Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Γιάννη. Γεια σας. Γεια σας. Πώς είμαστε. Γεια σας. Χριστούγεννα σήμερα. Christmas fucking special. Έχουμε πάρει... Για άλλη μια χρονιά. Φοβερά σεζόν. Τέταρτη σεζόν, για να μην λείψουμε. Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Στη μικρή κουβέντα είσαι ο πιο regular από όλους τους regular. Οπότε... Εμείς είμαστε πιο regular. Regular guest. Ναι, τώρα, ναι, μπορεί να είμαστε. Ήταν κακό αστείο, να μην ξεκινήσουμε. Δεν πειράζει. Με κακό αστείο. Για τον έναν που θα μας δει, ξέρεις ποιος είσαι. Ναι. Καλή τύχη. Για σένα το κάνω, να ξέρεις φέτος. Όπω. Ναι. Λοιπόν. Για αυτόν τον έναν που έρχεται. Για αυτόν τον έναν. Αποκαλύψαμε το φίλο του, άρα είναι, έχουμε ρίξει το 50% πιθανότητες. Ή για τον έναν άνθρωπο. Τον ήταν. Άνθρωπο. Είμαστε. Χριστουγεννιάτικα που όλοι είναι έτσι με τα ζεστά τους ροφήματα, τα ωραία. Εγώ θέλω να σε ξεμπροστιάσω και να πω ότι έχεις πίνει το χειρότερο καφέ που έχω δει ποτέ σε κόσμο. Δηλαδή, νερωμένο σε κούπα, μία δόση καφέ. Ναι. Μέχρι πάνω όμως. Δηλαδή είναι. Κοίτα. Νερό. Είναι ξεστή, σαν αυτό. Νιώθω ότι είναι σαν αυτό που ξεμένει από την καφετιέρα, άμα ξεπλύνει το νερό. Μετά... Ξεκίνησε σεξουαλικά λοιπόν και θα συνεχίσω κι εγώ έτσι. Το είχε πει και ο Σολομώντας. Ότι δεν μπορείς να αναπληρώσεις ποιότητα, το αναπληρώνεις σε ποσότητα. Αυτό ισχύει για τον καφέ και για άλλα πράγματα ζωή. Ωραία. Κλαίω. Άρα δηλαδή μας λες ότι έχουμε κακό καφέ. Για να... στη γυναίκα μου. Όχι, λέω ότι ό,τι δεν πάει απλώς σε ποιότητα, το αναπληρώνεις σε ποσότητα. Και ξαναλέω, άρα λοιπόν θεωρείς ότι έχουμε κακό καφέ, οπότε εσύ τον κάνεις περισσότερο. Κοίτα, δεν με νοιάζει, έχει καφέινη. Οκ, okay, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ο τρίτος καφέ σήμερα το πρωί και έχουμε πιο πολύ ζάχαρη, οπότε δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό. Τώρα είναι ψιλοσοβαρή ερώτηση αυτό. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Δεν με υπάρχει πολλής καφές. Αλλά go nuts. Go nuts. Καταρχάς έχουμε σήμερα αυτά τα φοβερά τα σουτεράκια. Ναι. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι είχαμε ίδιο εμείς οι δύο. Είναι matching, δεν είναι ίδιο. Είναι αντίστροφο περίπου κάπως. Καθόλου βασικά τρόπο να βλέπω. Δεν το έχετε. Πάμε. Λοιπόν. Για πες τι έχουμε φέτος. Καταρχάς πέρυσι κάναμε κάποιες προφητείες, οι οποίες... Μιλάς για το σκατόστομο του Καλλιπέτη. Ακριβώς, ναι. Ναι. Προέβλεψε το χειμώνα του Web3, μίλησε για πυρηνικούς αντιδραστήρες, μιλήσαμε για τη Γερμανία, για την παγκόσμια ενέργεια. Μόνο πόλεμο δεν προέβλεψε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσα να το προβλέψω. Ναι, οπότε προσοχή φέτος. Λοιπόν, οι προφητείες στο τέλος πρέπει να περιμένεις σε cliffhanger, είναι στο τέλος οι προφητείες. Ωραία, μου αρέσει αυτό. Αλλά όποιος θυμάται. Εσύ ο ένας. θυμάσαι το περσινό που είδες και τις 2 ώρες και 42 λεπτά. Υπήρχαν κάποιες προφητείες μέσα. Κάποιοι σκατόστομοι πέσανε μέσα. 100%. Αισθάνομαι να προσέχουμε φέτος. Αισθάνομαι ότι βάλαμε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια προφητεία πολύ απλή. Θα περάσουμε τις 2 ώρες και 42 λεπτά φέτος ή όχι? Ξέρω τι έχεις πει off camera. Θέλω να δω τι θα πεις on camera. Δυσκολάκι, παιδιά. Εντάξει, that's what she said. Εσύ τι λες? Εγώ λέω ότι είναι πολύ εύκολο. Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση φέτος. Ωραία. Πάμε να δούμε. Δεν έχει σημασία. Το να προμηνύουμε το μέλλον μπορεί να προκαλέσει μόνο τη στοιχεία. Ή το μέλλον. Ναι. Ή το μέλλον του ίδιου. Ή το μέλλον του ίδιου. Ωραία. Από πού θα ξεκινήσουμε? Έχει εδώ σημειώσεις, βλέπω. Εγώ έχω σημειώσει γιατί. Εντάξει, είναι και περασμένη ώρα. Για πες. Είσαι πιο οργανωμένος, οπότε θα σου επιτρέψουμε να ξεκινήσεις εσύ, λοιπόν, Γιάννη. Ναι. Έχω κάποια θεματάκια. Με τι θέλω να ξεκινήσουμε, με σοβαρά. Με το πρώτο. Δεν μπορώ να καταλάβω τα γράμματά σου, καταρχάς. Παρότι εγχείρει τα μάτια του για να βλέπει. Ναι. Ναι. Χειρούργησε, να ξέρεις. Θα ξεκινήσω με τα πιο έτσι, εύκολα. Ωραία. Τρολάριο Έλλον. Σε μεγάλο βαθμό. Ποιον? Βασικά, ναι. Πρέπει να το βάλεις λίγο σε συγκείμενο αυτό, να το βάλεις σε. Ποιον να τρολάρει? Με την εξαγορά των 44 δις. Α, νόμιζα με τα. Μπράβο. Ωραία. Γενικά τρολάρει, ναι. Νομίζω ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά ακόμα και για εκείνον για να τρολάρει. Δηλαδή, δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω. Πώς τρολάρεις, δηλαδή θεωρώ ότι για να τρολάρεις με χρήματα, ναι. Αυτά τα χρήματα πρέπει να είναι συγκεκριμένο ποσοστό των χρημάτων που διαθέτεις. Ναι. Ωραία. Το δεχόμαστε αυτό σαν... Όχι. Είναι σαν... ένα assumption, εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή για παράδειγμα άμα βγάζεις 100 ευρώ το χρόνο, μπορείς να τρολάρεις και να πεις ότι πετάω, ξέρω εγώ, το μισό, το ένα, δεν ξέρω, κάποιο... Ναι, ναι. Περίμενε. Θεωρώ ότι λοιπόν για να πεις ότι εγώ τρολάρω με χρήματα, πρέπει να τρολάρεις με ένα ποσοστό των χρημάτων σου, το οποίο είναι αρκετά μικρό, ώστε να μην κάνει διαφορά στο σύνολο.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ας πούμε, αυτό το ποσοστό πρέπει να είναι μισό της εκατό, ένα της χιλής, ένα τέτοιο νούμερο αρκετά μικρό. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα 44 billion είναι. Από την άλλη, κάποιος μπορεί να πει ότι τα 44 billion τα λόκαρε σε μια τιμή Tesla μετοχής εξωπραγματικής. Ναι, είναι περίπου 40% κάτω από τότε. Ναι. Οπότε αν υποθέσουμε ότι πούλησε σε μια τιμή που και εκείνος ενδεχομένως θεωρούσε εξωπραγματική. Σωστό, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ναι. Μπορεί τα 44 billion να κάνεις money money, ξέρω εγώ, 24-25 πόσο βγαίνει, το 60%. 24 billion. Άρα μικρή είναι αρκετά το νούμερο. Δεν ξέρω αν μικρή είναι αρκετά ώστε να γίνει πιθανό σενάριο. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο απλό και το ερώτημα είναι το τι impact αυτό έχει πάνω σου. Στη ζωή σου, στις προσδοκίες σου, στα πάντα. Μπορεί να έχεις, εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή, 10 ευρώ στην τσέπη, αλλά εσύ για να κάνεις το πλάνο ζωής και τη ζωή που θέλεις, να χρειάζεσαι ένα. Οπότε μπορείς να δώσεις το 8. Για να κάνεις ό,τι μπορεί να σου περνάει από το μυαλό. Οπότε εξαρτάται το impact επάνω σε αυτό το οποίο θες να έχεις. Αν δεν επηρεάζει τίποτα όλο αυτό, αυτά που θες να πετύχεις. Οπότε, αν τρολάρει, πίσω στο αρχικό ερώτημα, με τίποτα. Το κάνεις σοβαρά. Ναι ρε, εννοείται. Τι κάνεις σοβαρά. Αγοράζεις το Twitter. Captain Obvious. Για να κάνει τι. Να βγάλει λεφτά. Για να βγάλει λεφτά, ενδιαφέρον. Ή υπάρχει και το άλλο πάντα με τους επιχειρηματίες, δικά τους magnets, η στεροφημία. Ή τρίτο, έλεγχο και δύναμη. Α, πες μας γι' αυτό. Κοίταξε, το Twitter είναι ένα media company. Αυτό βέβαια δεν είναι δικιά μου ανάγνωση. Ο Αντώνης γνωρίζει ποιανού ανθρώπου ανάγνωση είναι. Τη Ελισάβετ. Ναι, ναι. Η Ελισάβετ λοιπόν αυτή την πρώτη. Απλά δεν την κάνω out εγώ. Όχι η Βασίλισσα. Άλλη, η δικιά μου Ελισάβετ. Κληρονομήσαμε τον άλλο. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Άρα παίζει το playbook πασοκάρα και έτσι ας πούμε. Ναι. Είσαι κατασκευαστική, οπότε αγοράζει ένα κανάλι. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι το οποίο θα μπορούσε να. Γιατί θα μπορούσε να θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Και άρα το να ελέγχεις και να γνωρίζεις, γιατί είναι δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο το να ελέγχεις, είναι και το να γνωρίζεις. Ναι. Το Twitter λοιπόν σου έχει και μια πολύ μεγάλη βάση γνώσης εκεί πέρα πάνω. Το τι ποστάρει ο Γιάννης μπορεί να μην έχει πολύ σημασία, αλλά το τι ποστάρει ένα σύλλον ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια γνώση, βλέπε Cambridge Analytica κλπ. Ακόμα και αν πεις ότι δεν είναι σωστό να επέμβεις εκεί για να αλλάξεις τη γνώμη των ανθρώπων αυτών, το οποίο είναι στο shady κομμάτι ας πούμε, της κατάστασης, μπορεί να γνωρίζεις. Και η γνώση είναι δύναμη, έτσι. Άρα λοιπόν, άμα εγώ μπορώ να πω να κάνω ένα select statement, τρόπο την να. Εντάξει, το απλοποίησα λίγο, το απλοποίησα. Δεν ξέρω, σαν απλοποιημένη μορφή. Μάλλον, βασικά, κάτι τέτοιο τρέχει στο Twitter αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως ακούσει την υποδομή τους τελικά. Φήμες λένε ότι. Φήμες λένε υπάρχει ότι. Υπάρχει το. Τη ρούμπι, τον ήπιες. Το ξηράφι του Όκαμ, πώς λέγεται αυτό. Αυτό είναι που αφήνει. Τις λιγότερες δυνατές υποθέσεις. Ναι. Ωραία. Οπότε τι έλεγα. Ναι, θα μπορούσε λοιπόν να είναι μια δύναμη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολιτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιστεροφημία, γιατί θέλεις να σου κάνουν άγαλμα ενδεχομένως σε 500 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Άγαλμα. Μπορεί να σου κάνουν ένα τρισδιάστατο avatar το οποίο να κουνιέται, ξέρω εγώ. Και αν το πουλήσουν σε NFT. Αλλά χρειαζόταν να δώσει 44 δις για να το κάνει αυτό. Ήταν και πολύ. Να μπλέξει κιόλα. Γιατί έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει. Αυτό έχει προκαλέσει τη μετοχή τη Tesla να πέσει. Προφανώς η μετοχή τη Tesla θα έπεφτε ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν μια πτώση είναι από εκεί. Γιατί ήταν πολύ ακριβή. Επίσης οι τεχνολογικές. Λες να έχει αγοράσει put options. Put options. Στην Tesla. Δεν μπορεί να έχει αγοράσει put options στην Tesla χωρίς να είναι δηλωμένο αυτό. Εγώ που δεν ασχολούμαι. Δεν το ξέρεις κάθε τρεις μήνες. Δηλώνει. Εγώ που δεν ασχολούμαι με αυτά, για πείτε μου τι είναι τα put options. Θα σου πω μετά, συνέχισε. Ωραία. Ναι, οπότε πουλώντας σε μια ακριβή τιμή, μπορεί αυτό να ήταν μικρότερο. Το κακό που το έχει κάνει είναι ότι έχει ρίξει την τιμή αυτό, γιατί πολλοί του λένε ότι χάνει το focus από την Tesla και ασχολείται με το Twitter και άρα χάνει χρόνο και αυτό έχει ένα κακό side effect.
Δεν ξέρω. Τώρα νομίζω ότι είναι λίγο Twitter γκρίνια αυτή και δεν είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι απλά πολλά institutions έχουν αρχίσει να βγαίνουν από μετοχές οι οποίες είναι ασταθείς, όπως η Tesla, γιατί έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα και αυτό προκαλεί μια πτώση. Εγώ θεωρώ ότι εκεί οφείλεται η πτώση. Δεν νομίζω ότι οφείλεται σε ότι. Καλά, διαλύει όλο ο S&P έχει πέσει. Αυτό. 19,9%. Ναι, το οποίο είναι τεράστιο. Στρίχες, δεν είναι και μεγάλο νούμερο. Εντάξει. Είναι μεγάλο νούμερο. Εντάξει, ναι. Είναι γιατί είναι παροδικό αυτό, να σου πω. Αν θεωρείς ότι ήμασταν σε μια κρίση και τώρα βγήκαμε και τώρα πέφτει, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά στο σύστημα και κάπως θέλει ένα configuration διαφορετικό εκεί πέρα να το κάνουν deploy. Ναι, εγώ σίγουρα πιστεύω ότι είναι. Επειδή με ρώτησες. Όχι. Σίγουρα πιστεύω ότι το κάνει για θέλει, όπως έκανε και ο Τζεφ, αγόρασε μια εφημερίδα. Αυτό σου λέει αγόρασε το Twitter. Για media play. Σίγουρα δεν είναι ηλίθιος. Από την άλλη έχει ένα μεγάλο κομμάτι τρολιά σου. Λέει, αν πραγματικά πιστεύει, δεν ξέρω να το πιστεύει, ότι όντως αυτό είναι το town hall και όλοι θα μιλάμε, θέλω να είναι έτσι το town hall, γιατί μπορώ να πω την έτσι, οπότε θα το κάνω. Και μάλλον έχει μπλέξει. Καταρχάς ήδη έχει κάνει κολοτούμπες χοντρές. Χοντρές. Ξεκάθαρες αυτό είναι. Επειδή τρολάρι μπορεί να τις κάνεις κολοτούμπες. Αυτά τα κάνεις με το Tesla ή το SpaceX. Ναι. Το κάνεις με το Twitter. Όχι. Μαλάκα το έκανε και με το Tesla. Πήγε και είπε δεχόμαστε Dogecoin και Bitcoin, δεν ξέρω εγώ τι, και το πήρε πίσω σε πόσο. Ούτε μια εβδομάδα νομίζω. Ή την επόμενη μέρα. Κάτι τέλος πάντων. Εγώ να δηλώσω το πιο σημαντικό ασήμαντο πράγμα της ημέρας και να πω ότι το μόνο κρύπτο νόμισμα που έχω βγάλει λεφτά φέτος είναι το Dogecoin. Sorry, βγάζεις, ασχολείσαι με κρυπτονομίσματα. Όχι, δεν ασχολούμαι. Πρέπει να το σημειώσω, περίμενε. Sorry, δηλαδή, αλήθεια. Ήταν αστείο, απλά έκανα ένα πάμ κάποια στιγμή, όπου εκεί πέρα τα πέταξα όλα και έβγαλα λεφτά. Πίσω στο θέμα μας, λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι έχει μπλέξει λίγο. Είναι πανέξυπνος, οπότε σίγουρα δεν κάνει πατυχία. Δεν το συζητάμε. Αλλά, by the way, εσύ, μοναδική μας ακροατή, θεατή, όπως θέλεις πες το, μην αντιγράψεις τον τρόπο που κάνει surveys και poll ο Elon. Είναι λάθος. Μπράβο, λοιπόν, για πες μας λίγο είναι, αυτό. Είναι πόσο πονάει. Ποιο ήταν το τελευταίο, έλεγε, should I step down from Twitter. Αυτό ήταν το τελευταίο, as CEO of Twitter. Ναι, και μετά το άλλαξε. Τι το άλλαξε. Πρώτα απ' όλα είπε θα μπορούν να απαντάνε μόνο όσοι έχουν blue ribbon. Αυτό είπε ότι το θεωρεί καλή ιδέα. Ναι, δεν ξέρω πώ. Αλλά πρώτα απ' όλα δεν κάνεις μια ερώτηση τέτοια άμα δεν έχεις ήδη πάρει απόφαση ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε βάσει τη απάντηση. Έχεις κάποιο παράδειγμα στην ελληνική ιστορία, την πρόσφατη που συμβαίνει αυτό? Όχι, όχι. το βλαμμένο. Πίστευε ότι ο ελληνικός λαός θα απαντήσει διαφορετικά. Καλά, όλοι κάτι πιστεύουμε για το κάνουμε αυτό. Ναι, του το είπε ο Γιάννης, αλλά τον άκουσε. Ας πρόσεχε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε. Ναι, αυτό αλήθεια. Μην το πάμε στο πολιτικό, δεν έχει πλάκα. Πάμε στο. Ναι, γυρνάμε πλάκα, πίσω. Ναι, δηλαδή. Ναι, προφορώ να δει εδώ πέρα. Τι ήθελα να πω. Μιλούσαμε για, για τα polls του Elon. Ότι ναι, δεν λένε. Ότι τα polls είναι καλά, είναι ό,τι να είναι. Σίγουρα. Ρώτησε κάτι και ό,τι και να είναι η απάντηση είναι η λυμένη απόφαση και την έχει δηλώσει κιόλας από πριν. Δεν θα είμαι για πάντα εσύ εδώ πέρα ή θα είναι να το φτιάξω μαζί και θα βάλω κάποιον άλλον. Συγγνώμη, το έχει δηλώσει αυτό. Εγώ δεν, ναι, το... Ναι. Α, δεν το ήξερα. Οπότε ό,τι και να απαντήσουνε, τρολάρει. Okay. Απλά ίσως αυτό δεν θα επισπεύσει την διαδικασία της διάδοχης κατάστασης ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν την επισπεύσει, όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να κάτσει εκεί πέρα γιατί έχει πραγματικές δουλειές να κάνει. Δηλαδή, SpaceX που θεωρώ είναι πιο σημαντικό και το Starlink παίζεις με την Αμερικάνικη κυβέρνηση, πουλάς εκεί πέρα. Ναι. Η Tesla θα γίνει side project. Άρα θεωρείς θα μεγαλώσει περισσότερο η SpaceX. Προφανώς, παιδιά. Πουλάς στη NASA, πουλάς στην Αμερικάνικη κυβέρνηση. Δηλαδή, είσαι η Boeing, εσύ και ποιος άλλος. Είναι άπειρη. Lockheed Martin. Είναι άπειρη. Από μεγάλους εννοώ τώρα. Αλλά τώρα μιλάμε ότι πέσε σε αυτό το level, ας πούμε. Ναι. Έδωσε στους Ουκρανούς Starlink. Ξέρεις, βγάζεις και ένα 2-3 κολοδάχτυλα προς μερικούς ηγέτες. Δεν ξέρω αν θα τα βάλουν πουθενά, αλλά. Ναι. Δηλαδή. Πώς. Οπότε το Twitter είναι λίγο playground σίγουρα. Μισό. Οπότε λέγανε το Twitter είναι ένα πλημέλημα. Δηλαδή. Okay. Το οποίο θα του δώσει μεγάλη δύναμη. Αν δεν το διαλύσει,
Και έχει να κάνει και με την πολιτική του, γιατί όντως τον είχαν βιδώσει όλοι οι social justice warriors και political correctness και identity politics που έπαιζε μέσα στο Twitter. Οπότε σου λέει, όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι, ο πλανήτης πρέπει να είναι διαφορετικός. Και okay. Θα σας ξεφτυλίσω. Εκεί νομίζω ένα ενδιαφέρον πράγμα με τον Elon και αυτό το οποίο έλεγε με, την, ξέρεις, με όλο το... By the way, συγγνώμη σε διακόπτω. Έκανε και κάτι άλλο στους υπαλλήλους, θα το συζητήσουμε. Για ωραία, θα το συζητήσουμε. Του Twitter, καλά, μετά. Εμένα αυτό το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση γύρω από το θέμα της ελευθερίας του λόγου και πώς έθετε όλο αυτό το θέμα, είναι το ότι δεν είχε σκεφτεί ποτέ το ότι η ελευθερία του λόγου μπορεί να σημαίνει ότι εγώ θα ποστάρω για κάποιο άλλο social medium στο ότι έχω το λογαριασμό μου στο Mastodon εκεί ή ότι κάποιος θα ακολουθεί τη θέση μου με το αεροπλάνο και... Ναι, ναι. Το οποίο είναι δημόσια data. Ναι, ναι. Και αυτό νομίζω ότι βασικά πιθανόν αυτό να μην το είχε σκεφτεί. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι κάποια εταιρεία τύπου McKinsey, ας πούμε, κάποιος του consultant έχει μπλεχτεί στο να οργανωθεί όλη αυτή η εξαγορά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο τύπος είπε, ωραία, θα πουλήσω αυτές τις συμμετοχές, θα πάρω αυτά τα λεφτά, αγοράζω το Twitter. Δεν νομίζω ότι κανείς το πιστεύει αυτό. Σίγουρα. Αυτό δεν είναι one man project το να αγοράσει. Άλλο να ξέρεις την τιμή του. Όχι. Και άλλο να έχει βάλει στρατηγική. Η εξαγορά δεν είναι one man project. Και θεωρώ, βλέποντάς το από την αρχή, ότι είναι χειριστικότατη 100%. Δηλαδή ήταν όλο το θέμα το ότι θα την αγοράσω, θα πάω πίσω, θα πάω δικαστήριο, θα το αγοράσω. Για μένα ήταν planned out. Δηλαδή παρά είναι καλό. Το δικαστήριο δεν του κέρδισε τιμή. Ναι, για να χάσει. Αυτό θα είχε νόημα αν μπορούσε να πάρει μια καλύτερη τιμή εκεί πέρα. Εκτός αν ήταν ένα ρίσκο, το έπαιξα, το χάσα. Όχι, αυτός πήρε τα δεδομένα που ήθελε, γύρω από τα bots και όλα αυτά. Μα τα πήρε τα δεδομένα που ήθελε, αλλά εκεί πέρα είχε μπει σε μια διαδικασία που θα είχε ρισκάρει ένα billion. Που ήθελε να ρίξει τιμή βάση αυτόν και δεν την έριξε. Ναι. Τα νούμερα μείναν εκεί. Το ίδιο νούμερο πλήρωσε. Ναι, το ίδιο νούμερο πλήρωσε. Λεφτά έχασε εκεί πέρα. Οπότε απλά πήρε τα data τα οποία δεν έχει να έρθει. Απλά είναι θέμα χρόνου, ότι πόσο κοστίζει ο χρόνος μου τόσο. Άι στο διάλογο, εντάξει, και πάμε. Okay, για μας και πει ότι έχασε λεφτά από δύο τσέπες. Τώρα ένα-δύο μπίλια δεν είναι τίποτα. Δεν έχει πάρει και ομόλογα, αλλά για να κάνει τον buyout. Αυτό αλλά, πάντως. Έχει εκδώσει, μάλλον. Πάω πάσω αυτό, μαλακία μου. Ναι. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι έλεγε, ρε παιδί μου, δεν θα μπλοκάρω κάποιον που ακολουθεί το αεροπλάνο μου και τελικά τον μπλοκάρει. Παλαιά. Ούτε ένα μήνα πριν. Και τελικά τον μπλοκάρει. Ναι, ρε. Και λέει, ξέρω εγώ. Με έχει απογοητεύσει. Και θα σου πω το εξής, για μένα, για να είμαι ξεκάθαρος. Αυτό το θέμα που του ακολουθούν το αεροπλάνο και όλα αυτά, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Γιατί. Εγώ προσωπικά το θεωρώ μαλακή, αλλά είναι άλλο. Public info, τι εννοείς. Θα σου πω. Πρώτον, δεν διαφωνώ για το ότι είναι public info. Έχει να κάνει με το γιατί, δηλαδή το να μπει στη διαδικασία να πεις εγώ θα κάνω ένα λογαριασμό ο οποίος ανά πάση στιγμή θα σου λέει που είναι το αεροπλάνο του Elon Musk. Mm. Εγώ το θεωρώ σαν κίνηση, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο σκοπός πίσω από αυτό. Δηλαδή μπορεί να έχει σκοπό, just for fun. Ναι, yeah. Μου φαίνεται κυτρινίλα. Εντάξει, δεν το θεωρώ πολύ αστείο εγώ προσωπικά. Αλλά είναι άλλο αυτό, συγγνώμη και ολοκληρώνω, είναι άλλο το ότι εγώ δεν συμφωνώ με κάτι και άλλο με το ότι... Πιστεύω ότι πρέπει αυτό να απαγορεύεται απαραίτητα ή ότι χθες συμφωνούσα, αλλά αύριο αλλάζω άποψη. Και... Εκεί θα διαφωνήσω ελαφρώς και με το public info, γιατί και εγώ αυτή ήταν η άποψή μου αρχικώς, αλλά έχει αλλάξει λίγο και θεωρώ ότι έχει διαφορά η μεταεπεξεργασία της πληροφορίας και το πώς αυτή διατίθεται στον κόσμο. Δηλαδή, μια πληροφορία η οποία βρίσκεται σε κατέργαστη μορφή εκεί πέρα έξω και άρα οποιοδήποτε κακόβουλος ενδεχομένως χρήστης πρέπει να πληρώσει κάποιο κόστος για να την κάνει χρήσιμη ώστε να την ακολουθώ για παράδειγμα για να πετυχαίνουν τον Musk στα αεροδρόμια, ναι. Ας πούμε. Το εσύ να κάνεις αυτή την πληροφορία διαθέσιμη ευρέως και μας σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεις το κόστος του καθενός και άρα λοιπόν και? Μπορείς να ενεργοποιήσεις καταστάσεις όπου αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακόβουλο σκοπό. Τα πάντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κακόβουλο σκοπό. Ναι, αλλά έχει διαφορά εγώ να πρέπει, αν εγώ θέλω να πάω να πετάξω 10 αυγά στον Elon Musk, ωραία,
ενδεχομένως δεν θα κάτσω να πληρώσω το κόστος του να γνωρίζω αυτή την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. Και. Τι και. Αν εσύ μου δώσεις αυτή την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, ναι, σε έφυπη μορφή, σημαίνει ότι και εσύ έχεις συμβάλει, ναι, στο να τα εκμεταλλευτώ εγώ για κακόβουλους σκοπούς. Ωραία, η απόσταση που έχω από τον Μπάρι αυτή τη στιγμή είναι τόσο κοντά που μπορώ να του σκάσω ένα φούσκο και να τον κοιμήσω. Και καλά είμαι δυνατός. Αλλά δεν θα το κάνω. Το ότι είναι πιο, έχει έρθει πιο κοντά μου και είναι πιο εύκολο, δεν πάω πει. Ναι, αλλά εσύ αυτή τη στιγμή έχεις δεχθεί να βρίσκεις στον ίδιο χώρο με δύο άλλους ανθρώπους. Όπως, ναι, και εμείς. Ναι. Ο καθένας από εμάς έχει κάνει το ίδιο πράγμα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει ένα τείχος ασφάλειας. Πραγματικό, φυσικό. Σου λέει ότι ο άλλος που έχει πάρει το private jet ξέρει που μπλέκεις, ενώ σε αυτό λες εσύ. Δεν λέω καν αυτό. Λέω ότι το ότι κάτι είναι πιο απλό, mm-hmm, δεν το κάνει πιο εύκολο. Αυτό είναι γενικός κανόνας στη ζωή. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Έτσι, ναι, okay, για σένα που μας ακούς. σε όλο το επεισόδιο θα μιλάει στο μοναδικό ακροατή. Στο φανταστικό του φίλο. Ναι, ναι. Φανταστικός όχι πώς. Είναι ChatGPT, είναι φανταστικός φίλος. Τέλεια, έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά το ότι είναι πιο απλό δεν είναι... Sorry, το ότι πιο εύκολο δεν πάνε είναι και απλό. Τέλος πάντων, το πήγαινε εκεί πέρα. Fair game, είναι τα data εκεί έξω, πρόσχε. Έλεγε κάτι ότι, και αρχίζει και του κλείνει. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και μπλέκει και δεν θα πάθει κάτι. Είναι ότι χάνει τον πολύτιμο χρόνο του. Ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χάνει χρόνο. Δηλαδή, γιατί ό,τι και να είσαι άνθρωπο, όσο σε κουτάκια να είσαι όπω ο Έλλον, είσαι άνθρωπο και μπλέκει. Γιατί γίνεσαι influencer από αυτή την κατάσταση. Και αρχίζουν και σε κάνουν ρόμπα. Είσαι ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο και σε κάνουν ρόμπα. Α, ξανά πέσε. Ναι, εδώ είναι, πέσει η Τέσλα. Ο Τσαντάκιας είναι πιο καλός. Okay. Από την LVMH που. Τα... Όντως. Ναι, ναι. Οπότε αρχίζει και μπλέκεις εκεί πέρα και έχει πιο σημαντικά project να κάνεις. Μάλλον από το Twitter. Αν όντως σε ενδιαφέρει να, αυτά που λες ότι έχεις ως στόχο. Ναι, το πιστεύουμε αυτό. Οπότε σίγουρα είναι ένα media play, είναι λίγο τρολιά, αλλά σίγουρα, τόσο άνθρωπο νομίζω, αλλά θεωρώ και ότι έχει μπλέξει από την άλλη. Και να πω, α ναι, μάλλον θες να πεις κάτι πάνω στο Twitter. Πες, γιατί είναι ένα επίπεδο μετά. Λέγοντας για το, και εγώ έχω ένα επίπεδο μετά για το Twitter τώρα. Λέγε. Αυτό που έκανε το Twitter, αυτό που έκανε ο Musk φέτος με το Twitter, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί άγγιξε, πέραν τους social justice warriors, όλους αυτούς που θέλαμε όλοι να τρολάρουμε, χώθηκε και μέσα στα εργασιακά. Σε απολύσεις τώρα λες. Και όχι μόνο οι απολύσεις και πώς γίνανε, αλλά και μετά τι έκανε. Θυμάστε τι είχατε πει πέρσι στην προφητεία? Όχι. Ότι θα δούμε ποιες εταιρείες μπορούν να την παλέψουν με remote και ποιες όχι, θα φάνει εκεί πέρα. Mm-hmm. Το είχαμε πει αυτό, ε. Όλα πέρσι όχι... τα είπαμε όλα. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι για φέτος. Με αγχώνει δηλαδή. Okay. Τι έκανε. Τους είπε λάτε όλοι στο γραφείο. Και όποιος δεν έρθει. Βγήκαν κολοδάχτυλα. Ειδικά στην Ευρώπη. Καλά, μιλάω τώρα Σαν Φρανσίσκο που γίνεται το μεγάλο μπάχαλο και μετά είπαν: α, ναι, και καλά. Αν το κανονίσουμε το μάνατζερ σου, μπορεί και να μην έρχεσαι. Αλλά θα φταίει ο μάνατζερ σου, ο κακός. Οπότε τι έκανε, έριξε τη σκατήλα στο middle management. Ναι. Και να πάρουμε αυτό το ρίσκο. Δηλαδή είναι κλασική περίπτωση πολύ κακού management και με εντυπωσίαση γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι το SpaceX ή η Tesla έχει κακό management και έχει λειτουργήσει. Έχει... Αλλά είναι τραγικά κακό αυτό το πράγμα. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να ξεκινάς και να μεγαλώνεις μια εταιρεία με τα περίεργα και τα σκατά σου, mm, και πολύ διαφορετικό να νομίζεις ότι μπορείς να επιβάλλεις τα σκατά σου σε μια εταιρεία που έχει μεγαλώσει με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αυτό είναι... Γι' αυτό και βλέπεις εταιρείες οι οποίες λένε τώρα θα κάνουμε hire CEO ο οποίος είναι super duper wow, mm, και καταλήγει να γίνεται μαλακία. Γιατί γίνεται μαλακία? Το έχω ζήσει αυτό. Πάντα αυτό γίνεται. Γιατί πολύ απλά... Ξέρετε πάντα. Ο οποιοσδήποτε CEO αποφασίζει να μεγαλώσει μια εταιρεία και να είναι πετυχημένος εκεί ή πετυχημένη εκεί, δεν έχει την απαραίτητη, βασικά δεν έχει φτιάξει τα άτομα. Δηλαδή είναι άλλο άτομο, είναι ένα άτομο που πηγαίνει και έχει επιλέξει να δουλέψει στο Twitter. Έχει επιλέξει, mm, να δουλέψει στο Twitter σε μια κατάσταση α. Ναι. Και έχει μάθει να δουλέψει στο Twitter σε μια κατάσταση α. Mm. Άρα αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το ίδιο άτομο θα μπορέσει να αποδώσει καλά σε μια κατάσταση β. Ναι, σωστά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεις καλός CEO χωρίς context. Ναι, είναι μία από τις δουλειές που το context, το συγκείμενο. Δεν πιστεύεις ότι είσαι επαγγελματίας CEO? Όχι. Δεν πιστεύω σου κατά συρροήν CEO. Δηλαδή, αν είσαι κατά συρροήν CEO, βασικά να το πω διαφορετικά.
κατά συρροήν CEO, μπορείς να είσαι σε εταιρείες που ο ρόλος σου στην ουσία είναι πιο κοντά στον CEO παρά στον CEO και μπαίνεις και κάνεις διαδικαστικά πράγματα και διαδικασίες και παίζουν. Πολύ ενδεχομένως. Ναι. Δεν πιστεύω ότι σε μια εταιρεία που θέλεις να έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, έχει συγκεκριμένο προσωπικό, έχει συγκεκριμένη αγορά, δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει κάποιος καρφωτός απ' έξω και να παίξει καλά το ρόλο του CEO in the long run. Το έχω δει πάρα πολλές φορές να αποτυχάνει. Βασικά, πάρε την Apple. Μια περίπτωση που είναι άλλη περίπτωση. Που εγώ θεωρώ ότι ο Tim Cook είναι εξαιρετικός CEO για την Apple. Εγώ προσωπικά. Όπως φαίνεται. Από τα νούμερα. Δηλαδή, εκεί που λες. Φίλε, ο Steve Jobs είναι what the fuck. Έρχεται ο Tim Cook και την έχει απογειώσει την Apple. Και έχει κάνει πολλά πράγματα τα οποία συνεχίζουν να είναι τολμηρά, καινούρια. Δηλαδή, και έχει, το scale της έχει πάει αλλού. Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε μέσα από την εταιρεία και τα... Ήταν πολλά χρόνια. Έτσι. Ήταν πολλά χρόνια. Έχει το context. Ναι, οκ, okay, ναι, σίγουρα. Αλλά είναι άλλα μαγαζιά, άλλης κλίμακας, τα οποία είναι λίγα στον πλανήτη. Δεν θα συγκριθούν τώρα. Εννοείς Pfizer τύπου. Γιατί βρίζεις. Λέω ρε παιδί μου, είμαστε not safe for work εδώ πέρα. Α, ναι, είναι και αυτό not safe for work. Εννοείς η Pfizer για παράδειγμα. Μια εταιρεία η οποία είναι. Μην το πάμε εκεί πέρα. Ναι. Ωραία, μια εταιρεία επίπεδου Pfizer. Ξέρω, διάλεξε μια εταιρεία. Ναι, έχει... BP ξέρω εγώ. Ναι, BP. Πάλι έβρισα. Okay. Βασικά, συγγνώμη, να το πω διαφορετικά. Ίσως σε μια εταιρεία η οποία καινοτομεί. Καινοτομεί προς. Κάποια κατεύθυνση, να το πω έτσι, εκεί μάλλον χρειάζεται να έχεις σημαντικά συγκείμενο μέσα από την εταιρεία. Πίσω. Οπότε μπαίνει μέσα και λέει μάγκες όλοι στο γραφείο. Η μισή από εσάς. Δικό σας. Η μισή από εσάς στο γραφείο. Τι είναι η μισή. Η άλλη μισή σπίτι. Δηλαδή φύγετε. Απολύει τους μισούς και τους άλλους μισούς τους λέει ελάτε στο γραφείο. Νομίζω ότι μιλούσες για το Facebook που ερευνήθηκε. Α, όχι, όχι, όχι. Για πες. Πώς φάνηκε αυτό στο Twitter. Σαν Φρανσίσκο, ελάτε όλοι πίσω. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί μπορεί. Φίλε, εντάξει, ό,τι να είναι. Ναι. Αυτό δεν είναι εύκολο γιατί όταν πας σε μια Τέσλα και αποφασίζεις εξ αρχής τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Σωστό, η σωστή παρατήρηση. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σε selection, ναι. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν άλλοι τόσοι καλοί μηχανικοί όπως αυτοί που υπάρχουν στην Τέσλα σήμερα, αλλά αυτοί οι μηχανικοί να μην έχουν τη διάθεση, τη δυνατότητα να βρίσκονται. Στο γραφείο. Άρα. Οκ, ναι. Okay, για όλους δεν πάμε στο γραφείο. Να ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι έβαλε μηχανικούς στη Τέσλα να κάνουν code review. Δεν το ισχύει, ρε παιδιά. Ναι. Κάνανε audit. Μπήκανε μέσα και είδανε. Γίνανε Deloitte στο Twitter. Όχι, όχι, audit σε επίπεδο κώδικα. Ναι. Ναι. Ναι, μπήκανε μέσα κανονικά. Πεθαίνω. Εντάξει, αυτό δεν το βρίσκω απαραίτητα κακό. Εντάξει, έχει αυτού που εμπιστεύει που θα φέρει. Αυτό it's ok. Ο τρόπο που έγινε. Μάλλον ήταν λίγο. Έλα, είναι γελίο αυτό εντελώς. Πώς θα κάνεις audit, ποιο θα εμπιστευτείς. Μισό λεπτό. Καταρχάς, μόλις έχεις μπει στην εταιρεία, πώς θα κρίνεις. Γιατί δεν το έχεις κάνει ήδη. Που μάλλον το έχεις κάνει ήδη. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να το κάνεις. Due deal, δεν μπορείς. 100% έχεις κάνει due. Όταν κάνεις due diligence, σε έναν βαθμό, χωρίς να είμαι expert, υπάρχει ένα σημείο, point of no return, το οποίο πληρώνεις άμα δεν προχωρείς μπροστά. Αυτό το είχε ξεπεράσει. Ήταν νομίζω ένα ή δύο δι στο πέναλτι. Okay. Αυτή που είσαι περάσει σε αυτό το σημείο, καλημέρα, φοράνε το γαντάκι, φτάνει μέχρι τον αγκώνα και σκάβουνε. Γιατί. Γιατί σε οποιαδήποτε. Σε οποιαδήποτε. Ηρέμησε. Σε οποιαδήποτε. Ρε παιδί μου, έτσι δεν γίνεται. Τι κάνει, λες θα το αγοράσω το μαγαζί. Ωραία. Οπότε θα μπουν μέσα οι αντίστοιχοι εταιρείες των Big Four accounting εταιριών και θα μπουν μέσα και θα ψάξουν να δουν. Την ποιότητα των earnings σου, του προσωπικού, τι potential έχεις, αν έχεις liabilities χρωστάς, αν έχεις μηνύς εναντίον σου, τα πάντα τα εξοικονομικά και αρχίζει και σκάβουν εκεί πρέπει πια να φτάνουν αμυγδαλές. Λογικό δεν είναι αυτό, μην πεις να το κάνεις. Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω δηλαδή, οποιαδήποτε εξαγορά έχει αυτό μέσα, έτσι. Ναι. Εγώ δεν βρίσκω τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και έχω δει να δουλεύουν αυτούς τους ανθρώπους και είναι. Θέλουν να είναι. Τι μπορεί να συμβεί, δεν ξέρουμε. Αλλά θέλουν να είναι, ρε παιδί μου, 100% προστατευμένοι από λάθος. Γιατί. Μην πάμε μακριά. Έχουν liability εκεί πέρα. Και γι' αυτό το λόγο αυτές οι εταιρείες, PWC, Ernst & Young κτλ., δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ποτέ δεν ήταν. Γιατί για να μην υπάρχει conflict of interest. Μην πάμε μακριά.
technical due diligence, κάποιος που αγοράζει μια εταιρεία, δεν κάνει μόνο με αυτές τις εταιρείες, κάνει και με άτομα τα εμπιστοσύνης του. Εμείς έχουμε συμμετέχει σε technical due diligence από άλλες εταιρείες σε δύο περιπτώσεις. Γιατί πολύ απλά θέλει να πάρει μια επίσημη γνώμη. Εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω το reporting που θα κάνει μια PwC. Ξέρετε τι τράμα. Δεν θα κάτσω να το κάνω σε τεχνικό επίπεδο. Γιατί η PwC θα μπορεί να σου κάνει και σε τεχνικό επίπεδο. Όλοι αυτοί οι Big Four έχουν κόσμο ο οποίος καθώς τραβάει κουπί εκεί πέρα στα υπόγεια της γαλέρας, κάνει και τέτοια πράγματα. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται πιο άνετα με κάποιους άλλους και θα κάνει το technical due diligence, το ανεπίσημο, και αυτή. Τώρα απλά στο Twitter βγήκε στη φόρα, δηλαδή δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι ότι του έφερε μέσα χωρίς να του το πει και τα λοιπά, του το έκανα λίγο, εξαπίνησε, να κάνει κάτι. Τι κάνει, ένα. Υπεραπλουστεύω. Πάντα. Υπεραπλουστεύω. Έτσι έχει πλάκα. Αλλιώς δεν έχει πλάκα. Στην ουσία, τι κάνει, όταν πας να κάνει μια ντύλα. Στη φιλική ντύλα πιο πολύ, είτε πουλάς, ή μάλλον είτε θες να αγοράσεις, είτε θες να πουλήσεις προς τρίτον, δημιουργείς ένα λεγόμενο data room. Virtual data room. Στην προηγούμενη περίπτωση είναι virtual data room, έτσι, όπου βάζεις ό,τι σου ζητήσουν εκεί μέσα και αρχίζουν άλλη την κολοβιθομέτρηση. επιτρέπεται αυτό, ναι. Επιτρέπεται. Λοιπόν. Και αρχίζουν και ζητάνε νέα πράγματα και μετά σου κάνουν ερωτησούλες. Σου λένε αυτό εκεί πέρα, εκείνο το item, μπορεί να το εξηγήσεις. Mm-hmm. Και πάει έτσι η φάση. Και συνεχίζει και στο τέλος βγάζουν αυτή τα report. Και έχοντας δουλέψει σε τέτοιο περιβάλλον, το σέβομαι πάρα πολύ. Δηλαδή λες τη γαλέρα, αλλά τουλάχιστον με αυτούς που έχω δουλέψει είναι πιεστικό μένα, αλλά είναι επαγγελματικό, ναι, ας πούμε, ναι, το πιστεύεσαι. Όχι, δεν διαφωνώ. Εγώ για τον τρόπο λειτουργίας κάποιων εταιριών, κυρίως για τα άτομα τα οποία εισέρχονται μέχρι να πάρουν upgrade. Ωραία, πάμε. Αλλά έχω τεράστιο respect για εντός εισαγωγικών λογιστές που δουλεύουν στις εταιρείες και κάνουν τέτοια πράγματα. Έχω τεράστιο respect. Λοιπόν, εξαρτάται. Όχι, εξαρτάται. Είναι μερικοί οι οποίοι είναι για τα πανηγύρια. Θα σου πω. Εντάξει, εγώ στην PwC έχω δουλέψει σε αυτό το κομμάτι και τα παιδιά ήταν. Θα πω. Στην Αμερική ήταν, δηλαδή, λοιπόν, ήταν πένα. Σε μία από τις εταιρείες με τις οποίες έχει τύχει να μπλεχτώ. Οπα, να μπλεχτώ είναι σαν μιλάτε για πριν κόμμενα. Όχι. Όχι, δεν θα λέω αυτό. Κοντά είναι. Αλλά θα έλεγα σε μία από τις εταιρείες που έχω υπάρξει ως εταίρος, έχει τύχει κάποια εταιρεία να μας κάνει οικονομικό auditing από αυτές που έχουν λογιστές, ορκωτούς και εκεί. Και ο ένας από αυτούς, όταν του είπα ότι χρησιμοποιούμε PayPal, με ρώτησε τι είναι αυτό. Καλά πήγε αυτό. Αμέ. Οπότε δεν θεωρώ ότι όλοι είναι. Καλά, προφανώς δεν είναι όλοι. Σαν όχι, ότι όλοι προγραμματιστές. Αυτή, επειδή είχε τύχει να μάθω και πόσο είχαν πληρωθεί για όλο αυτό και το νούμερο ήταν, ήταν τρελό. Είναι αστροφυσικό. Ναι, γιατί ήρθε ένας junior associate, ο οποίος τον έχουν βάλει εκεί για να. Ήταν κοντά 50 χρονών. Ήταν κοντά 50 χρονών. Για χρόνο, το χρόνο του. Να κάνει αυτές τις ερωτησούλες. Εντάξει, είναι οκ, okay, δεν μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν. Μιλάμε τώρα για μιλάμε για αυτούς που όταν θα πάνε να κάνουν το due deal για τον Musk, ξέρουν ότι αν κάνουν μαλακία θα τους κλείσει. Ναι. Ωραία. Οπότε πάει. Οκ, 100%. Πίσω στο θέμα του Twitter και στο τι τους είπε, ελάτε πίσω. Ναι, και θα το κλείσουμε, φαντάζομαι, σιγά-σιγά. Εμένα αυτό το οποίο μου φάνηκε υπερ cringe, περίεργο, ήταν που έβγαλε τη φωτογραφία που είναι αυτός και κάνει code review μαζί με τους άλλους μέσα στο γραφείο. Δεν το είδα. Δεν το έχεις δει. Όχι. Όχι, όχι, μην το κάνεις τώρα, θέλω. Γιατί δεν έχω φάει κιόλας, αλλά. Οκ. Okay. Okay, ναι. Εργασιακά μου φάνηκε πολύ μεσαιωνικό το πώς το διαχειρίστηκε. Ήταν ζώρικο και επίσης. Παρόλο που γελούσαμε τους SJW εκεί μέσα. Ναι. Αλλά ήταν. Έτερων εκάτερων. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, οκ. Okay, ναι. Υπάρχει άλλο τρόπο και άλλο τρόπο να το πει. Νομίζω ότι έχει ακόμα πάντως ανοιχτή υπόθεση με το Υπουργείο Εργασίας. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό στην Αμερική. Τους έδωσε 3 μήνες, το οποίο είναι παραπάνω από ό,τι χρειάζεται να δώσει στην Αμερική. Ναι, αλλά νομίζω ότι έχουν ένα. Ένα notice period το οποίο δεν μπορεί να σπάσει. Είναι λίγο περίεργο. Α, του το πλήρωσε τελικά. Όχι, γιατί στην αρχή νομίζω. Του έχει 3-6 μήνες. Πληρωθήκανε, φυλάκια έφυγε, δεν θα κάτσει κιόλα. Δηλαδή και το ρίσκο μετά να πάει στα δικαστήρια που θα φτάσει σε 10 χρόνια είναι τρίχες για έναν άνθρωπο σε αυτόν, έτσι.
Απλά λέμε για τα εργασιακά του, είπε ελάτε πίσω. Ήταν αρκετά μεσαιωνικό και είμαι σίγουρο ότι πολλοί Έλληνες, να το πάμε στην ελληνική αγορά που θέλατε και πέρσι να το πείτε, Έλληνες CEO θα λέγαμε αυτό κάνει ο Έλληνα, θα το κάνουμε και εμείς στην κλασική ατάκα. Ναι, το έπανε κάποιος. Αυτό κάνει το Facebook, θα το κάνουμε και εμείς. Το έπανε, όχι. Το έπανε. Εγώ είδα κάποιους έτσι στο Twitter οι οποίοι συμφωνούσαν με αυτό. Ναι, φυσικά είναι. Δεν διαφωνώ να συμφωνείς με αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι το λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι θεώρησε ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα πολύ διαφορετικό μαγαζί με τον τρόπο που διαχειριζόταν. Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση σου, Καλυπέτη. Έχεις οριμάσει πολύ τα τελευταία χρόνια που είσαι γνωρίσει. Είναι που έχω αρχίσει να βγάζω μουσια. Είναι σε λίγα χρόνια που θα βγω κανονικό τέτοιο. Είναι και αυτό, ναι. Ναι. Και μιλώντας τα εργασιακά, έχω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Θέλω τα φώτα σας. Για πάμε. Το κλείσαμε το θέμα Twitter. Ναι, μωρέ, να πάμε και μέσα παρακάτω. Το έχεις κλείσει, εσύ. Μέσα μου δεν το έχω κλείσει. Δεν πειράζει. Μάστοντον. Πολύ μπλέξι, μεγάλη. Να σου πω για μένα ποια είναι η απάντησή μου στο Twitter. Το website σου με RSS και κάποιος να μπορεί να κάνει subscribe στο newsletter. Πω, κουράζομαι. Έχεις ένα website, ποστάρεις εκεί ό,τι θέλεις, υπάρχει RSS feed. Το έχουμε πει αυτό. Πιθανόν υπάρχει newsletter, κάποιος μπορεί να σου απαντήσει, τελείωσε. Μεγαλώνεις κι εσύ. Όχι, εγώ πάντα το πίστευα αυτό. Και εγώ το πίστευα. Όλα καλά. Μπαλάκια. Για λέγε. Ναι, μεγάλο θέμα η πίστη. Έχω λοιπόν, σας πάω πάλι στα εργασιακά γιατί ξέρω ότι είστε. Για πάμε. Θέμα, έχετε θέματα. Θα το πάω στο πιο mild και μετά το πάω στο πιο τσουχτερό. Ωραία. Recruitment process. Α, γι' αυτό που τσακωνόμασταν τις προάλλες. Α, πάρα πολύ όμορφα. Δεν είναι, φαντάσου, ε. Όχι, εμείς τσακωνόμασταν. I know. Α, ήταν πληρωμένη ερώτηση, δηλαδή. Ποτέ δεν είναι πληρωμένη ερώτηση. Εγώ δεν, πάντα εγώ, πληρώνομαι εγώ δεν για τις απαντήσεις. Εγώ δεν ήμουν σε αυτό το τσακωμό. Recruitment process. Ήμουνα και δεν. Στο Slack ήμασταν που τσακωνόμασταν. Λοιπόν. Θέλεις να προσλάβεις. Θες να προσλάβεις έναν developer. Δεν πιστεύω κάτι καθόλου. Κάτι το οποίο κατέχεις πολύ. Ναι. Τι κάνεις. Για να πεις αυτόν άτομο το θέλω στην ομάδα. Ωραία. Επειδή τα πάντα είναι ένα φάσμα. Επειδή τα πάντα είναι ένα φάσμα και δεν είναι binary. Τα πάντα στη ζωή είναι ένα φάσμα και δεν είναι binary. Υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι binary. Να σου πω ένα. Ναι. Όχι, να μην το πεις. Όχι, δεν θα βρίσω. Ή είσαι ή δεν είσαι έγκυος. Ναι. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι το mythical manman, δεν είναι. Θα φτάσουμε και μετά. Λοιπόν, τα περισσότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι binary. Μπράβο, το μάζεψες. Και είναι σε ένα φάσμα. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω καταλήγοντας στο recruitment process είναι ότι όσο πιο έμπειρος είναι ο ρόλος για τον οποίο θέλεις να γεμίσεις. Όσο πιο έμπειρος είναι ο ρόλος. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία απαιτεί ο ρόλος τον οποίο. Η δασκάλα στο σχολείο τώρα πραγματικά κλαίει. Ελπίζω να με βλέπουν, να με έχουν ξεχάσει. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία χρειάζεται και απαιτεί ο ρόλος τον οποίο θέλεις να γεμίσεις. Το είπα σωστά τώρα, συντακτικά. Συνέχεια, ναι. Τόσο μικρότερη πιθανότητα έχεις να πάρεις καλή πληροφορία για την ποιότητα του ατόμου αυτού από μία άσκηση. Από μία άσκηση. Από πολλές ασκήσεις. Από ασκήσεις. Ωραία. Θα το πω διαφορετικά. Ναι. Πρέπει να προσλάβεις έναν μπασκετμπολίστα στην ομάδα μπάσκετ σου. Τέλεια. Αν δεν μπορέσει να βάλει τα σουτάκια. Ναι. Τι θα το κάνεις. Μπράβο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχεις φανταστικό παράδειγμα για να σου αποδείξω ότι έχεις άδικο. Εδώ πέρα λοιπόν έχεις εσύ αποδεχθεί ότι όλο το μπάσκετ είναι πετάω μια μπάλα σε ένα καλάθι. Όχι. Γι' αυτό και τον βάζεις να κάνει άσκηση. Όχι. Είπες να κάνει σουτάκια. Είπα να πετσίμουμε παράδειγμα. Όχι. Μπράβο. Πρέπει να κάνει σουτάκια όλα αυτά. Μπράβο. Άρα λοιπόν επειδή ακριβώς το πώς. Συμμετέχει σε μια ομάδα, ακόμα και μπάσκετ, ένα άτομο. Ναι. Είναι πολύ πιο μέσα, συνολικό. Ναι. Είναι πιο χρήσιμο να τον πληρώσει για 3 μήνες για να παίξει φιλικά. Ωραία, ναι. Παρά να του βάλει σε μία ώρα. Τώρα, γιατί το εργασιακό είναι κάπως. Ξέρεις, πρέπει να αφήσει μια ομάδα να είναι σε σένα. Πρέπει να το δει πώς θα έρθει σε σένα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο θα σου έρθει, δεν κάθεται και εξοξύνεται. Οπότε δεν έχει να χάσει κάτι, θα αφήσει μια άλλη δουλειά. Άρα πρέπει εσύ να είσαι σίγουρος και αυτός να είναι σίγουρος ότι όταν έρθει θα ταιριάξετε. Μπράβο. Γι' αυτό μίλησα για process. Θα πας και θα του πεις. Στον μπάσκετ είναι πιο εύκολο γιατί μπορείς να δεις την παλιά του επίδοση, αλλά θα μπορείς να τον ρωτήσεις πώς διαχειρίζεσαι
μια επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Τι θα έκανε αν η ομάδα σου είναι 10 πόντους πίσω και πρέπει να τους βοηθήσεις να αναπτυρωθεί το ηθικό τους. Ναι. Βλέπεις ότι συνεχίζω να είμαι στο μπάσκετ, έτσι. Πώς θα διαχειριζόσουν μια κατάσταση όπου ένας... Αυτά είναι όμως θεωρητικά, είναι attitudinal. Για να σε δω πάνω στη συμπεριφορά τι κάνεις. Στη συμπεριφορά, πώς θα έλεγες συμπεριφορικά ότι. Δεν δούλεψε μαζί μου σε αυτήν την άσκηση. Α, πολύ διαφορετικό αυτό. Ναι, προφανώς. Γι' αυτό είπα process. Δεν is one go. Μπράβο. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που είμαι αρκετά αρνητικός, ειδικά για ρόλους οι οποίοι βρίσκονται από μέτρια εμπειρία και πάνω. Γιατί πριν τη μέτρια εμπειρία, ενδεχομένως είναι πολύ δύσκολο να έχει την εμπειρία το άτομο αυτό να σου δείξει τι γνωρίζει. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και πάνω, θεωρώ ότι. Το να μπορεί να σου δείξει τι γνωρίζει και να μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του είναι πιο σημαντικό από το να πάρει μια άσκηση και να γράψει 3 τεστάκια πάνω εκεί. Άρα λοιπόν το take home exercise για μένα είναι μεγάλο red flag. Και άμα σου κάνει την άσκηση και τα κάνει γλούτεος maximus, τι θα κάνεις. Και άμα δεν θα κάνει γλούτεος maximus και τελικά δεν μπορεί να αποδώσει την καθημερινότητα, το οποίο συμβεί. Αυτό είναι άλλο πως θα το βρεις. Άρα, εγώ σου λέω ότι αν εγώ μου δώσει μια άσκηση προγραμματισμού ή οτιδήποτε. Και τη φέρω πίσω όπως να είναι, θα με πάρεις ή όχι. Ναι. Άμα τη φέρω. Άμα μου δώσεις πραγματικά μια άσκηση να κάνω και τη φέρω όπως να είναι, θα με πάρεις. Θεωρώ ότι το σήμα. Αλήθεια. Θεωρώ ότι το σήμα το οποίο παίρνεις από αυτή τη διαδικασία δεν. Έχει πάρα πολύ μικρό correlation με την πραγματικότητα. Αν σου φέρω μια άσκηση και την έχω κάνει χάλια. Ναι. Δεν έχει να πει τίποτα. Έχει να πει ότι εσύ μπορεί να μην έχεις χρόνο. Έχει Ωραία. Να πει ότι η άσκηση θα είναι ξανά. Χρόνο. Έχει να πει ότι η άσκηση μπορεί να ήταν σε ένα σημείο, σε ένα πεδίο το οποίο εσύ δεν γνωρίζεις καλά. Τέλεια. Και τι έκανες γι' αυτό. Γιατί στην καθημερινότητά μας καλούμαστε να λύσουμε προβλήματα τα οποία δεν ξέρουμε τις απαντήσεις. Άρα ούτως ή άλλως είναι κάπα σίγμα αυτό. Ωραία. Αν λοιπόν εμένα μου δώσει κάτι το οποίο δεν το ξέρω και σου κάνω την άσκηση και η άσκηση είναι χάλια. Αν δεν έβαλε τον. Θα με πάρει. Δεν θα βασιστώ εκεί πέρα γιατί εκεί πέρα θα έχει περισσότερη. Θα είναι favorable το άτομο το οποίο έχει περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί με την άσκηση. Κανένα πρόβλημα. Αν εγώ σου λέω στη φέρω και το έχω κάνει χάλια, θα με πάρεις. Δεν θα στη δώσω γιατί δεν θα μπορώ να κρίνω. Αν έχει άσκηση μπροστά σου. Ωραία, ναι, άμα είναι άσκηση χάλια μαύρα, μάλλον δεν θα σου δώσω σημασία. Άρα λοιπόν είναι ένα φίλτρο, δεν μπορεί να πει όχι. Είναι ένα φίλτρο, αλλά ελέγχει τα λάθος πράγματα. Γιατί άμα εσύ κάνει την άσκηση χάλια, ξαναλέω, επειδή δεν έχει το χρόνο να αφιερώσει και επειδή το έκανε σε μια ώρα τσαπατσούλικα, γιατί ναι. Αυτό μπορούσε να κάνει. Ναι. Ενώ στην πραγματικότητα είσαι ένα αξιόλογο άτομο, θα χάσω εσένα. Εσύ πώς, τι θα κάνεις. Δεν θα του δώσω άσκηση. Άρα δεν ξέρεις ποτέ αν μπορεί να γράψει κώδικα ή όχι. Αν δεν μπορεί να γράψει κώδικα, δεν θα μπορεί και να εξηγήσει κώδικα. Δεν είσαι σίγουρος. Ωραία, να το πω αλλιώς. Στατιστικά, σε όσες εταιρείες έχω κάνει hire μέχρι στιγμής, με εξαίρεση τη Logic που επειδή πήραμε junior άτομα, είχαμε και άσκηση μέσα σε αυτό. Όσες φορές υπήρχε άσκηση σαν πρώτο βήμα. Δεν ξέρω σε ποιο βήμα είναι, έτσι. Γι' αυτό σε ρώτησα ποιο είναι το πρόσωπο. Θα σου πω σαν πρώτο βήμα. Ναι. Το αποτέλεσμα της άσκησης είχε πολύ χειρότερη ποιότητα αποτελέσματος. Δηλαδή, ενώ μπορεί να έλεγε άσκηση πολύ καλός ή πολύ κακός. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είχε μικρότερο correlation με την πραγματικότητα από το τεχνικό interview το οποίο ήταν συζήτηση και δεν είχε καθόλου τεχνικό μέσα. Χωρίς άσκηση. Ναι. Okay. Δηλαδή είχα άτομα τα οποία μου βάζανε meeting την επόμενη μέρα να τους κάνω interview γιατί θεωρητικά είχαν πάει φανταστικά στην άσκηση και έπρεπε οπωσδήποτε να μην τους χάσουμε, οι οποίοι δεν σκαμπάζανε. Και υπήρχαν και άτομα τα οποία είχαν περάσει marginal την άσκηση, τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά μετά. Και μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις που εγώ, άτομο που είχε πάει πάρα πολύ καλά στην άσκηση, το έκοψα. Αλλά επειδή είχε πάει πολύ καλά στην άσκηση, το προχωρήσαμε. Σε τρεις μήνες τον απολύσαμε. Τότε βάζατε σε κατά ασκήσεις. Μπορεί. Και σε κατά μέθοδο εξέτασης ασκήσεως. Επίσης μπορεί. Ναι. Sorry, μιλάω πάρα πολύ. Όχι, μα έπρεπε να ολοκληρωθεί η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει να βάλουμε μέσα, το οποίο είναι για τι θέση προσλαμβάνουμε. Αν μπορούμε εμείς να κρίνουμε το τεχνικό κομμάτι, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, θα σου πάρω ένα ακραίο παράδειγμα. Είσαι ένας καινούριος founder, ανοίγεις μια εταιρεία και πρέπει να δεν γνωρίζεις κώδικα και θες να προσλάβεις έναν προγραμματιστή να σου τρέξει όλο το τεχνικό κομμάτι. Έναν CTO σε μια εταιρεία δύο ατόμων. Πώς το κάνεις αυτό,
Δεν ξέρω, μιλάω ναι. για εσάς. Όχι, οπότε λέω, α, οκ, okay, οπότε πάμε σε εμάς και θα πούμε ότι προσλαμβάνουμε. Ναι, είστε γνώστες. Α, οκ, okay. Και προσλαμβάνουμε κάποιο άτομο το οποίο ξέρουμε εμείς το αντικείμενο. Για μένα το... Το ξέρεις, ναι, μπορείς να κρίνεις. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή δεν με ρωτάς πώς θα προσλάβουμε αυτή τη στιγμή ένα marketing director. Όχι. Ωραία. Σου είπα συγκεκριμένα για... Τέλεια. Για μένα όλα τα λεφτά είναι η τεχνική συνέντευξη, η οποία έχει να κάνει πιο πολύ, είναι συζήτηση γύρω από τεχνικά θέματα και από προσέγγιση τεχνικών προβλημάτων. Μπορεί να υπάρχει κάποιος κώδικας εκεί να συζητήσουμε, mm. είτε κάποιος που έχουμε εμείς, είτε κάποιος από κάποια άσκηση που έχουμε δώσει στο άτομο. Mm. Αλλά για μένα εκείνη που βλέπεις, τον τρόπο που κάποιο άτομο προσεγγίζει, mm. εκεί δεν μπορεί να κάνει fake ότι καταλαβαίνει. Mm. Δηλαδή, γιατί μόλις αρχίσουν και χοντρένουν οι ερωτήσεις, δηλαδή, επειδή εμείς σκαμπάζουμε σε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να το χοντρίνουμε πάρα πολύ και να εμβαθύνουμε πάρα πολύ τεχνικά. Mm. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μπορεί να προσποιηθεί μέχρι το τέλος, OK, ξέρω εγώ. Πάμε μετά σε άλλη ερώτηση. Πού διαφέρει από ένα προγραμματιστή? Αν το έχει καταλάβει τόσο καλά που μπορεί να προσποιηθεί ότι το εξηγεί, γιατί να μην το κάνει κιόλας? Πόσα rounds κάνετε? Τεχνική συζήτηση. Πόσες φορές? Πόσα rounds? Ωραία, εμείς που πήραμε junior άτομα, κάναμε μία συνέντευξη γνωριμία στην αρχή που μιλήσαμε λίγο για το τι έχουν κάνει. Για μένα εκεί, αυτό το οποίο παίρνω είναι η επικοινωνία με το άτομο. Συμβατότητα. Η συμβατότητα σε επικοινωνιακό κομμάτι, mm. όχι τόσο τεχνικό. Μετά δίναμε μία άσκηση, η οποία ήταν ανοιχτή, την παίρνα, την αντιγράφανε. Σίγουρα έπαιζε αντιγραφή. Έχω ακούσει από πελάτη μας, ο οποίος χρησιμοποιούσε την άσκησή μας γιατί είναι open source, ότι του κάνανε git push στα commits που είχαν στείλει σε εμάς. Και έλεγε, ξέρω εγώ, fix Αντώνης comments σε αυτά που έκανε push στον πελάτη. Κάνω σχόλιο. Anyway, οπότε εκεί κάναμε κάποιο code review. Νομίζω δεν το στέλναμε. Το στέλναμε. Νομίζω δεν το έχουμε κάνει όλες τις φορές, αλλά κάναμε ένα code review να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στο ασύγχρονο feedback αυτό το άτομο. Και... Το στέλναμε και το συζητούσαμε παρέα, νομίζω. Δεν περιμέναμε διορθώσεις. Αυτό λέω, δεν περιμέναμε ένα. Οκ, okay, λέω κι εγώ. Οπότε στέλναμε το code review και μετά το συζητούσαμε και κάναμε μια κουβέντα η οποία ήταν μονόρη. Και λέγαμε, ωραία, πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βλέπεις το άλλο. Οπότε συζητούσαμε την προσέγγιση γύρω από ένα θέμα. Και νομίζω ότι εκεί, όταν έχεις αρκετό χρόνο, μπορεί μία ώρα να μην είναι αρκετή. Μπορεί να θες μία μισή ώρα, δύο, τρεις, δεν ξέρω. Αλλά εκεί είναι που μπορείς να εμβαθύνεις πάρα πολύ στην κουβέντα. Βασικά, είναι αυτό το οποίο κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή εδώ. Δηλαδή, δεν είναι ένα marketing μισάωρο που έρχεσαι εδώ να μας πεις, ξέρω εγώ, για την εταιρεία σου και το οτιδήποτε κάνεις και το προϊόν που έχεις φτιάξει και το και το. Κάνουμε μια συζήτηση την οποία εμβαθύνουμε και δεν λέμε μαλακίες. Ναι, δεν μπορείς, μετά, να σου πω κάτι, ακόμα και να έχεις καταλάβει και να έχεις διαβάσει πέντε πράγματα για να πας στην τεχνική συνέντευξη, μετά από μία ώρα θα σπάσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται να το πας μία ώρα τάπα ηθοποιία. Αν είσαι τόσο καλός ηθοποιός, γιατί προσποιείς ότι είσαι προγραμματιστής? Εγώ πρέπει να απαντήσω αυτό και να πω ότι όπως και το ChatGPT, άμα του πεις... Απάντησέ μου αυτό το marketing πρόβλημα, θα σου πει ότι εγώ είμαι απλά ένα chat και δεν γνωρίζω. Άμα του πεις προσποιήσου ναι. ότι είσαι ένα marketing AI και απάντα μου την ερώτηση, να θα σου απαντήσει. Άμα το κάνεις αυτό επί μία ώρα, κάποια στιγμή θα βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι ένα αγαπημένο chat. Για μένα το πρόσωπο έχει δύο πλευρές. Μάλλον όχι, είναι μάλλον και από τις δύο πλευρές. Αν θέλω να έρθεις, αν θέλεις να έρθεις. Σωστά. Άρα, για μένα νούμερο ένα τεχνική για να μην κάνουμε παραμελές απόφαση είναι να περάσουμε χρόνο μαζί, αγάπη μου. Πάμε ναι, και καφέ, θα σου πω και πάμε αυτό. Πάμε ένα καφέ, πάμε για φαΐ και μετά πάμε, ξέρω εγώ, για χορό. Θέλει βήματα. Γι' αυτό είμαι υπέρ του πολλά sessions μαζί. Ένα από αυτά είναι σίγουρα μια άσκηση. Την οποία όμως προτιμάω εγώ τουλάχιστον να μην δίνω deadline. Άρα όλοι έχουμε δουλειές, όλοι έχουμε προβλήματα. Όταν είσαι έτοιμος, έλα πίσω να τη συζητήσουμε. Αλλά σίγουρα θέλω να δω επικοινωνία προφανώς και θέλω να δω και πώς τριβόμαστε. Άρα πρώτο session, δεύτερο session, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, θα χρειαστούν. Να δούμε προς πίσω. Συνεχίζει η σχέση μας να έχει καλή εξέλιξη ή κάπου θα σπάσει. Mm-hmm. Ένα από τα σημεία τα οποία σπάει είναι όταν θέλω να μου κάνεις την άσκηση, να γυρίσεις πίσω να τη συζητήσουμε για να εμβαθύνουμε και open-ended άσκηση κιόλας. Ποτέ δεν με έχει απογοητεύσει αυτή η μέθοδος. Δηλαδή, okay. ο κόσμος όσο προχωράς ή μπαίνει πιο βαθιά στο ρόλο ή φεύγει. Και
μ' αρέσει αυτό που κάνω το τελευταίο καιρό, είναι ότι δεν δίνουμε και deadlines. Δηλαδή, κάνουμε την πρώτη κουβέντα γνωρίζοντας. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα... Δεύτερο, θέλω να μου κάνεις μια παρουσίαση με παλιά σου δουλειά, γιατί μιλάμε για senior κόσμο. Όποτε είσαι έτοιμος και έχεις χρόνο, στείλ μας ένα mail να πάμε στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι καλύτερο από την άσκηση όμως. Περίμενε, τελειώνουμε αυτό, γιατί είναι επικοινωνία. Εκεί μας έχουν εντυπωσιάσει πολύ. Ωραία. Τρίτο level, πάρε την άσκηση. Όποτε είσαι έτοιμος, κάντε να, ή έτοιμη. Πες μας έτοιμος να κλείσουμε ένα session, να μας την παρουσιάσεις. Δηλαδή, όλοι έχουμε δουλειές, όλοι έχουμε προβλήματα. Δεν πιέσαμε κανέναν να έρθει συγκεκριμένη μέρα, συγκεκριμένη ώρα, με το άγχος και πάνω του συμβεί πολλά στη ζωή του. Όχι. Όταν είσαι έτοιμος, πίνκας και θα το κλείσουμε. No pressure. Αυτό έχει κάνει, είναι μυράκολο στο φιλτράσμα που έχει πέσει. Okay. Είναι απίστευτο, γιατί ήρθε σε μια περίπτωση κάποιος ο οποίος είχε τελειώσει τη δουλειά και λέει, τελείωσε τα λοιπά. Και βλέπεις ότι δεν έχει δώσει πολύ πόνο, αλλά έχει IQ αστέρι. Και λέμε, δεν σε πιέσαμε να έρθεις, γιατί ήρθες. Ξεπετά. Πόσα άτομα έχει προσλάβει. Έχω προσβάλει τους πάντες. Πόσα έχεις προσλάβει με αυτή τη διαδικασία. Πολλά. Okay. Και ένα extreme αυτό. Ήμουνα σε ένα project στη Μέση Ανατολή, στο οποίο καλέστηκα τέλος πάντων να προσλάβω κόσμο. Και παίζαν τα interviews και άρχισαν τα interviews σε μένα και λέω εδώ πέρα παίζει πολύ παραμύση, δεν ξέρω τι γίνεται κτλ. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν. Μπουρμ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 που
δύο αποτύχανε. Okay. Και είμαι σε φάση, θα αρχίσω να τραβάω βίντεο, αυτό να πριν το GDPR, έτσι, και στη μέση Ανατολή δεν παίζει και ρόλο. Τι είναι το GDPR τώρα εκεί πέρα. Ήθελα να πάρω βίντεο γιατί δεν θα με πιστεύανε. Και έκανα record βίντεο για να μην μπλέξουμε. Το στείλω ότι δεν θα μας πιστεύουνε, άρα πρέπει να παίρνουμε βίντεο. Ότι αυτό έχει συμβεί γιατί αλλιώς, αν πούνε μεγάλε, μας δουλεύεις εδώ πέρα, δεν σ' άρεσε κανένας. Οπότε είναι ένα από τα φιλήματα, πάντα πάρα πολύ κακός, ο τρισχυρότερος στο να κάνω live άσκηση. Αυτό θεωρώ extreme. Okay. Είμαι ένα πάντα χειρότερος. Δηλαδή, άμα με βάλεις απάνω, δεν πάω να σου κάνω ένα loop, έτσι. Αλλά να κάτσω, να διαβάσω, να ασχοληθώ, να φτιάξω, ναι ρε φίλε. Εκεί okay. Είναι και engineering, έτσι. Και όταν θα έρθουμε να παρουσιάσουμε την άσκηση, αν αυτός που με κρίνει είναι τρόμπας και μιλάει εριστικά, με ξέρεις και τα λοιπά, δεν θέλω να πάω να δουλέψω γι' αυτόν. Mm-hmm. Έτσι είναι και από τη δικιά μου. Είναι two-way, ναι. Είναι two-way αυτό το πράγμα. Για μένα αυτό είναι... Αλλά ναι. Θέλεις contact, θέλεις FaceTime και πιστεύω ότι... Αυτό το πιστεύω και αυτό εγώ. Αυτό πάρα πολύ. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Συγγνώμη που πετάχτηκα. Θέλεις χρόνο για τριβή για να δεις όσο καλύτερα μπορείς, τι καπνό φουμάρουν και... Ναι. Θέλεις αντιδράσεις. Και οι δύο. Και πολλοί το θεωρούν αυτό το πράγμα ότι χάνουμε χρόνο. Για μένα είναι επένδυση η σχέση. Όχι ρε. Και θα αντιδώσεις. Τι λες τώρα. Ο χρόνος είναι χρήμα. Το να χάσει μερικές ώρες για να μην φας μερικούς μήνες είναι νομίζω... Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει πολύ ο κόσμο. Σε κανένα δεν αρέσει. Και ειδικά δεν αρέσει σε κόσμο να απολύεται. Αλλά είναι φορές που πρέπει να γίνεται αυτό. Ούτε άτομο θέλει να πάει σε μια εταιρεία για να φύγει. Ναι. Δεν θέλει να τον κουνήσεις και να έχει έρθει στο λάθος μέρος. Γιατί είναι κρίμα για όλους και αυτού ξανά για την αρχή. Αλλά το τελευταίο καιρό, επειδή παίζει πολύ recruitment, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και μέχρι τώρα. Εντάξει. Ευτυχώς είμαι χαρούμενος με τις επιλογές. Οπότε εσένα η μέθοδό σου είναι κάνουμε ένα έτσι γνωριμία στην αρχή που με κάνα δυο χαζομαρούλες έτσι. 4-5 στάδια. Ωραία. Ένα επόμενο μας παρουσιάζει την παλιά σου δουλειά. Ναι, ναι, ας πούμε. Μισό. Να δω αν τα έχω πιάσει σωστά. Ναι. Στέλνω άσκηση. Για τους λόγους θέλεις. Μετά. Στέλνω άσκηση open-ended όποτε είσαι έτοιμος. Τη συζητάμε. Η άσκηση όμως έχει τι θέλω να κάνεις, ποιο είναι το deliverable, τα κριτήρια που θέλω να κρίνω. Τι να μην κάνεις, reference για να διαβάσεις. Και πώς θα την παραδώσεις, έτσι, έχει ναι. Structure. Τέλεια. Ναι. Και όταν είσαι έτοιμος, παραδίδεις, συζητάμε την άσκηση. Παραδίδεις, μου λες ότι είσαι έτοιμος, ότι μου το έχεις παραδώσει να το δω. Ωραία. Και πες μου πότε μπορείς να τα πούμε. Το συζητάμε και μετά γίνονται αρκετές συναντήσεις που συζητάτε
γενικά και τεχνικά, μέχρι να νιώσουμε ότι έχει γίνει established, ότι έχει εγκαθιδρυθεί μια σχέση που και οι δύο νιώθουμε ασφαλείς να προχωρήσουμε μπροστά. Σε μια περίπτωση θέλω. Πώς το λες τελικά. Καλά, κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Ήθελε ο άλλος να μιλήσει και με άλλους στην εταιρεία. Τι απορίες που δεν τις είχα λύσει εγώ. Κάνα πρόβλημα, σου κλείσω ραντεβουδάκι. Α, οκ. Okay. Μετά το ραντεβουδάκι, θες να συνεχίσουμε. Ναι, θέλω. Ωραία, πάμε. Ωραία. Οπότε, εξήγησε μας τώρα, άμα θέλεις, για ποιο λόγο κάνεις το κάθε ένα από αυτά τα steps. Αυτό τον καιρό κάνω recruit UX researchers και data scientists. Βάζεις τους UX researchers άσκηση. Αλήθεια. Ρωτάω, ρε. Μέχρι τα κρύο, τι εννοείς. Στους UX researchers είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχει και live μέρος, ενώ στους developers δεν έχει live μέρος. Ποιο από αυτά τα βιβλία να τους πρότεινες να διαβάσουν. Σε ποιον. Σαν UX researcher, άμα δεν το έχει διαβάσει. Στο μικρόφωνο, μου θες. Εννοείς, αν είναι καλημέρα ξεκινάω. Ναι. Αυτά τα δύο βιβλία είναι καλημέρα ξεκινάω. Εντάξει. Του Krug είναι πρώτο, με καφεδάκι, να το διαβάσουν developers, όλοι να διαβάσουν αυτό, έτσι. Ωραία, πρώτο μέρος να γνωριστούμε. Νοάς μπέτε, ωραία. Δεύτερο μέρος, αν προχωρήσεις, θέλω να κάνεις μια παρουσίαση παλιά σου δουλειά. Κάτι το οποίο είσαι περήφανος. Mm-hmm. Δεν με νοιάζει αν είσαι τελειώσει σχολείο ή αν είχες 50 χρόνια στο κουρμπέτι. Ωραία. Κάτι θες να μου πεις. Μην ξοδέψεις πολύ χρόνο για την παρουσίασή σου. Φτιάξε μου 15 με 20 λεπτά παρουσίασης. Το οποίο εγώ θα την πάρω και θα την ανοίξουμε στο interview και θα τραβήξει μια ώρα, μια μισή. Έτσι. Οπότε εσύ αφιέρωσε χρόνο για 15 λεπτά, το οποίο θα το τραβήξουμε και θα σου κάνουμε ερωτήσεις. Πρέπει να, αν είσαι data scientist ή researcher, πρέπει να μπορείς να παρουσιάσεις τη δουλειά σου και να επικοινωνείς. Άρα στο interview είναι μέσα κάποιος ο οποίος δεν είναι expert στο domain αυτό. Είναι δύο expert και ένας που δεν είναι συνήθως. Άρα μπορείς να επικοινωνήσεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί stakeholders που λέμε. Το Mars, καλό ήταν. Είναι πάρα πολύ. Γιατί αν σαν data scientist δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, γενικά σαν επιστήμονας ή μηχανικός, ο άλλος που παίρνει το αποτέλεσμα της δουλειάς για να πάρει αποφάσεις business, θα πάρει λάθος αποφάσεις να μπορεί να επικοινωνήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, ειδικά αν είσαι στο data science research. Γιατί το αποτέλεσμα της δουλειάς μας ορίζει τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν άλλοι. Η δουλειά μας είναι να τους φέρουμε τα πραγματικά στοιχεία evidence που λέμε για να πάρουν απόφαση. Inform τα απόφαση. Όχι για να μην την πάρουν επειδή ξυπνήσανε. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία, το κάνεις αυτό. Ωραία. Τέλεια, μας αρέσει, πολύ ωραίος. Πάμε στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι μια άσκηση. Η άσκηση είναι αυτή, σε στέλνω. Όποτε διαβάζεις τι πρέπει να κάνει κτλ. Όποτε θέλεις και είσαι έτοιμος, πες μας να συνεχίσουμε. Okay. Πάμε να συνεχίσουμε. Αλλά η άσκηση, αν θέλεις, είναι ενδιάμεσα στο τρίτο στάδιο. Τέταρτο στάδιο θα μου την παρουσιάσεις. Ενδιάμεσα σε όλα αυτά μπορεί να έχεις κάποιες απορίες. Να θες να μιλήσεις με κάποιους άλλους ανθρώπους. Να θες να μιλήσεις μαζί μου. Με κάποιον άλλον. Να έχεις απορίες για την εταιρεία. Πάμε και πέμπτο. Και έκτο, όσα θέλεις, δεν με νοιάζει. Όταν έχεις περιορισμένο budget, αυτή βέβαια. Ότι όταν εγώ μπορώ να προσλάβω μέχρι δύο άτομα. Αυτή τη στιγμή. Δεν έχω λεφτά για παραπάνω. Okay. Αυτός ο τρόπος σου δυσκολεύει πάρα πολύ την επίτευξη του στόχου του να κλείσει ομάδα, βέβαια. Είναι λίγο θεματάκι. Δεν καταλαβαίνεις. Το πόσο ανοιχτά είναι τα deadlines, σου δυσκολεύει τη διαδικασία. Εγώ κάποια στιγμή πρέπει να φτάσω και να πω ότι έχω πάρει μια ομάδα 4 ατόμων. Θέλω να πάρω άλλη μια ομάδα, ας πούμε. Ναι, ωραία. Αν είναι τόσο φλου η κατάσταση. Τι φλου, ρε. Φλούρε ή φλού. Χρονικά. Ο άλλος είναι έτοιμος σε τρεις εβδομάδες. Χρονικά φλού. Δεν πάει κάτι. Μπορεί να τον προλάβει άλλος όμως. Κλείσαμε, αγάπη. Okay. Δεν πρόλαβες. Αυτό δεν το λέω να τον πιέσω κανέναν. Αλλά προφανώς δεν ψάχνω έναν και περιμένω έναν. Πρέπει να μιλάω με πέντε εκείνη τη στιγμή. Άρα, το ρίσκο δικό σου. Άρα λοιπόν πάλι πα στο προηγούμενο θέμα. Ότι αν κάποιος εκείνη τη εβδομάδα είναι απασχολημένος για χύψη λόγους και κάποιος τον προλάβει, παίρνει τη θέση ενώ θα μπορούσε. Όχι, θα του πω, κοίτα, έχει συμβεί αυτό. Θα ήθελα, αν μπορέσεις, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έχει συνέβη δηλαδή, να τελειώσεις. Αύριο, ας πούμε. Όχι, ποτέ δεν είναι τέτοιο. Οκ, okay, δεκτό. Οπότε η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βρεις. Τώρα, εξηγούσαμε πριν, εσύ που έχεις μείνει ακόμα εδώ πέρα μαζί μας, ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει κάτι. Ή το αναγάγουμε σε πολεμικές τέχνες ή σε σχέσεις ανθρώπινες. Οπότε. Το έθεσε πιο ωραία τώρα. Ναι. Είναι το τρίτο revision. Τι γνωρίζεις. Ναι. Δεν πρέπει να πει ότι θα γνωρίσει κι άλλοι. Ναι. Άρα πρέπει να κάνει κάτι κι αυτή μέχρι τον επόμενο καφέ, γιατί μπορεί να δει την πίτσα. Οπότε. Okay. It goes both ways, αγαπούλα, έτσι. Εγώ πιστεύω. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω. Ναι.
ότι βοηθάει να υπάρχει ένα σχετικά ξεκάθαρος χρονικός ορίζοντας. Βασικά, να το πω λίγο διαφορετικά. Εμείς έχουμε προσλάβει μέχρι στιγμής 3 junior άτομα, 4 junior άτομα στην εταιρεία. Να, αυτά τα 4. Ορίστε. Όχι, έχει φύγει το ένα άτομο. Οπότε είχατε έκπληξη live για κάποιον που δεν το ήξερα ακόμα. Όχι. Το ένα άτομο ξεκινάει Γενάρη, είναι το τελευταίο. Μπράβο, πέμπτο και τέταρτο άτομο. Θα περάσει. Το πέμπτο άτομο τη ομάδα και το τέταρτο άτομο που προσλαμβάνουμε. Ακριβώς. Απλά το ένα άτομο έχει φύγει που είχαμε προσλάβει. Οπότε, την πρώτη φορά είχαμε ανοιχτή την αγγελία και προχωρούσαμε, ξέρεις, ερχόταν κάποιος και τον προχωρούσαμε τα στάδια για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Τη δεύτερη φορά το είχαμε σπάσει σε τη βδόμαδα, δηλαδή 2 εβδομάδες ανοιχτή αγγελία, τέλεια. Την κλείνει σε 2 εβδομάδες. Α, ναι, καλά. Περίμενε. Αν έχετε πολύ... Ναι, μετά. Τις επόμενες 2 εβδομάδες κάνουμε το πρώτο στάδιο. Ναι. Τις επόμενες 2 εβδομάδες το δεύτερο και μετά... Δηλαδή στον 1,5 μήνα έχουμε κλείσει ποιο άτομο θα έρθει στην εταιρεία. Τη δεύτερη φορά εγώ το ένιωσα πιο ξεκούραστο αυτό. Ναι. Δηλαδή εμένα την πρώτη φορά με διέλυσε. Ναι. Βέβαια δεν ήμασταν και προετοιμασμένοι την πρώτη φορά. Ίσως άμα το ξανακάναμε φέτος του χρόνου δηλαδή, ναι. Να ήταν διαφορετικά. Είναι δύσκολο. Προσωπική εμπειρία αυτό. Είναι δύσκολο, πρέπει να γουστάρεις, εντάξει. Είμαι και επαγγελματίας interviewer ασχέτως τι φαίνεται σήμερα. Οπότε μ' αρέσει contact time με τον άνθρωπο για να τον παρατηρώ και τα λοιπά. Αλλά... Εμείς ήμασταν και σε περίοδο COVID. Πρέπει να αντέχεις, έτσι δεν είναι για όλους να κάνουν interviews. Γι' αυτό και δεν είναι όλοι ικανοί να κάνουν. Εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ τα interviews, αλλά κοίταξε, είχαμε πάνω από 70 άτομα τη φορά που μας είχαν κάνει έτσι μέσα σε ένα διβδόμαδο. Ναι. Okay. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι junior role, είναι σίγουρα πιο πολύ ο κόσμος που ψάχνει. Είναι πιο... Είχαμε πράγματα. Εκεί πρέπει να αρχίσει να βάζει ένα πρώτο φίλτρο το οποίο είναι λίγο επίπονο, είναι άσχημο. Είναι πολύ crude γιατί μπορεί να χάσει πολύ καλό κόσμο. Αν φιλτράει πολύ γρήγορα από CV, από κάποια ψηλό ασκησούλα ή μια ερώτηση. Εμείς το κάναμε με cover letter. Ναι, αυτό. Εκεί ζορίζει, ρε παιδί μου. Είναι λίγο άψυχο το cover letter. Κοίτα, όταν πας για έναν junior ρόλο. Τι να κάνει τώρα, άλλο είναι junior, τι να σου πει. Ακριβώς. Δηλαδή... Όχι, το γιατί θέλει να δουλέψει παρέα μας. Αυτό είναι. Το τι θέλει να κάνει. Δεν σε γνωρίζει πόσο από τα παιδιά είσαι. Θα σου πω. Ναι, ό,τι ξέρει. Δεν τι α πει. Είναι αυτό που, είναι αυτό που λέει. Ποιος μου το λέει ο Σωτηρόπουλος. Λέει, γιατί με τις ηλίθιες ερωτήσεις, γιατί θέλει να δουλέψει εδώ πέρα. Γιατί δίνεται δουλειά. Ρε φίλε, χαίρομαι πολύ αυτό. Περίμενε, αυτό είναι το de facto. Αυτό είναι το fact. Όμως επιλέγεις και κάποιο. Δηλαδή έχεις 10 εταιρείες που ανοίγουν. Περίμενε. Έχεις 10 εταιρείες που ανοίγουν θέσεις εργασίας και εσύ θα στείλεις 8. Ναι. Εμείς έχουμε βγάλει μια αγγελία που λέμε 5 πράγματα. Τι θα κάνεις, το και το. Για παράδειγμα, λες θέλω έναν remote developer ο οποίος ασχολείται με Django. Για παράδειγμα, γιατί κάνουμε web εφαρμογές. Ξέρεις, ο άλλος μπορεί να σου πει. Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη. Βασικά, όχι, η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη. Εγώ. Μένω, ξέρω εγώ, στη Σάμο, που δεν έχει web development εταιρείες εδώ. Εμένα μου αρέσει το Django και πιστεύω ότι είμαι καλός και ξέρεις αυτό. Δηλαδή, είναι στην ουσία το ότι εγώ σου έγραψα 10 πράγματα. Με ποια από αυτά κάνεις ρεζόν, με ποια από αυτά συνδέεσαι. Okay, ναι. Άμα έχεις πάρα πολλά CV και είστε διάφοροι πρέπει να το κρίνετε. Κάπως πρέπει να κάνετε και μια ξεκάθαρη. Εγώ το δεν μπορεί να έχει και CV ο άλλος όταν η εμπειρία του είναι από 0 έως 2 χρόνια. Καλά, ναι, και το μόνο το οποίο σκέφτηκα εγώ για να το κάνω. Κάνεις... Πάνω Ivy League Πανεπιστήμια και άμα είσαι στο καλό πανεπιστήμιο. Όχι, δεν κάνω τη μαλακή. Και να του ήθελα να του πω, δεν έχει καλό πτυχίο και εγώ να μην έχω πάρει πτυχίο, ξέρω. Ναι, ναι. Το μόνο το οποίο σκέφτηκα για να. Σε περίπτωση που ξανανοίξουμε, βασικά όταν ξανανοίξουμε θέσεις εργασίας για να το κάνουμε πιο εύκολο, είναι να πεις γράψτε 140 χαρακτήρες. Είσαι 280. Να πεις. Αυτό είναι δυσκολάκι. Περίμενε, μία πρόταση. Πες μου το νούμερο ένα λόγο που θα θέλεις να δουλέψουμε μαζί. Ζορίζει. Να το κάνεις εύκολο. Σκληρό. Ο DHS δεν το κάνει αυτό που βάζει να γράψει μια έκθεση. Αυτό βάζει έκθεση. Εγώ λέω το αντίθετο. Μα η παρουσίαση είναι σαν. Γι' αυτό, δηλαδή... Είναι παρόμοια, αλλά δεν μπορείς ούτε. Θα πρέπει κάπως να καταλήξεις από τα 70 άτομα στα 20. Ναι. Αυτό για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος του process. Μπράβο. Άρα, το υπόλοιπο λοιπόν... είναι. Άρα λοιπόν το πώς θα πάμε στα 20-40, δεν θυμάμαι πώς θα είχαμε. Τέλος είχατε πολλά. Ένα αρκετά μεγάλο. Μια αρκετά μεγάλη μείωση. Όπως εγώ είχα φάει με τον Μπάρι από 2 μέρες ο καθένας να γράφουμε για να κάνουμε review
ένα κείμενο το οποίο θα προσελκύσει τα άτομα, περίμενα όχι να φάει δύο μέρες, αλλά να φάει μια-δυο ώρες και το άτομο αυτό, ώστε να, μας, να πει το τι σκέφτεται. Όχι να διαβάσει, όχι να μάθει. Γενικά η έκθεση είναι ένα καλό πράγμα. Είναι ένας από τους λόγους που θέλω πάντα παρουσιάσεις. Ρε, επειδή μου λέμε κιόλας, θα δουλέψεις αυτό το προϊόν, στο άλλο προϊόν, θα έχεις ξέρεις. Και στο τέλος της ημέρας εκεί πέρα παίρνεις και το skill που λέει μπορώ να γράψω. Γιατί όταν εμείς επικοινωνούμε κατά 90% γραπτά, άμα δεν μπορεί να εκφράσει κάτι που θέλει, πώς θα εκφράσει κάτι το οποίο περίπου ξέρει. Ναι, ναι, όχι, είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα έχει επικοινωνία, βασικά θέλει στριβή χρόνο κτλ. Είμαι ο Jim Simmons, ο οποίος είναι ο. Για αυτούς που δεν ξέρετε φυσικά αυτά τα πράγματα. Δεν το ξέρω, για πες. Είναι ο τύπος που ξεκίνησε τη Renaissance Technologies, το μεγαλύτερο quant hedge fund στον κόσμο. Okay. Οι οποίοι υπήρχαν εποχές που ακόμα βγάζουν 70% ξέρω, το χρόνο. Είναι μεγαλύτερο, σε return είναι μεγαλύτερος από το Κλάρμαν, Μπάφετ και όλους, έτσι. Ντάλιο δεν συμμαζεύεται. Και ο τύπος ήταν μαθηματικός, ήταν code breaker. Έχει το εξής κάνωνα. Παίρνεις καλούς ανθρώπους, τους δίνεις ό,τι εργαλεία χρειάζονται και τους αφήνεις να το κάνουν. 100%. Και λες, ο στόχος μας είναι αυτός. Τα εργαλεία είναι αυτά, πάρε ό,τι υπολογιστή θέλεις, δεν με νοιάζει, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις και πες καλούς. Είναι βασικό για μένα. Καλά εργαλεία, καλούς ανθρώπους, δώσε στόχους. Και οι στόχοι μπορούν να αλλάξουν κιόλας. Αλλά το πρώτο μέρος είναι καλοί άνθρωποι. Ό,τι resources και να έχεις μέσα. Και επειδή χτίζουμε ομάδα τώρα για αυτό το. Πολλοί συζητάμε για πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία δεν ξέρω. Σου φαίνεται ρηχά. Και επειδή σου φαίνεται ρηχά και μιλάμε για ομάδα, θα το κλείσω εδώ πέρα. Δεν πιστεύω να εννοείς ότι το επεισόδιο θα κλείσεις. Το θέμα θα κλείσεις. Α, δεν θέλετε. Εντάξει. Μιλάμε με το κοινό. Υπάρχει ακριβή ομάδα. Πώς σου διχοτόμησε τη Χέτη και ξέρεις γιατί το έκανε. Γιατί του είπα ότι έχετε πολύ ακριβή, ότι μπορεί να έχετε ακριβή ομάδα, κάτι είπαμε, κάτι τέτοιο. Εσύ θα απάντησε μας. Μπορεί να υπάρχει ομάδα η οποία δεν είναι ακριβή με βάση την αξία που μπορεί να παράξει, αλλά μπορεί να είναι ακριβή με βάση την αξία την οποία μπορείς να δράξεις από την ομάδα αυτή εσύ. Α, άρα αν είσαι άμπαλος μάνατζερ, καλύτερα να έχεις νομιστεράκια. Δεν είναι απαραίτητο ότι είσαι άμπαλος μάνατζερ. Μπορεί να είσαι σε μια κατάσταση που η περιοχή στην οποία δουλεύεις, αυτό που κάνεις, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εταιρεία ή άλλα πράγματα να μην μπορούν να αξιοποιήσουν την αξία την οποία μπορεί να σου παρέχει αυτή η ομάδα. Άρα λοιπόν. Εσύ είσαι ο άμπαλος λοιπόν. Ναι, προφανώς, δεν είπα. Άρα λες ότι αν είσαι άμπαλος μάνατζερ, πάρε νομιστεράκια. Όχι, δεν λέω αυτό. Για παράδειγμα, εμείς αυτή τη στιγμή στη φάση που βρίσκεται η εταιρεία. Κακός interviewer. Ναι, ναι. Στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εταιρεία, εμείς παίρναμε προγραμματιστές με δεκαετή εμπειρία. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να τους εκμεταλλευτούμε αύριο ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε τους μισθούς. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κιόλας ότι δεν ήταν αυτό το οποίο εμείς είχαμε ανάγκη. Ναι. Έχει πάρα πολύ σημασία. Δεν θες να πεις ότι έχετε πάρει αμπαλούς. Όχι. Έχουμε πάρει άτομα τα οποία έχουν πάρει junior. Όταν ξεκινήσανε, ήταν η πρώτη τους δουλειά. Ας το πούμε, είχαν κάνει και μια πρακτική. Γιατί εμείς αυτό το οποίο χρειαζόμασταν ήταν βοήθεια εκτελεστική σε κομμάτι κώδικα που εμείς έχουμε κάνει μια αρχιτεκτονική ανάλυση. Ναι, και από εκεί πέρα έρχεται η ώρα να κάνουμε implement κάτι. Και το εκτελεστικό δεν πάει να πει. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα που να εκτελεί τραγικά γρήγορα τη σκέψη. Όχι, εκτελεστικό εννοώ executive. Ένα senior άτομο, στο δικό μας το μυαλό τουλάχιστον, έχει και ένα ρόλο σιγά σιγά πιο αρχιτεκτονικό που παίρνει αποφάσεις και όλο αυτό. Το οποίο. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα που να είναι. Με άπειρα χρόνια εμπειρία. Ναι, δεν το χρειαζόμαστε. Και να εκτελούσε τον υποδεκαπλάσιο χρόνο. Δεν νομίζω. Βρήκε μια λύση σε αυτό. Να σου το πω αλλιώς. Έστω λοιπόν ότι μπορούσαμε να πάρουμε ένα άτομο το οποίο κοστίζει δεκαπλάσια και βγάζει τη δεκαπλάσια δουλειά. Είναι ένα 10x developer. Engineer, όπως λέγεται. Τέλεια, πάμε να δούμε. Δεν το είδα ποτέ να έρχεται. Όχι, το χρειαζόσουν, το έχει ανάγκη και τώρα θα το υπομείνει. Κάτσε εκεί πέρα λοιπόν και άκου. Γιατί. Ωραία, εμεί αυτή τη στιγμή. 10x Ninja. Rockstar. Δεν το είδα ποτέ. Πάρτο. Έπεσα μέσα. Αυτά παθαίνεις. Αυτά παθαίνεις. Κοίτα, όταν βάζεις τα χεράκια σου και βγάζεις τα ματάκια σου, δεν μπορείς να δεις τη ταινία. Άρα λοιπόν τώρα θα υπομείνεις στη συνέχεια. Όχι, ναι, τώρα πρέπει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε και εγώ να μπορέσω να φέρω τα δεκαπλάσια projects στην εταιρεία.
Καλά, μπορεί να τελειώσει ένα πιο γρήγορα. Δεν εννοείς. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάθε αυτό. Μέσα στι 365 μέρες να. Ναι, που εκεί πρόσεξε. Συνέχισε τη σκέψη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ωραία, άρα λοιπόν, αν εγώ δεν έχω την ικανότητα αυτή τη στιγμή να φέρω τα δεκαπλάσια projects. Ή δεν θέλω. Ναι. Σημαίνει ότι αυτό το άτομο δεν μπορώ να το εκμεταλλευτώ. Έχω απάντηση αυτό. Για συνέχισε. Αυτό. Το πρόβλημά σου είναι τα λεφτά που θα του δώσει. Το πρόβλημα δεν είναι, είναι ο συνδυασμό. Είναι. Εγώ δεν είπα ότι κάποιος είναι ακριβώς ως value for money, είπα ότι κάποιος είναι μια επένδυση που δεν μπορείς να στηρίξεις. Αν για παράδειγμα, πάμε αλλιώς, okay. Χωρίς να θέλω να παρομοιάσω ανθρώπους με εργοστάσιο, αλλά αν υποθέσουμε ότι εγώ έχω μια βιομηχανία αυτή τη στιγμή, το να δεκαπλασιάσω την δυνατότητα παραγωγής της βιομηχανίας αυτής, άμα εγώ δεν μπορώ να πουλήσω το είδος που βγάζω, δεν έχει λεφτά. Ωραία. Αν λοιπόν θεωρούμε ότι ο 10 φορές δεν παίρνει 10 φορές τα λεφτά, ασφάλουν τα λεφτά έξω ότι έχεις να το πληρώσεις, οπότε δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό, εγώ δεν είπα ποτέ κανείς ότι όταν λέω ότι έχεις μια ακριβή ομάδα, εννοώ ότι είναι μια ομάδα που το budget δεν μπορείς να υποστηρίξεις. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι τα λεφτά υπάρχουν να το υποστηρίξουν 10 επί. Τέλεια. Και έχεις ένα από τα 10 να κάνει, τα άλλα 9 μπορούν να πειράματα. Μαζί σου. Ναι. Οπότε δεν διαφωνώ. Μπροστά, απλά πρέπει να μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Λόγω χρημάτων ναι. Cash flow. Δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Okay. Οπότε, εγώ εκεί θα έλεγα ότι έχει μια ακριβή ομάδα. Άρα λοιπόν υπάρχουν. Γι' αυτό και υπάρχουν. Δεν είναι ακριβή όμως. Η ακριβή σημαίνει. Ποια ακριβή. Ακριβή. Όχι ασύμφορη. Ακριβή. Αυτό που είσαι στο μυαλό σου εσύ είναι ότι είναι ασύμφορη ομάδα. Γιατί επειδή κάτι είναι πολύ ακριβό, ότι δεν με συμφέρει να το έχω. Το ερώτημα είναι. Πότε χαρακτηρίζεις κάτι ακριβό. Τα πει ακριβό. Το ακριβό έχει αρνητική χρειά. Έχει περιγραφική χρειά, θεωρώ. Ναι, ρε παιδί μου, ακριβό είναι στα λεφτά ή ακριβό cost benefit, αυτό είναι. Ναι, εγώ το εννοούσα στο απόλυτο νούμερο. Το απόλυτο νούμερο είναι κάτι συγκεκριμένο. Το απόλυτο νούμερο είναι παγίδα. Εγώ θεωρώ προσωπικά. Είναι παγίδα το απόλυτο νούμερο. Προσωπικά θεωρώ ότι μια ακριβή ομάδα. Πώς θα πάει ακριβώς, δηλαδή. Αυτό. Ακριβώς σχέση με τι. Ας το ορίσουμε. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι όταν λέμε ότι μια ομάδα είναι ακριβή, είναι μια ομάδα η οποία δεν φέρνει την αξία της πίσω. Άρα λοιπόν αυτό. Μπορεί να είναι ακριβή και ας παίρνει και μηδέν. Ναι, σωστά. Άρα. Γιατί μπορεί να βάλεις άνθρωπο που να είναι τσάμπα να τον πληρώνεις και να σου καταστρέφει κώδικα. Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό... Φυλάκια έφυγες. Όχι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό. Ναι, το παράδειγμα. Προφανώς όταν αρχίζει και ανεβαίνει το νούμερο, βασικά όταν αρχίζουν και ανεβαίνουν οι πόροι τους οποίους διαθέτεις για κάτι, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο εύκολο το να κρίνεις αν κάτι είναι ακριβό, γιατί δηλαδή βασικά αρχίζει ξαφνικά ξεγεμίζει το ένα κομμάτι της γαριάς, οπότε πρέπει να υπάρχει και κάτι από το άλλο, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο prominent, γιατί έστω ότι εσύ έχεις κάτι που ζυγίζει 1 κιλό. Εντάξει. Και το βάζεις στη ζυγαριά. Του πόνου ή του software. Καλό. Είναι καλό τώρα αυτό που είπες. Μου άρεσε. Καλό. Πρόσεξε όμως. Έστω ότι... Go nuts. Αμέ, βεβαίως. Έστω λοιπόν ότι εδώ έχεις... Cost και benefit, πώς να το πω, δεν ξέρω. Όπως τα δύο ξέρω. Τέτοια. Ωραία. Άμα το benefit. Αξία και κόστος. Αξία και κόστος. Αν η αξία που παίρνεις είναι 1 κιλό και το κόστος είναι μισό, γέρνει λίγο. Αν η αξία που παίρνεις είναι 100 κιλά και το κόστος είναι 50, παρόλο που αναλογία είναι ίδια, εν τέλει αυτό το οποίο παίρνεις είναι πολύ περισσότερο. Αντίστοιχα, όσο αυξάνει το κόστος. Είναι πιο εύκολο μετά να δεις αυτές τις διαφορές τις οποίες, γιατί είναι περισσότερη πληροφορία, όχι αναλογικά. Εννοώ ότι η διαφορά αξίας κόστους αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη όσο παραπάνω είναι το κόστος. Λοιπόν, αυτό είναι που λέω. Νομίζω ότι ο Καλυπέτης το έχει απαντήσει πιο νωρίς. Για πες. Θα το εξηγήσω. Εξηγήστε μου. Χωρίς πολεμικές τέχνες οι γυναίκες. Ούψ. Έχει να κάνει το μέσα στην άγνοιά του, στην παιδική του ηλικία, είναι αμούστακος, τα πετάει. Φοβάμαι τι θα προβλέψει φέτος. Λοιπόν, αυτό είναι ο σκατόστομος. Αυτό. να σου πω. Η απάντηση είναι σχετική με τον διαχειριστή
διαχειριστή με την καλή έννοια. Με τον κριτή. Όχι, με τον διαχειριστή της ενέργειας που παράγει αυτή η ομάδα. Πολύ απλό. Ένα αμάξι. Πες ότι μου δίνανε εμένα μια McLaren. Ναι. 100 μέτρα, 50, την είχα καρφώσει σε τοίχο. Οκ. Okay. Ωραία. Και αν την κάνω εγώ τη McLaren, αφού δεν μπορώ να διαχειριστώ. Σωστά. Δεν μπορώ να τρέξω. Ναι. Ωραία. Ούτε 100 μέτρα, ούτε μπροστά την έβαζα. Άρα, αν έχεις μια, η ομάδα είναι ακριβή, ακριβή, αν το output της ομάδας, θεωρούμε ότι είναι θετικό πάντα, ήταν αρνητικό, δεν έχει να κάνει την κουβέντα, είναι τέτοιο ώστε εσύ να μπορεί να το κάνεις τίποτα. Άρα αυτό είναι ακριβό. Ναι. Δηλαδή, δεν σου προσφέρει τίποτα, είτε σου βγάλουν 101, είτε 50, που συμβούν πάνω από το 0. Γιατί εσύ μπορεί να διαχειριστείς τα 10. Ωραία. Άρα είναι ακριβό για σένα. Ωραία. Ακριβώς. Ναι. Μπράβο. Και εκεί καταλήγει ότι τελικά μια ομάδα είναι ακριβή. Τι έχεις πει, ρε φίλε. Τι είναι αυτά φέτος. Έχω μείνει. Μην τα λες on camera τώρα αυτά. Κοκκινίζω. Και θα γίνω ασορτή με το Go Nuts. Με το sweater. Ναι. Οπότε είναι ακριβό σε σχέση με εσύ που αν το διαχειριστείς. Άρα αν εγώ είμαι ακριβώς για σένα, πάνω από ότι εσύ είσαι λίγος. Ναι. Μα εννοείται. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εκεί καταλήγει τελικά. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απόλυτο. Υπάρχει περίπτωση. Θες να πεις ότι εγώ είμαι απόλυτος. Ναι. Φυσικά και είμαι. Υπάρχει περίπτωση. Αυτό λέτε γνώση. Ειδικά σε περίοδους. Αυτό λέτε εμπειρία. Άρε παγόρι. Self high five. Άρε παγόρι. Πω τρελίζε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση ειδικά σε περίοδους που είναι πληθωρισμένοι να πληρώνεις και κάτι πάρα πολύ ακριβά λόγω πληθωρισμού. Α, καλά, ναι, εντάξει. Εκεί είναι να το παίξεις εσύ, αλλά γενικά έτσι νομίζω. Και το ζήσαμε αυτό νομίζω. Το είπε καλά. Και τώρα το ζούμε και τώρα ή. Εντάξει, θα γίνει. Αλλά, ναι, δύσκολη καιρή μπροστά μα. Πάντως, εγώ έχω ακούσει για άτομο το οποίο το έχω δει σε εταιρεία πελάτη και ήταν γκασμάς όμως, δηλαδή έχει κάνει σοβαρά λάθη. Έχει κάνει πράγματα τα οποία είναι παράνομα, να το πω έτσι. Το γκασμάς μεταξύ είναι εργαλείο το οποίο δεν το γνώριζα. Ναι. Αλήθεια. Ναι, ρε. Ναι, είναι η τσάπα. Ναι. Η τσάπα είναι ο γκασμάς, άσχετο. Είσαι εντελώς Αθηναίος. Τελείως. Και εγώ Αθηναίος είμαι, αλλά δεν είμαι εντελώς Αθηναίος. Είμαι Αθηναίος. Αλλά λοιπόν, έχω γνωρίσει άτομο το οποίο. Είμαι στην τρίτη ερώτηση ακόμα. Όταν εγώ. Άμα το έλεγα εγώ. Λοιπόν, και το οποίο. Μιλάμε τώρα, έκανε παρανομίες να καταλάβεις. Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι, αυτός λοιπόν πήγε μετά σε μια εταιρεία. Δεν ξέρω τώρα, εσωτερικό, εξωτερικό αυτά και τσίμπαγε πολύ χοντρά λεφτά. Και ήταν. Σχέση, τι μου είπες. Όχι, αυτό ήτανε, όχι, αυτό ήταν απατεώνα. Όχι, δεν ήταν απατεώνα. Όταν λέω παρανομίες, ενώ τα λάθη που έκανε ήταν τόσο χοντρά. Μαθαίνεις, ρε φίλε. Που εξέθεται. Περίμενε. Μιλάμε ότι ήταν το επόμενο βήμα. Δεν είναι το ότι έκανε μια πρόοδο. Ήταν έτσι τη μία μέρα, την άλλη τσίμπαγε χοντρά λεφτά, επειδή η περίοδος είναι inflated. Εντάξει, okay. Ναι, οκ, okay, ήταν. Αλλά. Είναι ακριβό αυτό. Οκ, okay, ναι, αλλά και είναι εσύ σαν διαχειριστής, δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά ναι, όντως, δηλαδή, πολλές φορές, ναι, η ομάδα είναι ακριβή, αν εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα το αποτέλεσμά τους. Δηλαδή, ναι. Μου δώσε ένα διαμάντι και τι θα το κάνω, ας πούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι. Αλλά εσύ φταίς. Ναι. Ναι. Βασικά, εσύ φταίς ακόμα και να προσέλαβες τον Γκασμά, ο οποίος. Όχι, γιατί μπορεί να κοίτα, μαθαίνεις και εσύ, μπορεί να πάρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι θεότητα της Αιγύπτου, ξέρω εγώ. Ναι. Ραμόν Ρότσα και έτσι, ας πούμε. Και να. Ξαφνικά να σου άνοιξα μάτια. Είδες τελικό, μιας και είπες, Ρότσα. Είδα τελικό. Okay. Είμαι ο μόνος που δεν έχει το μάτσε. Ήταν φοβερό, ε. Εγώ δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, αλλά αυτό το μάτσε το είδα και ήταν απίθανο. Τι να πω τώρα. Με άδεια στο κέφαλο με αυτό, έφαγα overflow. Πω, φίλε, εξέψιο. Λοιπόν, εξέψιο. Το εξέψιο. Ναι, μπορεί να βρει ένα διαμάντι, να σου ανοίξει τα μάτια και εσύ να εξελιχθεί. Αλλά για να μπορεί να το κάνει αυτό, και εδώ πέρα είμαι απόλυτο, πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση να τα κάνει κατά. Σωστό. Και να μην είσαι κομπλεξικό. Δηλαδή να επιτρέπει τον άλλο να σε μάθει και να εξελιχθεί μαζί του. Και αυτό είναι ένα χάρισμα που πρέπει να έχεις σαν ηγέτης για να κάνεις enable αυτή την κατάσταση, ξανά το ελληνικά μου.
Και είναι πολύ ζόρικο, είναι πολύ δύσκολο. Το στυλ. Αυτό το παλικάρι θα μας πάει μπροστά, άστονα, και δεν έχω πρόβλημα, δίδαξέ με, έτσι. Αυτό ναι, είναι πολύ σημαντικό να επιτρέψεις τον εαυτό σου να το κάνει αυτό. Να ανοιχθείς και να πεις, ωραία, για δείξε μου, ωραία φιλά, και εγώ θα βρω τι θα κάνουμε με αυτό. Εννοείται ότι χρειάζεται σύνεση, ταπεινότητα, δηλαδή... Καμία, υπάρχει... ποτέ, όχι ταπεινότητα, δεν θέλω, δεν μπορώ, όχι. Και εγώ διαφωνώ με αυτό. Τι εννοείς ταπεινός? Ότι πρέπει... ότι πρέπει να είσαι διατεθειμένος να ακούσεις και να μάθεις. Ναι, να μάθω. Αυτό είναι. Ταπεινότητα σημαίνει ότι δεν θεωρώ τα γνωρίζω όλα και ότι προσγειωμένος είμαι σημαίνει. Αρκετά προσγειωμένος στο να ακούσω. Να μην είσαι εθεροβάμων. Μην μου λες δυσκολίες λέξεις, με κάνεις να φαίνομαι on camera, δεν ξέρω. Ένα podcast το οποίο έχω βέβαια αρκετό καιρό να το ακούσω, αλλά το άκουγα πολύ πιο πολύ παλιότερα, που λέγεται Acquired. Αυτοί κάνουν ανάλυση εταιρείες, και είτε σε εταιρείες οι οποίες έχουν βγει στο χρηματιστήριο, είτε σε εταιρείες οι οποίες έχουν εξαγοραστεί κλπ. Και έναν πολύ ωραίο διαχωρισμό που κάνουν είναι το value creation και το value capture. Δηλαδή πόση αξία παράγει μια εταιρεία και πόση από αυτή την αξία καταφέρει να τη μετατρέψει σε χρήμα προς όφελός της. Για παράδειγμα, μπορείς να πεις ότι η Wikipedia είναι μια εταιρεία η οποία... Το πόσο αξία παράχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα, πάρα πολύ μεγάλο. Άρχισα να τους πληρώσω προχθές και το ξέχασα. Μπράβο. Και γι' αυτό... Το άφησα ανοιχτό το τάμπ. Θα σε βλέπει ο Jimmy Wales πάνω από το ταβάνι. Και το πόσο, ας πούμε, για παράδειγμα, από αυτή την αξία μπορεί να μετατρέψει. Θα σου πω μόλις τελειώσει ο Αντώνης. Γιατί πέθανε. Όχι, θα σου τελειώσει. Όχι, ταβάνι, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ολοκλήρωσε και θα πω. Πάνω το κλάουν. Ολοκληρώνει και λέω. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά πόσο από αυτή την αξία μια εταιρεία μπορεί να την μετατρέψει σε χρήμα. Άρα λοιπόν μια εταιρεία η οποία μπορεί να θεωρήσει ότι προσφέρει πάρα πολλά στον κόσμο, να μην είναι μια καλή επένδυση. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Συνεχίστε. Ωραία, λοιπόν, ξέρουμε όσοι χρησιμοποιούμε Wikipedia ότι κάθε τέλος του χρόνου αρχίζει και ζουζαλίζει τον έρωτα να κάνεις κάποιο... Ήθελα να το κάνω, ρε παιδί, κάποιο donation. Ξέχασα. Και πριν χρόνια είχε πάντα μια φωτογραφία του ιδρυτή της, του ενός από τους συνιδρυτές της Wikipedia, του Jimmy Wales. Είχε τη φωτογραφία του στο banner, ο οποίος έλεγε παρακαλώ κάντε donate στη Wikipedia. Και κυκλοφορούσε ένα meme στο 9gag, δεν ξέρω εγώ πού, που ήταν ένα ταβάνι που κάπως είχε σπάσει. Είναι αυτά τα ταβάνια τα grid που το σπρώχνεις και ανοίγει. Είναι αυτό που στις ταινίες μπαίνουν μέσα. Έλα, με τα tiles, μωρέ, που είναι σαν πλακάκι αλλά στο ταβάνι. Anyway, που έχει φύγει το ένα tile και έχουν βάλει με Photoshop τη φωτογραφία του Jimmy Wales από πάνω και λέει σε κοιτάζει να μην κάνεις donate στη Wikipedia από το ταβάνι, ρε παιδί μου. Αυτό. Αυτό είναι και ψυχολογικό πείραμα, το ξέρεις αυτό? Όχι. Για να μην κλέβεις. Για πες. Άμα δείτε και στο μετρό του στο Λονδίνο, γενικά έχουν φωτογραφίες που λένε We're watching you κτλ. Αχ, δεν θυμάμαι πώς λέει το πείραμα, ποιος το έχει κάνει. Ότι άμα βάλεις σε μια κουζίνα ή κάπου σε ένα κοινόχρηστο χώρο φωτογραφία με μάτια να σε κοιτάνε, όχι αναγκαστικά επιθετικά, και σου λέει πάρε ένα κουλουράκι, πάρε μια εφημερίδα τσάμπα, η πιθανότητα να κλέψεις είναι πολύ μικρότερη από το να μην έχει. Έλα ρε. Ναι, ναι, έχουν ωραία. Αυτά τα πειράματα έχουν πολύ. Θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ με cognitive και social psychology όταν ξαναγυρίσω αυτόν τον πλανήτη. Σε ποια μορφή θα ξαναέρθεις? Μάλλον σίγουρος ότι θα είσαι ανθρώπινη μορφή. Μάλλον κουράδα από ό,τι μου λένε. Από ό,τι μου λένε, από ό,τι με ειδοποιούν. Από ό,τι με ειδοποιούν από τον κοντρό, πάνω κουράδα. Αλλά και η κουράδα μπορεί να γίνει λίπασμα, φίλε, και να βγει κάτι πολύ όμορφο. Σωστό. Ένα λουλούδι μπορεί να βγει. Ωραία, φίλε, και μου πει η γυναίκα μου να μην μιλήσουν για κλανιές. Δεν μιλήσει για κλανιές. Μείον ένα. Τώρα μιλήσει για κλανιές. Ναι. Μέχρι τώρα είχαμε μιλήσει. Εγώ πάντως, μιας και το είπες αυτό, είδα ένα ντοκιμαντέρ για τον Bill Gates, τέλος πάντων, το οποίο ψιλοπληρωμένο ήταν γενικά. Όχι, δεν τρελάθηκα. Αλλά... Γιατί από την Coca-Cola ήταν, εντάξει. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Δεν το ήξερα. Μισό ολοκληρώνω και λες. Και έδειχνε κάποια στιγμή όλη τη δουλειά που κάνει με το Foundation κτλ. Και έδειχνε ότι κάπου μαζεύανε, ρε παιδί μου, από τις αποχετεύσεις. Ξέρεις, τις κουράδες τέλος πάντων. Και όντως. Πώς βρέθηκε, πώς βρέθηκε. Περίμενε. Όντως. Αυτές ήταν πάρα πολύ έφορες σε περίεργες περιοχές, οι οποίες δεν είναι γενικά έφορες, για να μπορέσει εκεί πάνω να κάνει καλλιέργειες. Κοπριάδες. Το Matrix είναι φτιαγμένο έτσι. Οκ. Ούτως ή άλλως. By the way, τώρα που παίζει το ντοκιμαντέρ, όποιος το έχει δει, είναι γερμανικό στο Netflix. Billion Dollar Code. Με τι πίθανο το πάμε να το έχει προτείνει πέρυσι αυτό? Πέρυσι δεν το έχω προτείνει. Το Google Maps που το πλέον. Ναι, το Google Earth. Πολύ δυνατό.
Μου θύμισε παλιό. Δεν βλέπω μη αγγλικά τέτοια. Λοιπόν, μου θύμισε παλιό cypherpunk 80s. Αυτά είναι τα ωραία. Cypherpunk. Με PH. Ναι, έτσι βιβλίο, ταινία, Mona Lisa Overdrive φάση και δεν συμμαζεύεται λίγο φάση τέτοια. Τι είναι το Mona Lisa Overdrive? Του τέτοιου πέσω, του John Mnemonic Mona Lisa Overdrive. Α, του Gibson. Ναι, ναι. Okay. Έχω κάτι VHS κασέτες με interview του, είναι πολύ δυνατές. Τον παρακολουθώ στο Twitter αυτό. Α, ναι. Ναι, 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 okay. Είναι ενδιαφέρον τύπος. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είχε μια τάκα, είχε ένα interview που έλεγε. Το έχω πει. Το πήρα σπίτι, λέει, άρχισα να γράφω στον υπολογιστή την νουβέλα. Και άκουγα κατήχους. Και του πήρα στο support, του λέω συγγνώμη, λέω κάθε φορά που πατάω save, ακούω έναν ήχο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και ήταν το δισκετόφωνο του Mac 2. Όχι το Mac Plus. Τι είναι το δισκετόφωνο, τι λες? Disk drive, ρε! Disk drive, τίποτα. Floppy disk, θυμάσαι? Ναι, βεβαίως. Με την τρύπα στη μέση. Βεβαίως. Τα βάζα μέσα. Ναι, και έτσι, όταν έκανες. Ακουγόταν το save, εννοείς. Προφανώς. Ναι, ρε, αφού το. Δισκετόφωνο να χρησιμοποιείς ποτέ. Κάθε save άνοιγε. Floppy disk. Ναι. Ναι. Το floppy disk. Κατέβαινε μέσα. Κεφαλή, Είχε ένα τέτοιο, είχε μια μαγνητική ταινία. Ναι. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνεις, σας λέω. Όχι, εγώ χρησιμοποίησα, εγώ γράψα, αλλά δεν θυμάμαι να κάνει ήχο. Κάνει ήχο, ρε, γιατί άνοιγε τη δισκέτα. Αυτό είχε ένα. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω. Ένα σιδερένιο που ναι, ναι, αυτό που κάνει έτσι. Και έκανε κλακ, άνοιγε και μετά έκανε κρκ και έγραφε. Ούτε που το θυμάμαι αυτό. Οπότε είχε μηχανικά μέρη αυτό για να δουλέψει. Πόσο ονόνιστα. Όχι, εγώ γράψα floppy, δεν θυμάμαι τη διαδικασία. Μια μέρα θα να κλειστώ σε πω. Ένα μπουντρούμι για να κάνω φιλία. Να κλειστείς. Είμαι στο γραφείο των δικών μου 7-8 χρονών, μικρός. Και τέλος πάντων συζητούσε τότε, δεν θυμάμαι, η μάνα μου, ο πατέρας μου, για το ότι δεν μπορούν στον υπολογιστή στο σπίτι να έχουν ένα ERP, ας πούμε. Εγώ το λέω ERP που είχαν τότε στην εταιρεία και λέω θα σας το φτιάξω εγώ, γιατί δεν ασχολούμουν με υπολογιστές, ήμουν 7 χρονών. Αλλά κάτι με τράβαγε εκεί. Και θυμάμαι ότι παίρνω τη δισκέτα, τη βάζω μέσα και τραβάω το πρόγραμμα από το desktop στη δισκέτα. Το shortcut. Ναι, αυτό προφανώς κάνει short. Είχες GUI. Ναι, είχαν GUI στην εταιρεία. Εγώ ξεκίνησα το Windows 95, δεν έχω πάει. Είχαν GUI. Οπότε το τραβάω στη δισκέτα και αυτό τραβάει το shortcut. Και το πηγαίνουμε μετά σπίτι και αυτό προφανώς δεν έπαιζε γιατί ήταν shortcut. Και θυμάμαι να μην μπορώ να καταλάβω τι. Ναι. Τι γίνεται εκεί, αυτή είναι η εμπειρία μου με δισκέτα, η βασική. Και η άλλη είναι πακμανάκι, δισκετοποιημένο, Windows 98. Έχετε περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Αμέ. Windows 95, ένας Windows 98 άλλος. Και 95, yeah. Απλά στα 98. Πίκρα έτσι. Απλά στα 98 θυμάμαι το Pac-Man και ήμουνα τόσο τραυματισμένο παιδί. Βέβαια, μετά από αυτό μόνο τραυματισμένο, ναι. Που έχω μόνο θετικές αναμνήσεις από τα Windows Millennium. Αποκλείεται. Γίνεται, ρε φιλαράκι. Αποκλείεται. Με πολλά ναρκωτικά. Καλά, μια και πει για ναρκωτικά, έχει δει το, αυτό που έδειχνε. Ο media player των Windows Millennium είχε ένα έτσι πολύ ελεσδάδικο τύπο. Την αντιγραφή που είχε, την αντιγραφή του iTunes. Το original το. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ήταν τόσο καλό ο screen saver του original iTunes. Ο screen saver. Ναι, ναι, γιατί έβγαζε, δεν μπορεί να το κάνει screen saver. Το ίδιο έκανε και ο Media Player στα Millennium. Το οποίο ήταν, μιλάμε, είχα καταυχαριστηθεί. Άστα μετά από αυτά. Ήταν καταπληκτικό trip. Οκ. Μου λείπει ακόμα. Οκ. Πραγματικά λέει γιατί ήταν. Μια και το είπε, ξέρετε γιατί λέγεται screen saver. Ναι. Ναι, φυσικά. Ήταν σε CRT οθόνε και πρέπει να κουνιέται. Για να μην καεί. Για να μην καεί από τα πιστόλια. Ναι. Εγώ δεν το ήξερα. Αλήθεια. Ναι, το έμαθα πρόσφατα. Και ισχύει το ίδιο και στι LED οθόνε. Α, εσύ μου το είπες. Στι LED είναι στι τέσσερι. Show LED. Νομίζω, ναι. Μάλλον show LED. Στι πλάσμα σίγουρα. Στι πλάσμα ήταν και CRT, δεν είναι. Οι άλλε. Και στι show LED. Οι OLED δεν ξέρω κάτι. Ναι. Γι' αυτό έχει. Οι τηλεοράσει, άμα δει, έχουν ένα πράγμα που κάνει μπουμπουμπουμπ. Γιατί άμα μείνει πάρα πολύ ώρα ανοιχτό, καίγεται. Αυτό. Τέλο πάντων. Και. Ναι, τι θα φέρω. Anyway, Billion Dollar Code, να το δούμε. Είναι πολύ ωραίο. Μου θύμισε έτσι παλιές τέτοιες όμορφες εποχές. Θα μιλάμε μόνο για το παρελθόν, θα μιλήσουμε για το μέλλον λιγάκι. Για το μέλλον θα μιλήσουμε στο τέλος. Απλά δεν ξέρω πότε θα τελειώσει η μνήμη που έχουμε βάλει μέσα για να κάνουμε διάλειμμα. Καλά, μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα και άλλες ερωτήσεις να σας κάνω. Ωραία, θες να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Γιατί
Πάμε. Break. Έγινε. Και καθώς επιστρέφουμε. Αφού είσαι ακόμα μαζί μας, θα το χαλαρώσω λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετάσχεις. Έχει πλάκα που σου πάει το τέταρτο κύκλο. Επίσης, εγώ πήρα τετράδιο γιατί δεν. Δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται πλέον. Ναι, ψιλοζήλεψα. Και είμαι μυθικός όπως θα έπανε. Εγώ δεν έχω να προσφέρω συζήτηση που κάνουμε. Θεωρώ ότι ακόμα είμαστε σε επίπεδα. Ναι. Πολύ down to earth. Και εγώ νομίζω. Down to earth. Down to earth. Θα πάμε και στο διάστημα. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση τώρα που με απασχολεί τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Για πάμε. Η οποία έχει διαφορετικές απαντήσεις σε διαφορετικές φάσεις του που βρίσκεσαι. Στη ζωή σου. Στη ζωή σου, σε μια. Στην τεχνολογική ζωή σου σε μια εταιρεία. Στο μάτι αυτό ταξίδι που ζούμε. Θέλω να ξεκίνησε ο Πάρης, αν και το έχει κουράσει σε άλλα επεισόδια. Πάντα. Πάντα κουράζει. Να μας συζητήσει γρήγορα, αλλά ενώπιον μου. Και αυτού του ενός ανθρώπου μας κοιτάει τώρα. Πώς αισθανθείς άμα δεν είναι ούτε ένας να μας κοιτάει ακόμα? Κοίτα, πέρυσι ήταν 900 που το είδανε. Όλο. Ναι, και φέτος πρέπει να το χιλιάσουμε. Μέσα στη χρονιά, έτσι. Θα ναι. Δούμε τα completion rates, νομίζω. Κοίτα, θα το βγάζω. Με αυτό εδώ, το go nuts. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να ανέβουμε. Λοιπόν, και επειδή ψυχολογικά το χρειάζομαι. Ερώτηση, πραγματική ερώτηση, έτσι, genuine. Πάρη Κασιδιάρη, για πες. Πάρη Κασιδιάρη. Αυτό που είπε ο DHH για το μέταλλο versus το σύννεφο. Δικέ μου. Θέλω, το έχω, δηλαδή μίλησε στην καρδιά μου, μίλησε στην καρδιά μου, το είπα, έτσι. Το εξέφρασε καταπληκτικά. Ο Πάρης ή ο DHH? Ο Πάρης. Ο DHH, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Του μεγάλου ηγέτε του software. Κακό αυτό, γιατί. Μεγάλου ηγέτε του software. Καταρχά. Θε να πει μια σούμα τι είπε και μετά να μα. Ναι, θα πω. Θέλω να τοποθετηθεί. Απλά θα πω ότι ο πραγματικό DHH τη Ελλάδα είναι ο Αντώνης, γιατί αυτό έχει την γκρίνια του DHH. Έχει το αμάξι. Ναι. Δεν έχει. Αμάξι τα έχει όλα, ρε φίλε. Ναι, θα μου πει έχει και μια καρδιά αυτό, όντω. Ναι. Οπότε θα πω όμω ότι συμφωνώ και ότι επίση ο Αντώνης είναι. Εξίσου κατάλληλος, περισσότερο από μένα, να απαντήσει αυτό. Να βάλω μια λευκή ρίγα δηλαδή στο μάξι από πάνω. Ναι, βάλε δύο λευκές ρίγες. Πλάκα το χρώμα είναι ίδιο κατάλληλο, να ξέρεις. Ίδιο τώρα. Νομίζω ότι είναι ειδικό μπλε. Ειδικό, ναι. Ένα συγκεκριμένο μπλε. Θα το ψάξουμε anyway. Και νομίζω ότι και κανείς δεν νοιάζεται. Πάμε πίσω. Μέταλλο ή cloud. Πρώτον, υπάρχει ολόκληρο επεισόδιο. Δεν είπε αυτό. Ναι, πες μας τι. Περίμενε. Ωραία. Τύπο ο DHH είπε ότι το cloud. Πες το, εγώ τα ξέρω. Είπε, εντάξει, podcast είναι. Είπε ότι το cloud είναι στην ουσία για τα δύο άκρα. Που το ένα άκρο είναι ότι μόλις ξεκινάω, οπότε κάνω ένα git push στο Heroku, 9 δολάρια και άλλα 7 για τη βάση δεδομένων, 15 δολάρια και έκλεισα. Έχω την εφαρμογούλα μου να τρέχει. Ούτε engineers ούτε τίποτα. Απλά πριν πάμε εκεί να συμφωνήσουμε ότι 9 και 7 κάνει 16. Ναι, μωρέ, εντάξει, τη μεγέθυνση 15. Λοιπόν. Και είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Για την τσέπη σου είναι το ίδιο. Για την τσέπη σου είναι το ίδιο. Είναι ακριβώς ένα δολάριο διαφορά. Ναι, για την τσέπη σου δεν έχει σημασία. Καμία εκείνη τη στιγμή. Και ακριβώς αυτό είναι το point μου. Ότι ο άλλος θα τον ρωτήσουν πόσα δίνεις και δεν τον πολύ νοιάζει. Σου πει 15, 20 εκεί. Οπότε, κάνεις git push, υπάρχει εφαρμογή σου εκεί, έχει λιώσει μαλάκα παγώνεις. Και το άλλο άκρο είναι, είμαι ένα τεράστιο enterprise που το να κάνω εγώ manage το δικό μου semi data center είναι πανάκριβο αυτή τη στιγμή και βολεύει γιατί θέλει πάρα πολύ προσωπικό και βολεύει στην ουσία να κάνω collocate με άλλους και να χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες και πάει λέγοντας. Και για αυτούς οι οποίοι είναι στη μέση που είναι εταιρείες που ασχολούνται με το web που έχουν predictable workloads δεν συμφέρει. Είναι κλοπήλες. Είναι κλοπή. Και θα σου πω εγώ τι είδα. Είναι fad του DevOps και ναι, όλα αυτά. Θα σου πω τι είδα εγώ, τι είπα εγώ. Ναι. Τι είπα σε μια παρουσίαση βασικά που έκανα και τι βλέπω γενικά. Ο DHH, μπορούμε να βρούμε αυτή την παρουσίαση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή online, αλλά θα γίνει σύντομα. Πες. Και τι άλλο είπε ο DHH, είπε ότι αυτή στη 37 Signals για το Hey, το email που έχουν φτιάξει, το email service. Το email θα το βάζεις σε quotes κάθε φορά που το λες. Ναι, το email service που έχουν φτιάξει. Μπράβο. Για RDS, δηλαδή τη Managed MySQL της Amazon και για το Managed Search της Amazon, δίνουν περίπου 500,000 το χρόνο. Στην Amazon. Στην Amazon για τα Managed MySQL και Search. Okay. Για το Hey, για ένα προϊόν. Και τώρα το γυρίσανε σε μέταλλο. Λένε ότι θα το γυρίσουν σε μέταλλο, δεν ξέρω αν το κάνανε.
Αυτό. Άρα εσύ βρισκόμαστε ενδιάμεσα. Πετάμε τα λεφτά μας στη ναι, ειδικά, ειδικά αν τα workloads τα οποία έχεις είναι predictable. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Με απασχολεί αυτό το τελευταίο καιρό γιατί θέλω να φτιάξουμε κάποια workloads για πειραματισμό σε data. Οπότε το μέταλλο πρέπει να βγάλει φωτιές. Τι θα πει να βγάλει φωτιές? Θα βγάλει φωτιές. Θα κουραστεί. Γιατί? Θα κάψει ηλεκτρικό. Οπότε και τι πειράζει? Να τα δώσουμε στην Amazon ή να το βάλουμε μέσα. Ωραία. Αυτό καταρχάς είναι predictable workload, σωστά? Δεν είναι predictable γιατί κάνεις exploratory και explanative. Αλλά και explorative. Μα το ξέρεις το input. Περίμενε. Data science. Μαλακίες λέω. Οπότε δεν ξέρω. Κάτσε να μας πει, μαλακίες. Οπότε δεν ξέρεις τι θα ρωτήσεις γιατί κάνεις πειράματα και ψάχνεις. Οπότε ξεκινάς από εδώ και μπορεί να καταλήξεις ότι θέλεις αυτό και μετά να. Δεν είναι παραγωγή, είναι ψάχνω. Είναι έρευνα. Οπότε εκεί πέρα λίγο με τρώει να πάρω δύο μέταλλα και να τα λιώνω και να πούμε αυτό είναι το όριό μας ή να το πετάξουμε στην Amazon και να αγχώνομαι ότι θα σκάσει με τον πηγέτο και θα γίνει... Καταρχάς, εντάξει, να μπορείς να έχεις billing alerts, μαλακίες τέτοιες που σου λένε έφτασες, αλλά εγώ να πω το εξής αυτή τη στιγμή και πάρω το και κάνω τη θέση, το συζητάμε και κάνω μόκο από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, θα δώσω ένα πράγμα και θα κάνω μόκο. Αν πας στην Amazon... Ωραία. Είστε κουκλίδες που πάμε να πας. Ξεκινάμε και λέμε ότι θέλεις 96 GB RAM. Okay. Σε αυτό που θέλω να κάνω, εγώ το βάζω αυτή όσο τη περισσότερα στιγμή. Εγώ το βάζω αυτή τη στιγμή. 96 GB RAM. Έστω. Και 8 πυρήνες. Αυτό σε μια εταιρεία η οποία σου δίνει μέταλλο μπορεί να κοστίσει λίγο κάτω από 50 ευρώ το μήνα. Μόνο. Αυτό... Έχουν πέσει τόσες τιμές. Θα ανακοινωθεί σε επόμενο blog post και παρουσίαση που θα κάνουμε εμείς, αλλά αυτό είναι που πληρώνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Τι θα ανακοινωθεί, δεν μπορεί να δώσει τώρα κάτι. Η Scaleway, ρε παιδί μου. Δεν είναι, η Scaleway τόσο χρεώνει. Ναι. Λοιπόν, με ενδιαφέρει. Και η Hazel. Άρα λες να μην βάλω το μέταλλο μέσα σε δικό μου χώρο, να πάω να νοικιάσω και το μέταλλο. Βεβαίως. Και περίμενε. Να αγοράσω ένα κουτάκι δύο. Περίμενε. Να δεις τι θέλω να πω. Αν πας και. Πας να πάρεις το αντίστοιχο RAM με τους αντίστοιχους πυρήνες από την Amazon. Αν το υπολόγισα καλά, γιατί δεν μπορείς να το πάρεις ακριβώς, οπότε πρέπει να πάρεις 3 των 32. Δεν νομίζω ότι σου δίνει 96 μόνη της η Amazon. Ίσως και να σου δίνει σε κάποια memory intensive, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν πάρεις reserved instance, δηλαδή πεις εγώ το θέλω αυτό για 3 χρόνια, προπλερώ 3 χρόνια, το προπληρώνω αυτό, που είναι το πιο φθηνό. Πας ενάντια σε όλους τους νόμους του cloud. Ναι, δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό. Πρόσεξε, σου έρχεται πενταπλάσια τιμή. Πας σε λάθος κανόνες οικονομικών. Ναι, όχι, συμφωνώ, αλλά πήρα το πιο φθηνό που μπορεί να σου δώσει η Amazon. Άρα λες πάρε μέταλλο και το ερώτημα το μέταλλο θα το βάλεις σε δικό σου μαγαζί ή θα το βάλεις στον data center κάποιο άλλο. Όχι, εγώ σου λέω ότι παίρνω και λέω. Πάρε το πιο φθηνό που μπορείς να κάνεις lease για ένα predictable. Ξέρεις, ναι, έστω ότι εσύ το θες αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι εγώ αυτό το πράγμα ξεκινάω από εκεί. Τώρα το θέλω. Έστω ότι εγώ ξέρω ότι βρέξει χιονίσει 96 GB, εγώ θα τα χρειαστώ. Okay. Αυτό είναι το baseline μου. Λοιπόν, το baseline στην Amazon κοστίζει 5 ευρώ και το προπληρώνεις όλο για 3 χρόνια σήμερα. Και στη Scaleway το πληρώνεις μήνα-μήνα και είναι το 1 πέμπτο της τιμής. Ποιο είναι το 1 πέμπτο? 1 ευρώ αν στην Amazon έχει 5. Α, ωραία, ωραία. Εντάξει, αυτό. Ωραία. Άρα λες μη φέρω και να το αγοράσω ή να το βάλω στο μαγαζί. Αν αυτό περίμενε, το ξέρεις ότι θα το χρειαστείς και είναι το baseline σου. Γιατί... Ναι, το ξέρεις. Οκ. Ναι. Okay. Εγώ βάζω κάτω τα νούμερα. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό. Με το ερώτημά μου είναι. Μένα πάντα το άγχος μου είναι πώς θα μου έρθει το πηγέτο και όταν πειραματίζει το άλλο, ο οποίος είναι αναγκαστικά δουλειά του να κάνει capacity planning, εγώ. Κάποιος όμως πρέπει να κάνει. Να κάνει μαθηματικά στην προηγούμενη περίπτωση και φυσική. Καλύτερα να του πεις πάρ' το και λιώσ' το και δεν πειράζει. Παρά να έχουμε το άγχος και θα γίνει να πάει στραβά και whatever. Φυσικά ναι, γιατί ό,τι capacity planning και να κάνω σε κάτι που δεν ξέρω που θα με οδηγήσει, θα πέσει έξω. Στην προηγούμενη περίπτωση εγώ μιλάω για scientific computing. Έτσι. Αρχικά, εγώ θα χώριζα σε 3 επίπεδα το κομμάτι αυτό. Παίρνει σοβαρή η έκφραση πάντως, καθόλου. Λέμε εμείς και τα.
αυτά. Περίμενα να συζητήσετε για να ακούσετε την, την αλήθεια. Την αλήθεια. Αλήθεια. Μόνο αλήθειες εδώ πέρα. Μόνο αλήθειες. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι τελείως διαχειρίσιμο από κάποιον άλλον και on demand. Mm. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με μέταλλο το οποίο νοικιάζω με το μήνα. Mm. Και το άλλο έχει να κάνει με το μέταλλο το οποίο αγοράζω και βάζω κάπου. Το αυτό που αγοράζω και βάζω κάπου έχει πολύ περίεργο CAPEX και OPEX και πώς θα διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα. Το CAPEX είναι εύκολο. Το CAPEX είναι εύκολο, αλλά... Τι είναι το CAPEX? Το CAPEX είναι capital, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θεωρείται επένδυση. Αγοράζω ένα μηχανάκι και μετά έχω ένα OPEX asset. Είναι ηλεκτρικό και ό,τι άλλο πληρώνεις για να τρέχει. Ακριβώς. Αν εγώ νοικιάζουμε το μήνα, αυτό θεωρείται OPEX. Θεωρείται κάτι το οποίο είναι random cost. Random. Είναι κόστος το οποίο έχει να κάνει μηνιαίο, τέλος πάντων. Είναι lease. Ωραία. Μπορεί να. Μια ερώτηση η οποία είναι πολύ απλή είναι ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προτιμάνε να βάλουν πράγματα στο CAPEX και όχι στο OPEX. Δηλαδή προτιμάνε να φανεί κάτι σαν επένδυση και μικρότερο λειτουργικό κόστος παρά κάτι το οποίο έχει μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος και μηδενική επένδυση, όπως είναι για παράδειγμα το cloud ή το metal με το μήνα. Καλά, μιλάμε τώρα να κάνουμε. Άρα εκεί πέρα μπορεί να θες να μαγειρέψεις τα νούμερα. Ναι, όχι, engineering τώρα μιλάμε. Έτσι. Στο κομμάτι του engineering, πάλι και αυτό όμως καταλήγει στο οικονομικό. Αν θέλεις μισό εκατομμύριο το χρόνο για το RDS, ενώ για να το κάνεις μόνος σου χρειάζεσαι έναν engineer παραπάνω, τότε συμφέρει το RDS. Ξεκάθαρα. Γιατί ένας senior DevOps engineer, ο οποίος θα κάτσει να σωστήσει κάτι σαν το RDS και το managed search στην Αμερική, αν τον πληρώνεις κάτω από μισό εκατομμύριο, είσαι τυχερός. Ναι. Άρα λοιπόν, άμα το RDS και το cost managed business, search, έτσι. Αν τώρα εσύ χρειάζεσαι την ίδια ομάδα για να διαχειριστείς και τη μία και την άλλη περίπτωση, τότε προφανώς συμφέρει το να το πληρώσεις. Παιδιά, ξέρεις γιατί πέραν το πληρώσεις μισό εκατομμύριο, πέραν το ότι... Τον μηχανικό λες τώρα ή το... Ναι. Ναι. Cost to business, έτσι, όχι μισθό. Ναι. Γιατί νομίζω ότι έχει υπερμαλακιστεί κατάσταση με το stack πάνω σε ένα άλλο stack, σε ένα άλλο stack, σε ένα άλλο stack και να κάνουμε στο τέλος deploy ένα script σε Django. Και έχουν σηκωθεί κυβερνήτες, παρακυβερνήτες, hypervisors. Καλά, αυτό είναι άλλη κουβέντα και είναι άλλο landing page. Τα API της αρκούδας και ξαφνικά θέλω να κάνω. Χέσε με κουκλίτσα μου ή θες να βάλεις μια SQLite μέσα σε ένα Django και να... Το άλλο που θέλω να πω, συγγνώμη που πετάγομαι και ήθελα να το πω και πριν, αλλά θεωρώ ότι έχει σημασία, είναι ότι εν τέλει, εγώ προσωπικά από την εμπειρία μου, με το consulting που κάνουμε γύρω από το DevOps με τη Logic και η κατάσταση που ερχόμαστε και σώζουμε σε εισαγωγικά σε εταιρείες. Ναι, ναι, ναι. Έχω κάποιους γνωστούς που θέλουν βοήθεια. Είναι. Βεβαίως, ξέρω, θα μιλήσω με αυτούς τους γνωστούς αύριο. Δεν έχει έρθει το cloud, το Docker, ο Kubernetes και έχουν σώσει εν τέλει resources από system administration. Έλα! Ξαφνικά θες. Πέφτω από το cloud! Ξαφνικά θες περισσότερους. Δεν έχω δει ποτέ, δηλαδή ποτέ δεν έχω δει να προσλαμβάνονταν τόσες system administrators. Ναι, δηλαδή, όσοι DevOps engineers προσλαμβάνονται τώρα. Ναι. Δεν βλέπω εφαρμογές οι οποίες έχουν. Κατ' το layers complexity. Δεν βλέπω εφαρμογές οι οποίες έχουν λιγότερο downtime, λιγότερο response time. Ναι. Κοίτα, να σου εξηγήσω. Γενικά εκφυλιζόμαστε. Τα έχει εξηγήσει ο Πάνος ο Ξινός. Link εδώ κάτω θα το βρείτε από το interview. Πάνω κάτω. Ναι, ναι, δεν ξέρω πού. Κάτσε που λέει ότι το DevOps πρέπει να είναι ένας. Ένα πράγμα και οι υπόλοιποι να κάνουν DevOps. Δηλαδή οι developers πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν πέντε πράγματα. Ναι, να έχεις μια πλατφόρμα όπως το εξήγησε πολύ σωστά η Pivotal και αυτή η πλατφόρμα είναι προϊόν το οποίο το χαϊδεύεις, το διατηρείς και από πάνω οι άλλοι κάνουν δουλειά. Δεν πρέπει να έχεις 100 DevOps. Αυτό πρέπει να γίνεται μέσα από τους ίδιους developers που διαχειρίζονται το ότι έχουν να διαχειριστούν την ομάδα τους. Και όπως έχω πει και εγώ πολύ σωστά, πάντα, το testing και το DevOps δεν είναι ρόλοι, είναι ευθύνη. Να. Τελεία. Γιάννης Παγώνης, γράφτε το. Αφού είναι ένας αυτός που βλέπει. Γράφτε το γενικά. Α. Εντάξει, μπορεί αυτό πρέπει να γίνει, μένει τώρα, έτσι. Αλλά... Είναι ευθύνη, λέει, δηλαδή, ενώ... Γουστάρω να έχω system testing, κάποιους που είναι specialists και να τρέχουν σε μια εταιρεία και να το κάνουν end-to-end κτλ. Σε μια ομάδα το testing είναι ευθύνη, δεν είναι η δουλειά του tester. Όπως το documentation. Ναι. Είναι μπορεί να έχεις και τον expert, πρέπει να έχεις τον expert να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, end-to-end, αλλά άμα μας, γιατί αλλιώς είναι bottleneck, αλλά μην πάμε τώρα εκεί πέρα. Έχει διαφορά να υπάρχουν ομάδες οι οποίες δίνουν εργαλεία για μια κατάσταση και διαφορά να υπάρχουν
νομιστεράκια τα οποία απλά πηγαίνουν και. Ναι. Το οποίο πρόσεξε, μπορεί σε κάποια φάση της ομάδας η σωστή απάντηση να είναι να έχεις ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Επειδή πρέπει να γίνει ένα γενικό ξεσκάτωμα του στάβλου, στο, έτσι. Και μετά, αλλά μετά πρέπει να πας στην επόμενη φάση της ζωής σου. Υπάρχει δηλαδή, κατακαιρματισμός όταν γίνεται αυτό. Ναι, γνωστό και ως fragmentation. Ναι, γι' αυτό λέω. Υπάρχει μια φάση της ζωής σου που ίσως χρειαστεί τελικά να βάλεις τέστερς μέσα. Να, να είναι ένα προς ένα με τους developers για να μαζέψουν μια κατάσταση. Αλλά αυτό είναι μεσοβέζικη λύση που να προχωρήσει σε μια άλλη κατάσταση. Okay. Το ίδιο είναι για το υπόψη, δεν είναι οτιδήποτε. Καλά, άλλο να χρειάζεται παιδί, να πούς κάποια ομάδα και άλλο να υπάρχει μια μόνιμη κατάσταση η οποία. Το οποίο γι' αυτό βέβαια είναι καλό να έρθουν μερικοί consultant μέσα, να το αυτό και μετά να φεύγουν και να ισχύσουν. Είναι καλό, η αλήθεια είναι αυτό να γίνεται με εξωτερικές ομάδες ή εξωτερικούς συμβούλους. Γιατί σας συμφέρει. Γιατί. Ναι. Εκτός από αυτό, καλά, είναι και μια κατάσταση όπου αναγκαστικά θα φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να υπάρξει μια διάδοχη κατάσταση. Δεν είναι κάτι που μπορείς να έχεις μόνιμα. Αν προσλάβεις άτομα, είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει μια μόνιμη κατάσταση και να μείνεις και να επαναπαυθείς αυτό. Ενώ στο άλλο το οποίο το νιώθεις σαν ένα έξοδο το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να τελειώσει, είναι πιο σωστό. Γι' αυτό και πολλές φορές το να πάρεις εξωτερική βοήθεια δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου ή να προσλάβεις αντίστοιχα άτομα, αλλά και με το ότι πρέπει να το δεις σαν ένα project με αρχή, μέση και τέλος αυτό. Μια διαδικασία. Ναι. Και εντάξει, είναι και θέμα capacity, να μεγαλώσεις capacity, να μικρύνεις. Ναι. Να υπάρχει μια ελαστικότητα ή να φέρεις μια εμπειρία μέσα που δεν την είχε, ας πούμε, για να. Πλάκα-πλάκα, παρέθεση τρελό exception γι' αυτό. Long jump, μάλλον είναι αυτό. Long jump, μάλιστα. Για ας πάμε. Θα άνοιξει να διαβάσεις. Για το λέω, είχαμε ένα κανόνα παλιά στη Symbian. Science software μάλλον και μετά Symbian. Make yourself redundant. Μπορούσε να πάω να δουλέψει όποιο project γούσταρες, αρκεί να γίνεις περιττός. Αρκεί να έχεις γίνει περιττός στην ομάδα σου και να μπορείς να φύγεις. Γι' αυτό και πάντα αφήναμε το όνομά μας μέσα στον κώδικα. Και όταν βγάλανε, ήρθε η Nokia κακιά η ώρα και στιγμή. Ήταν πολύ πρόβλημα γιατί αρχίσανε από τα copyright να βγάζουν τα ονόματά μας. Και ήταν ό,τι χειρότερο για την ποιότητα του κώδικα αυτή. Γιατί ξαφνικά εγώ ήξερα ότι ο Πάρης το είχε γράψει, ή ο Αντώνης, πάντα μπορούσα να πάω να τον βρω. Είχε όνειρο, είχε εγωισμό μέσα με την καλή έννοια. Ξέρεις, τιμή για αυτό που έκανε και οπότε όταν θα έφευγε θα μένει αυτό πίσω. Okay. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η στεροφημία και όταν αφαιρέθηκαν τα ονόματα από το copyright ήταν λες και πατήθηκε η διακόπτης. Και στην κουλτούρα και εντάξει, συνέβησαν πολλά πράγματα τότε. Σε μια εξαγορά δεν είναι μόνο. Δεν ήταν εξαγορά, ήταν πολύ πριν αυτά. Εξαγορά, μετά τις κακές οι ώρες εκείνες. Δεν με ακούσανε. Εντάξει. Γιατί δεν τις καλέσαν νομίζω. Τι χάσαν πάρα πολλά. Έτσι. Αλήθεια. Η Nokia. Όχι η Nokia, η Symbian. δεν. Όχι. Όχι. Όχι, είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Τι έλεγα. Ναι, οπότε ήταν. Make yourself redundant. Ήταν πολύ σημαντικό πράγμα. Και γενικά αυτό πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να με απολύσεις να φύγω, γιατί ξέρεις, my work here is done. Κάποιος μπορεί να το πάρει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το σε μια τόσο καλή ποιότητα. Ξέρεις που. Είσαι redundant. Είναι καλό αυτό. Οπότε ναι, βοηθάνε και οι consultant για να πάμε πίσω στο DevOps. Ναι, οπότε. Εσύ τι πιστεύεις γενικά με αυτό, γιατί ο Αντώνης δεν είπε γνώμη γύρω από το μέταλλο, το cloud. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να βάλεις κάτω τα νούμερα και αν το να πας σε κάτι υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή από μέταλλο σε cloud, από cloud σε managed υπηρεσία και ούτω καθεξής, αν αυτό σου σώζει κόστος, πάντα, πας εκεί. Αν όμως. Το δύσκολο μέρος εξίσου είναι το second level. Το second order, μάλλον. Ναι. Ότι σήμερα σου σώζει. Τι κάνεις μετά που θα είσαι κλειδωμένος. Μπορεί να είναι ok. Έχει να κάνει με το σε τι στάδιο βρίσκεται η εταιρεία, πόσο μπροστά κοιτάς. Δηλαδή, άμα είναι μια εταιρεία η οποία έχει runway για 6 μήνες ή για ένα χρόνο και εσύ μου λες ότι σε 5 χρόνια μπορεί εγώ να έχω lock-in. Ναι. Μάλλον έχουμε σημαντικότερα προβλήματα να λύσουμε και ας μην συζητήσουμε αυτό. Αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση όταν έκανα την παρουσίαση στο OpenConf γύρω από αυτό ήταν έκανα. Τις εξής στην ουσία δύο ερωτήσεις σε αυτούς που ήταν από κάτω. Πόσοι από εσάς δίνετε για cloud infrastructure 1000 ευρώ το μήνα. Σηκώσαμε όλο το χέρι. Πώς δίνετε 2000.
Οι ίδιοι, τέσσερις, το ίδιο, οχτώ έκανε τύπου διαδικό. Πέντε είπες. Ναι, νομίζω δεν είπα πέντε, αλλά έφτασα στα δέκα. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι έφτασα, αν όχι στα δέκα, κοντά στα δέκα. Και πάρα πολλοί δίναν, ας πούμε, τις τάξεις των 10.000 το μήνα σε cloud infrastructure. Mm. Και μετά ρωτάω πόσοι απασχολείται στην εταιρεία σας πάνω από δύο DevOps άτομα. Mm. Και ήταν όλοι σχεδόν. Α, ναι, δεν θυμάμαι. Ήταν όλοι από δύο και πάνω. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό. Και εκεί, τι ήταν αυτό το οποίο σκεφτόμουν. Ότι, στην ουσία, γιατί δίνεις αυτά τα 10.000 στο cloud. Τα δίνεις για να γλιτώσεις έννοιες ευθύνες κτλ. Αλλά αφού τα έχεις τελικά τα άτομα, παραπάνω από ό,τι είχες πριν system administrators. Γιατί πριν, έχεις να διαχειριστείς 3 τέρα τα μηχανές 4. Το Stack Overflow τρέχει με 2 SQL servers. Κτίνει. Καλά, είναι για SQL server το πράγμα. Όχι. Τρέχει με 2 μηχανήματα, όλο το Stack Overflow. Με 2 μηχανήματα. Με δύο κτίνι SQL servers. Κάποια στιγμή που το είχαν ανακοινώσει, τώρα δεν ξέρουμε σήμερα τι κάνει. Ναι, αλλά ακόμα και πριν 5 χρόνια που το είχαν ανακοινώσει. Είναι το Stack Overflow ήταν τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από όλους αυτούς που δίνουν 10.000 στην Amazon. Ναι. Αυτό είναι που λέω. Ναι, καλά, σίγουρα. Καλά, όχι. Το ότι υπάρχει μεγάλο. Κοίτα, ένα από τους λόγους είναι job security. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει όμως να χρειάζεται υπάρχει πίεση προς αυτά το stack και το άλλο stack και το άλλο stack. Μάθαμε σήμερα κάτι καινούργιο για να το προσθέσουμε και τελικά είναι complexity και κάποιοι, το έχω ξαναπεί αυτό στο παρελθόν, κάποιοι με γκρίζα γένια που τρέχουν σε ZOS, σε IBM, με InFrame γελάνε, ξέρω εγώ, γιατί ήταν δύο command line για αυτούς. Από μια ζωή. Να σου πω, ο Καλπέτσης έχει αρχίσει να βαριέται με όλα αυτά που λέμε. Θέλει να μιλήσουμε τώρα εδώ για singularity πάλι. Όχι ρε φίλε. Έχει τώρα υπαρξιακά εδώ και πρέπει να πάμε. Ωραία, εκεί την κουβέντα. William Gibson πάλι και τέτοια θέματα. Ωραία. Ωραία. Γιατί δεν διαβάζεις τέτοια βιβλία, ρε εσύ. Δεν διαβάζω γενικά βιβλία και στεναχωριέμαι γι' αυτό. Τι να κάνω. Δηλαδή να διαβάσεις υπαρξιακά θέματα. Φέτος δεν έχω διαβάσει κανένα. Σαν το Σωτήρη που του λέω κάτι για βιβλία συζητούσαμε χθες και μου λέει, εγώ διαβάζω. Του λέω, εγώ δεν διαβάζω, ρε Σωτήρη, μαλακία ξέρω εγώ γι' αυτά. Μου λέει, υπάρχει τρόπος. Λέω, ποιος είναι ο τρόπος. Μου λέει, πας και κάνεις allocate time. Άσε με ρε, τι λέω, θα βάλω τώρα στο ημερολογιό μου. Δεν μπλοκάρω τώρα χρόνια να διαβάσω βιβλίο. Είναι κάτι το οποίο το κάνω για να περάσω καλά. Ο Σωτήρης είναι θεότητα. Είναι, αλλά εντάξει. Διαφωνώ σε αυτό. Για πείτε. Εμένα δεν δουλεύει. Όχι, προχωράμε. Εγώ έχω να ρωτήσω περί τσιπάκια, περί βιονικών ανθρώπων. Neuralink. Φτάσουμε στα τσιπάκια, αλλά πριν φτάσουμε στα τσιπάκια θέλω. Δεν θα πάω ακόμα στο forecast, αλλά επειδή θες να τρολάρεις. Ναι. Ο χειμώνας του Web3. Όχι, έχει τελειώσει. Ακόμα είμαστε στο φθινόπωρο. Στο φθινόπωρο. Είναι Σεπτέμβρη τώρα. Είναι 21 Σεπτέμβρη. Ο σκατόστομος που τα προέβλεψε όλα. Για πες μας. Καταρχάς ακόμα υπάρχουν δυσθεώρητα ποσά τα οποία επενδύονται σε εταιρείες οι οποίες δεν έχουν προϊόν. Μπορεί να έχουν, εντάξει. Όχι, δεν έχουν. Μιλάει για τις εταιρείες που δεν έχουν. Κάποιες μπορεί να έχουν, αλλά Αντώνης μιλάει για αυτές που δεν έχουν. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν πριν από μερικούς μήνες οι Andreessen Horowitz πήγανε και δώσαν εκεί πέρα άπειρα λεφτά στο Flowcoin, το οποίο πήγε άπατο. Α, είδες αυτό. Και μετά πήγανε και ξαναδώσαν λεφτά. Αυτό ήταν ένα WeWork, ο οποίος έκανε. Αυτό είναι καλά. Φαίνεται ότι. Όταν δεν ανοίγει ρουθούνι γι' αυτό όμως. Γιατί όπως το έχει πει ένας παλιός φίλος, ο οποίος μου το είχε ξεκινήσει αυτό με κάτι license που πούλησε ένας πολιτής της Oracle στην Καλιφόρνια, γιατί να πουλάει ένα license. Μάλλον πουλούσε ανά άνθρωπο στο Δήμο, δεν πουλούσε ένα license, ένα seat, πουλούσε ένα license Oracle, ένα υπάλληλο. Okay. Όπου μπορώ να βρίσω, όπου είχε πει τότε πουτάνες ή και ναρκωτικά αλλάξαν χέρια. Οπότε, βασικά, εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ότι συμβεί αυτό. Okay. Ωραία. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, είμαι αρκετά έξω από το συγκεκριμένο, αλλά όταν λοιπόν δίνονται αυτά τα ποσά, όταν αυτά τα ποσά συνεχίζουν να δίνονται, όταν υπάρχουν από Web3 coins μέχρι DeFi πράγματα ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο που ακόμα δίνονται χρήματα και όλο αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα human centipede πράγμα, ρε παιδί μου, που ακόμα δεν υπάρχει. Χέζει ο ένας στο στόμα του άλλου. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αξία η οποία παράγεται έξω από το οικοσύστημα αυτό. Mm-hmm. Όλη η αξία η οποία η διαφορά στα ποσά και τα λεφτά που βγαίνουν εκεί πέρα είναι γιατί κάποιοι το ακούνε, τους φαίνεται ωραίο το πόντι σκήμα αυτό, μπαίνουν εκεί πέρα μέσα, χάνουν τα λεφτά, τους φεύγουν. Οπότε αυτά τα λεφτά τα οποία συνεχώς ισχωρούν,
απλά μεγαλώνουν λίγο αυτή τη μπούμπλα μέχρι να σκάσει. Ναι. Άρα λοιπόν, όχι, δεν θεωρώ ότι είμαστε καν ακόμα στο χειμώνα. Θεωρώ ότι ο χειμώνας θα έρθει στον επόμενο χρόνο μέσα. Και θα είναι λίγο πιο σκληρά τα πράγματα τότε. Αρχίσαν τα predictions. Εγώ θα δώσω μια θετική έτσι, ματιά σε αυτό και θα πω ότι ενώ γενικά θεωρώ τα 999 στα 1000 crypto projects ότι είναι Ponzi schemes και τα οποία θα χαρώ πάρα πολύ όταν κατεβάσω ρολά, θεωρώ ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που θα βγάλει σε πάρα πολύ καλό την ανθρωπότητα για δύο λόγους. Ποιο? Αυτό με τα crypto και με το Web3. Και ο χειμώνας. Και για συνέχισε. Γιατί. Το πρώτο είναι ότι θα γίνει ξεκάθαρο στην πράξη όμως ποιος είναι ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος, των κεντρικών τραπεζών και του fiat συναλλάγματος. Δηλαδή, αυτό θα ξεκαθαρίσει κάπως. Σημείωσε το. Δηλαδή, θα ξέρουμε γιατί θέλεις μια κεντρική τράπεζα και γιατί δεν τη θέλεις από την άλλη πλευρά. Και επειδή δυστυχώς αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πολλά πράγματα τα οποία είναι αρνητικά σε αυτόν τον κόσμο, όλο αυτό το οποίο γίνεται με τους πολέμους, γιατί δεν είναι ένας ο πόλεμος, αυτό φέρνει στην επιφάνεια και άλλους τρόπους χρήσης και λόγους να χρησιμοποιήσεις κρύπτος. Δηλαδή, στην ουσία βλέπεις χρήσεις όπου μπορείς να υπάρχει ένα εσωτερικό, ας το πούμε, έτσι, συνάλλαγμα όταν έχουν κατέβει ρολά γενικά και είναι σαν ένα backup plan και θεωρώ ότι αυτό θα ανοίξει το μυαλό μας γενικά. Πού έγινε αυτό? Στην Ουκρανία. Τι έγινε? Χρησιμοποιούν κρύπτο οι άνθρωποι. Ποιοι? Έτσι, αφήσω, να πω τι έχω διαβάσει. Εγώ έχω διαβάσει ότι στην Ουκρανία, ρε παιδί μου, που μπορεί τα ATM να μην δίνουν λεφτά και όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι για να μπορούν να λειτουργούν εσωτερικά χρησιμοποιούν κρύπτος όπως θα χρησιμοποιούσαν κάποτε, ξέρω εγώ, αυτό που λένε ότι αγελάδες και ψωμιά και τέτοιο. Είναι ένα εσωτερικό συνάλλαγμα. Και θεωρώ ότι είναι ένα use case αυτό. Δεν το γνωρίζω. Τη Swift δουλεύει στην Ουκρανία, δεν είναι. Πάω. Εγώ είπα τι τέτοιο, τι διάβασα. Ότι ρε παιδί μου, αν έχει. Ναι, μπορεί το πείραμα να είναι καλό, δεν λέω όχι. Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Αλλά εγώ ρώτησα για το χειμώνα και εδώ είμαστε φθινόπωρο. Μη σου πω ότι είμαστε τέλη καλοκαιριού που κάνουν κάτι ωραίες μέρες. Οι θερμοκρασίες πέφτουν εδώ πέρα. Λες, το πάρ τελείωσε. Όχι. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι αυτό ακόμα που πας Σεπτέμβρη διακοπές τώρα και κορυδεύεις στους άλλους που ήταν το καλοκαίρι και ναι, μεν ήταν ωραίος ο καιρός, αλλά ήταν πίχτρα τα πάντα. Αλλά το Σεπτέμβρη είναι λίγο καλύτερα. Και λες είναι καλά μέχρι τα πρώτα κρύα, ρε παιδί μου. Αλλά τα πρώτα κρύα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είναι αυτό το 15 Σεπτέμβρη. Ενδιαφέρον άποψη. Γιατί, και αυτό το λες επειδή ακόμα δίδονται. Okay. Ναι, ακόμα. Δίνουν πολλά λεφτά σε. Ναι, όταν τώρα πηγαίνουν εταιρείες οι οποίες έχουν με το ζόρι ένα white paper, ας πούμε, και σηκώνουν λεφτά για ένα, ξέρω εγώ, DeFi exchange, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Τι είναι το DeFi? Το οποίο εγώ μέχρι και πριν από 30 δευτερόλεπτα το έλεγα DeFi, να ξέρεις, στο μυαλό μου. Κοντά είσαι όμως. Ναι. Το χτυπάνε το DeFi, το βαράνε. Ναι. Το Distributed Finance. Decentralized Finance. DeFi. Ναι. Okay. Decentralized. Το οποίο είναι τα κρύπτος. Το οποίο είναι όχι, δεν είναι τα κρύπτος, είναι συνήθως αυτό πάει να κάνει, συνήθως. Μια πολύ συνηθισμένη εφαρμογή είναι τα exchanges, όπου εγώ μπορώ, χωρίς να υπάρχει μια εταιρεία, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο Binance ή κάποιο οποιοδήποτε crypto exchange, μπορώ εκεί πέρα με κάποια πρωτόκολλα και μέσω κάποιων smart contracts, που εκεί πέρα αρχίζει και σταματάει η γνώση μου, οπότε θα το αφήσω εκεί, δεν πάω πιο βαθιά, να συναλλάξω bitcoin με ethereum. DeFi. Θες να πάρεις το παραδοσιακό μοντέλο δανεισμού στην ουσία, να το κάνεις decentralized, δηλαδή να πάρεις δάνειο. Εσύ τα microloans. Άλλο αυτό τι έτσι έχει. Το microloan μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους έναν από το οποίο. Ναι, απλά θα μπορούσε να είναι μία από τις ενδιαφέρουσες. Αλλά το μεγάλο πανηγύρι, το μεγάλο πανηγύρι είναι το ReFi. Regenerative Finance, στο οποίο προσπαθούν να σε πείσουν ότι το bitcoin, μάλλον όχι, να το πω λάθος, είναι να. Με κάποιο. Αυτή την ατάκα την άκουσα στο συνέδριο. Tokenization of carbonization. Αυτό είναι που έκανε ο τέτοιος, ο WeWork. Όχι. Ναι, όχι. Το έκανε και αυτός. Περίμενε. Αυτός ό,τι είχε να φάει, πηγαίνει.
στην ουσία να δείξεις ότι αυτό που κάνεις είναι καλό για τον πλανήτη, να πάρεις certificate είναι αυτό, άρα να πάρεις λεφτά, να τα δώσεις σε αυτούς που ξέρω κάνουν carbon offsets κτλ. Για τη βιομηχανία. Σε όλα... ουσία είναι ένας τρόπος να πεις ότι είναι ESG ένα project που είναι να κάνει με κρύπτο, προκειμένου οι funds τα οποία μόνο οι ESG μπορούν να επενδύσουν, και αυτό που πεθαίνει και αυτή η βλακεία. ESG, ναι. Τι είναι αυτό? Είναι στην ουσία τα politically correct, οι politically correct επενδύσεις. Okay. Έτσι. Να μπορούν να πάρουν λεφτά. Πού τους έκαψα. Έναν είχαμε και τον χάσαμε. Περίμενε. Πες τη γνώμη σου επίσης για το Web3 Winter. Παιδιά, εγώ ο Αντώνης την είπε, εγώ την είπα. Εσύ πώς το... Εγώ επειδή εμπλέκω με Web3, το οποίο είναι, έχει ενδιαφέρον. Ναι. Λόγω της δουλειάς. Σίγουρα δεν υπάρχουν μόνο απατεώνες εκεί μέσα. Δεν λέω αυτό. Σίγουρα υπάρχουν καλές ιδέες. Εννοείται. Και έχει και το ξεσκαρτάρισμα κάνει καλό αυτή την εποχή και πιστεύω ότι όντως έχει πολύ μεγάλο ξεσκαρτάρισμα ακόμα. 100%. Δεν είμαι believer. Το έχουμε πει αυτό, συνεχίζουμε. Το εξετάζω, το παρατηρώ και... Άλλο το Web3, άλλο το crypto, έτσι. Ναι, σωστό. Και μένα πάντα το challenge που κάνω σε ένα project στο μυαλό μου είναι όλοι μιλάνε για decentralization. Θα ήθελα να μου δείξετε ένα project το οποίο δεν χρειάζεται centralization. Το να φτιάξεις, ή δεν έχει. Το να φτιάξεις μία εταιρεία για να κάνεις, για να κερδίσεις εσύ και κάποιος επενδυτής προφανώς. Γιατί ένας επενδυτής για να βάλει χρήματα θέλει να πάρει χρήματα. Δεν το κάνει γιατί έχει καλή καρδιά. Όχι κανένας. Εντάξει. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν θέλει να πάρει χρήματα από πίσω, σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία πρέπει να έχει κέρδος. Mm. Αυτή η εταιρεία είναι μια οντότητα. Συνέχισε, μου αρέσει τώρα που σκέφτησα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να κάνεις κάτι κατανεμημένο το οποίο να δίνει κέρδος σε έναν. Όχι, καλά, πάνε σε πολλούς. Ναι, αλλά θα πρέπει τη μερίδα του λέοντος να την. Όχι, δεν πρέπει. Λοιπόν, ας πει κάποιος άλλος ότι υπάρχουν και DAOs, υπάρχουν και. Πες το. Πολλοί τρόποι να επανεφεύρουμε τον τροχό γενικά. Κολεκτίβες, μπορώ να το πεις ότι ναι. Υπάρχει έχεις ένα structure το οποίο δεν έχει shareholders, όπως ήταν μια από τις τράπεζες που δούλευα, που στην ουσία τα λεφτά, δεν έχει shareholder η τράπεζα, τα λεφτά πάνε πίσω σε αυτούς που είναι mail της τράπεζας, που είναι αυτοί που είναι οι account holders. Έτσι, μια συνεταιριστική τράπεζα είναι αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αυτά μοντέλα. Ναι, αλλά ναι, ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής στην Αγγλία είναι στην εταιρευτική τράπεζα. Hello! Να πω το εξής, ότι έρχεται κάτι το οποίο λέγεται κρύπτο. Okay. Το οποίο κρύπτο είναι decentralized οικονομία, πώς να το πω, τέλος πάντων. Είναι ένα συνάλλαγμα, decentralized. Mm. Και αρχίζει και το χρησιμοποιεί ο κόσμος και λέει: α, φοβερό τώρα, κανένας δεν ξέρει ότι εγώ πάω και αγοράζω. Και ξαφνικά αρχίζουν οι μαλακίες με αυτό. Δηλαδή, αγοράζω κάτι, κάποιος δεν μου το στέλνει ποτέ και εγώ. Καλά, αυτό δεν έχει σχέση με το κρύπτο. Περίμενε. Θα δεις, αυτό μπορεί να γίνει παντού. Αλλά δεν γίνεται αυτό κάπως να γίνει track και να γίνει enforce αφού όλα είναι ανώνυμα και. Δεν είναι ανώνυμα. Νομίζω υπάρχουν κανένα δύο blockchains που είναι ανώνυμα, αλλά τα περισσότερα είναι επώνυμα. Δηλαδή, τα πάντα μπορεί να κάνει track, ας πούμε στο Bitcoin. Ναι, περίμενε. Εγώ όμως μπορώ να έχω ένα wallet και δεν ξέρεις αυτό ποιανού είναι. Άμα φτιάχνω εγώ 100 wallets τώρα, δεν είναι. Δεν πρέπει εγώ να πάω κάπου με το άφημα. Εδώ πέρα τι είναι, ότι ο μόνος τρόπος για να είσαι native σε αυτό είναι να έχεις ποτέ να μην είσαι ανταλλάξει λεφτά με κρύπτο, οπότε κάπου να έχει γίνει σύνδεση. Αν έχεις κάνει mine ένα bitcoin εσύ και δεν σε ξέραν ποτέ και κάνεις ανταλλαγές, ποτέ δεν έχεις κάνει convert δολάρια σε bitcoin, άρα πιθανώς αν δεν έχεις αφήσει και άλλα περιτώματα γύρω γύρω, να μην σε βρούνε. Καλά, υπάρχουν τρόποι. Μπορώ εγώ να κάνω ένα δεύτερο wallet που από το πρώτο έχω στείλει στο δεύτερο. Ναι, πάντα θα γίνει. Και μετά, ναι, και μετά όμως στο δεύτερο το χρησιμοποιώ με κάποια άλλη persona online. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Γενικά η ιδέα είναι ότι μπορούμε να βρίσκουμε τα transactions εκτός από συγκεκριμένα blockchains, δεν τα ξέρω κιόλας, τα οποία δεν σε αφήνουν να φαίνεται. Αυτό όμως δεν το κάνει επώνυμο. Αυτό το κάνει traceable. Ναι. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Εγώ λοιπόν, άμα αγοράσω κάτι. Επώνυμο γίνεται στο σημείο που έχει μεταφέρει τον. Πιθανόν. Fiat που λέμε σε... Ναι, πιθανόν. Εγώ λοιπόν, όταν
μπορώ να εκτεθώ σε ρίσκο πολύ πιο εύκολα επάνω σε ένα τέτοιο οικονομικό σύστημα από ότι αν πάω και αγοράσω κάτι από παραδίπλα που θα μου κόψουν μια απόδειξη, θα μου κόψουν ένα τιμολόγιο και θα υπάρχει ένα νομικό σύστημα που το υποστηρίζει αυτό. Τέλος πάντων, το όλο νόημα είναι ότι εσύ κάνεις detach από αυτό το νομικό σύστημα και είσαι on the side. Αυτό είναι, in its core. Αυτό ήρθε και υποσχέθηκε το Bitcoin, ότι είναι όλο flat, decentralized, it's over. Και μετά αυτό αρχίζει και βλέπεις τις δυνατότητες που έχει όλο αυτό και αρχίζουν και έρχονται τα προβλήματα σιγά σιγά στην επιφάνεια. Ναι, και είναι ηλεκτρικό χωρίς λόγο, ξέρω. Για παράδειγμα. Και αρχίζεις μετά από τα προβλήματα που σου φέρνει και εφευρίσκεις λύσεις. Και τελικά φτιάχνεις κάτι το οποίο πιο πολύ θυμίζει αυτό από το οποίο πήγες να φύγεις παρά αυτό από το οποίο ξεκίνησες. Για την ώρα έτσι. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω και εγώ θεωρώ ότι θα καταλήξουμε ένα από τα επόμενα βήματα θα είναι εκεί που το κάθε τι θα πάρει τη θέση του. Αυτό. Ναι, θα μάθουμε, σίγουρα θα μάθουμε. Δηλαδή από αυτά που βλέπω και στο project που δουλεύω υπάρχουν αρκετά έξυπνα πράγματα και όμορφα και κόσμος που πραγματικά νοιάζεται και μπορεί κάπου να οδηγήσει αυτό. Πάντα ως researcher κάνω τις ερωτήσεις στο τέλος ποια ανάγκη λύνεις. Τεχνολογικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλά γαμάτο είναι. Το πάμε και πέρσι. Θα μπορούσε βέβαια. Μας τρώει πάντως. Το πάμε και πέρσι. Αλλά ναι. Θα μπορούσε βέβαια. Δεν θυμάμαι αν αυτή τη θεωρία συνωμοσίας την έχω αναφέρει στο podcast ή όχι. Αλλά θα μπορούσε η κυβέρνηση να έχει σκεφτεί. Σάιοπ. Η κυβέρνηση. Η μία. Και μοναδική. Αυτή είναι ο ένα θεατή μα και η μία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση να έχει σκεφτεί. Μέχρι το τέλος γράφω. Το Bitcoin. Ναι. Σάιοπ. Ώστε. Για κυβέρνηση όμως. Είναι. Είναι ρε παιδί μου ιδέα, δεν είναι. Είναι concept. Ναι. Ώστε να μπορεί να κάνει trace. Ορβελικά. Όλες τις συναλλαγές οι οποίες γίνονται και άρα. Όλο το μαύρο χρήμα το οποίο κυκλοφορεί on the side να είναι πλέον traceable. Δεν νομίζω ότι συμφέρει καμία κυβέρνηση να κάνει trace το μαύρο χρήμα. Δεν ξέρω. Όντως. Δυνατό. Μπορεί. Ποιος πολιτικός θέλει να γίνεται trace το μαύρο χρήμα σε σχέση με το να μπορεί να εξαφανίζει χρήμα σε μίζενς και δεν σημάζει βέβαια. Το μαύρο χρήμα το οποίο είναι πιο το άλλο μαύρο χρήμα. Του λαού. Ναι. Του λαού. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως για να το κλείσουμε αυτό επειδή... Κουράζει. Όχι, όχι. Είναι ότι... Να, ναι, όντως, θα μάθουμε πολλά πράγματα. Απλά εγώ το καλυπέ το ρώτησα λίγο σαν Κασάνδρα να μου πει λίγο πότε το βλέπει. Είναι κασανδροποιημένος, πιστεύεις, ο καλυπέτης. Νομίζω ότι δεν έχει ισορροπήσει ακόμα το σύστημα. Όχι, δεν. Παρότι φαίνεται ότι επειδή έχει πέσει πολύ απότομα αυτό θεωρείται ισορροπία, δεν νομίζω ότι ακόμα είμαστε κατά της ισορροπίας. Ναι. Δηλαδή από αυτά που βλέπω και... Και στο project, ούτε κατά διάνοια δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Μπορείς όντως να κάνεις μερικά πράγματα πιο εύκολα. Η υπόσχεση του decentralization που με ενοχλεί γενικά σε όλα τα project, γιατί τελικά και το mental μοντέλο των ανθρώπων και οι ανάγκες οδηγούν σε κάποια μορφή κεντρικοποίηση. Και σας το έλεγα προχθές. Λέγαμε για το Git. Πολύ απλό παράδειγμα, έτσι. Decentralized version control. Έτσι, ο ορισμός. Έτσι, ο Linux, αν θυμάστε, δεν θέλει ποτέ να κρατάει τον κωδικά στο PC του και αυτό το βάζει σε FTP ή στο NTP. Γιατί λέει, άμα χαλάσει, που θα το βρω, έτσι. Decentralized τελείως το Git. Ναι. Και πώς το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Πώς το χρησιμοποιούμε σε 3-4 τεράστια centralized repositories, GitLab, GitHub, Bitbucket και δεν συμμαζεύεται. Ναι, αλλά... Και έχεις την πιο αποκεντρικοποιημένη τεχνολογία για να κατάς κώδικα και φυσικά το mental model του ανθρώπου και το πώς λειτουργούν σε ομάδες οι άνθρωποι έχει ιεραρχία. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ναι, αλλά είναι Και η ιεραρχία δίνει στον εγκέφαλό μας την ικανότητα να υπάρξουμε. Ναι, αλλά. Γι' αυτό κανείς δεν μπορούσε να ακούσει τον Τζιμάκο και όλα αυτά που λέει. Ήταν τόσο μπροστά από το ανθρώπινο κέφαλο. Οπότε πάμε και βάζουμε και κεντρικοποιούμε τη λύση για να κάνουμε tackle το πρόβλημα. Ναι, αλλά όταν. Σε όλα τα. Συγγνώμη, σε ένα διακοπή. Ναι, βεβαίως. Στα πρόσωπα που κοιτάω, είναι έτσι τα Web3. Είναι τελικά καταλήγει σε ένα.
Σε μια κεντρικοποίηση. Το ερώτημα είναι τι κάνεις και γιατί θες το decentralization. Το θέμα δεν είναι. Δηλαδή user το, needs που λέγαμε. Ναι, δηλαδή το ότι εμείς χρησιμοποιούμε το GitHub σαν κόμβο, σαν κοινό σημείο συνεννόησης, είναι επειδή αυτό εξυπηρετεί το workflow μας. Όμως η decentralized φύση του Git είναι εκεί για κάποιους άλλους λόγους. Για παράδειγμα, γιατί μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς ίντερνετ, σε αντίθεση με το SVN που ήθελε να κάνω χακές. Γιατί μπορώ εγώ να έχω μία άλλη κόπια, έτσι ώστε αν πέσει στο GitHub, να πάω να γυρίσω στην άλλη. Οπότε, δηλαδή, οι δυνατότητες της αποκεντρικοποίησης δεν είναι για να διώξουν τα κεντρικοποιημένα workflows. Αυτή είναι η υπόσχεση παντού. Όποιος κάνει αυτή την υπόσχεση δεν ξέρει γιατί μιλάει όμως. Ναι, συμφωνώ. Γιατί δεν ξέρει γιατί χρησιμοποιούνται τα κεντρικοποιημένα workflows. Δηλαδή θα πρέπει να έρθεις να πεις ότι ξέρεις τι. Είναι κακό να χρησιμοποιείς το GitHub και είναι καλό να είσαι όλοι peer-to-peer. Αλλά αυτό θα πρέπει να το εξηγήσεις, γιατί πρέπει να αλλάξεις από το μοντέλο Α και να πας στο μοντέλο Β. Αυτό το έκανε το Git. Όχι, το GitHub εννοούσα. Αυτό το έκανε, συγγνώμη, το Git όταν ήρθε και σου είπε γιατί το SVN είναι κακό και το CVS. Και τελικά το χρησιμοποιείς ακριβώς έτσι. Όχι. Γιατί μπορείς να κοπεί το ίντερνετ τώρα και εσύ να μπορείς να δουλεύεις τοπικά. Το ίντερνετ μπορεί να κοπεί, δημιουργήθηκε για να κόβεται, για να αντέξει πυρηνικό πόλεμο. Στο SVN. Το original spec αυτό λέει, έτσι. Στο SVN δεν είναι straightforward αυτό. Περίμενε. Το ίντερνετ, γι' αυτό και δεν πάει πεθάνει το IPv4. Φτιάχτηκε γι' αυτό λόγο. Γιατί δεν μπορεί να. Ωραία, θα πάμε εκεί μετά. Θα πάμε. Έτσι. Η όλη φάση στην ARPANET ήταν να αντέξει πυρηνικό πόλεμο. Ωραία. Okay. Και φτιάχτηκε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Και πώς θα χρησιμοποιούμε σήμερα. Έχουμε βάλει τα μεγάλα μαγαζιά στη μέση. Είτε ελέγχουν τα DNS μας, είτε τις web εφαρμογές μας και το έχουμε κάνει ένα μεγάλο mainframe. Και όλοι γύρω-γύρω από το Edge κουμπώνουμε. Και ναι, το routing όντως είναι decentralized. Αλλά και πάλι, και με τα regulations που έχουν βάλει οι κυβερνήσεις, δεν είναι και τόσο decentralized, έτσι. Είναι μάλλον, αλλά πώς προσπαθούν να το κάνουν. Για να περνάνε από συγκεκριμένους κόμβους και να γίνει το έλεγχος που θέλουν να γίνεται. Άρα έχουμε το πιο decentralized σύστημα στον πλανήτη, που μπορεί να ζήσει και αν το κόψει σε κομμάτια ξεχωριστά, το split horizon μέρος που είναι στο spec του IPv4. Σου λέω ότι άμα κοπεί στη μέση, πάλι συνεχίζουν να δουλεύουν και τα δύο μέρη. Στα 8 δεν συμμαζεύεται, έτσι. Και εμείς που το χρησιμοποιούμε πολύ κεντρικοποιημένα, μαμά Google, μαμά Microsoft, μαμά Amazon, το Stack Overflow που έλεγε, τα DNS είναι από την Cloudflare και δεν σημαίνεται, έτσι. Ωραία η Cloudflare. Ναι, πεταμένα λεφτά ή όχι, discuss. Άρα φτιάχνουμε μια decentralized τεχνολογία, επιμένω, η ίντερνετ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, γιατί δεν ήταν τηλεφωνικό κέντρο, μπαίναν όλα σε ένα. Ήτανε, μιλάμε μεταξύ μας, RIP και δεν συμμαζεύονται πρωτόκολλα, σε πολύ απλή μορφή το λέω. Και ξαφνικά πώς το χρησιμοποιούμε, πάμε και πέφτουμε όλοι πάνω σε ένα. Είτε αυτό λέγεται GitHub, είτε λέγεται οτιδήποτε. Ξεκινάμε από αυτό γιατί η τεχνολογία μπορεί να το κάνει και είναι σωστό, γιατί έχουμε redundancy, resilience κτλ. Insurance policy, αν θέλεις. Αλλά το μυαλό μας, η κοινωνία μας, το πώς δουλεύουμε, οδηγεί σε μια κεντρικοποίηση, μια ιεραρχία, να το πω πιο σωστά, γιατί τελικά αυτό γίνεται. Γιατί έτσι μπορούμε να, πώς να το πω, να παλέψουμε την πολυπλοκότητα. Είναι κομπλέξη το θέμα. Έτσι, ο ανθρώπινος εγκέφαλος κερδίζει την πολυπλοκότητα. Top down, σπάσιμο και πάμε. Δηλαδή δεν έχω δει ένα ρημάδι project μέχρι τώρα, σίγουρα θα υπάρχει κάτι, το οποίο να μην οδηγεί σε κάποια κεντρικοποίηση. Δεν λέω single point of failure, να κάνεις replication, clustering κτλ. Σε μια ιεράρχηση. Ναι, να υπάρχει μια κεντρικοποίηση. Ακόμα, και αυτό εντάξει, μην πάμε στο Conway, στο νόμο του Conway, και πώς είναι δομημένες οι εταιρείες. Conway's Law, έτσι. Η δομή της εταιρείας κάνει reflect στο software, και η αρχιτεκτονική του software κάνει reflect πίσω στην εταιρεία σου. Στο πώς είναι, έτσι. Είχε πει αυτό, το είχε πει με compilers. Ότι ανάλογα με πώς έχεις, θα έχεις τόσα level compilation. N-pass compiler, όπως λέει. Αν έχεις 3 developers, θα είναι 3-pass compiler. Αν έχεις 10, θα είναι 10, ξέρω, έτσι.
αφού ήθελε φιλοσοφία ο Καλλιπέτης, τώρα την πιάσαμε και μου κουράστηκε. Μα αυτό είναι το ωραίο. Μου κουράστηκε ο άλλος. Λοιπόν, άρα πάμε σε μια. Συνεχίζει και στα δύο. Και φιλοσοφία και μη φιλοσοφία, ναι. Όμως το παγόμενο. Βλέπεις. Ναι, ναι, και δεν έχω πιει. Το πάμε να αλλάξει. Μια χρονιά πίνουμε μια έχουμε αλκοόλ, μια καφέ. Το έχετε παρατηρήσει. Φέτος η χρονιά με τον καφέ. Okay. Του χρόνου θα πάμε για. Ψυχεδελικά. Έχω μειώσει πολύ το αλκοόλ γενικά τελευταία. Κακό, πολύ κακό αυτό να το κάνει. Δεν εμπιστεύομαι. Ο Χέμιγο ή το είχε πει. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν που πίνει. Όχι, πίνω, απλά δεν. Όχι, μην το πάμε στην πολιτική, αυτό. Πάμε. Λοιπόν, άρα, κεντρικοποίηση, γιατί δεν λέω ότι είναι το σωστό, λέω ότι έτσι μέχρι τώρα λύνουν τα προβλήματά μας. Ωραία. Έτσι. Hive mind δεν υπάρχει. Γιατί όχι IPv6. Πάντω. Δεν είπα όχι καλή. Είπες δεν θα φύγει το IPv4. Γιατί είναι τόσο καλή λύση. Το IPv6 είναι ακόμα καλύτερη λύση, είναι από τα λίγες φορές. Α, αυτό είναι που ήθελα να... Είναι τόσο... Έχω μείνει πολύ πίσω, εγώ από τότε που έγραψα το βιβλίο Χουιτιέμα έχω να ασχοληθώ. Αλλά το IPv6, το βιβλίο του Χουιτιέμα το εξηγεί πολύ καλά. Τώρα έχουν πάρει 100 revisions. Ποιανού? Χουιτιέμα. Ήταν μέρος των κομίτη. Είναι πολύ παλιό βιβλίο, είναι 20 χρόνια και... Το IPv6 είναι από τις λίγες φορές στην ανθρωπότητα που κάναμε καινούργια version κάποιου πράγματος. Καλύτερη. Το κάναμε και καλύτερο και πιο απλό. Είναι απίστευτο. Είναι πιο απλό. Και παρόλα αυτά δεν έχει. Είναι δεν έχει... τόσο καλό, είναι τόσο good enough. Και δεν έχει αξιοποιηθεί στο 100%. Θυμάσαι πριν 4 χρόνια που μιλούσαμε για UX και σου έλεγα ένα από τα πράγματα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε όταν φτιάξει ένα καινούριο προϊόν είναι το λεγόμενο substitute solution. Πώς λύνει το πρόβλημά του χρήστη τώρα. Που θέλω να φτιάξω ένα καινούριο word processor. Ποιο είναι το substitute solution αυτή τη στιγμή, είναι ένα τσάμπα Google Docs. Πόσο καλύτερος πρέπει να είμαι από το τσάμπα Google Docs για να πουλήσω το δικό μου, τη δικιά μου λύση. Χέστο, δεν γίνεται. Και γιατί δεν τρέχουν όλα IPv6 τώρα. Γιατί είναι τόσο... Γιατί το substitute solution που λέγεται IPv4 είναι τόσο καλό. Που ακόμα και που καλύτερος είσαι... Και τόσο επένδυση έχει πέσει πάνω σε αυτό. Τόσο καλό που φαντάζομαι που δεν αξίζει να αλλάξει τους μηχανισμούς που δεν μπορούν να κουμπώσουν σε IPv6. Υπάρχουν πάντως λύσεις που είναι και IPv6 only μόνο. Ναι, ρε, χρόνια τώρα. Το airdrop π.χ. Όταν ανταλλάσσει αρχεία με Mac, iOS και αυτά. Παιδιά, έχει πάρα πολλά καλά και έχω μείνει πολύ πίσω στο θέμα γιατί σε μια προηγούμενη ζωή έγραφα κώδικα για πρωτόκολλα. Έτσι. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα, δεν γίνεται. Γι' αυτό στην επόμενη ζωή θα γύρισω, θα κάνω κουράδες. Θα είμαι κουράδα μάλλον. Παντόφλα που θα φάω. Ναι, τι έλεγα, ναι. Είναι τόσο καλή τώρα λύση που η καλύτερη λύση δεν αξίζει. Δεν μας έχει περίμενα όταν ήμασταν στο πανεπιστήμιο, το θυμάμαι, παιδιά, πριν από 20 ψέματα είπα. Πριν από λιγότερο από 30 χρόνια που ήμουν στο πανεπιστήμιο, λέω δεν μπορεί του χρόνου έρχεται και ακόμα περιμένω. Γι' αυτό τα παράτησα και λέω αστοχέστο. Αλλά ναι, centralization, ιεραρχία, γενικά το παραμύθι είναι και η ελπίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά παιδιά δεν. Λέει πραγματικά δεν. Okay. Σου λέω, απλό παράδειγμα τον Git, για να πάω σε crypto, blockchain και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, μπορείς να αξιοποιήσεις. Σου είπα εγώ προσωπικά και θα το πω μετά και ένα Christmas project, τι μπορείς να κάνεις για να έχεις λίγο πιο decentralized Git. Λίγο πιο πολύ decentralized. Ναι, όχι workflow. Ναι, ναι, ναι. Λίγο πιο decentralized workflow. Γενικά δεν το είχε ο Linux με το interface και το interface που κάνει στο Git, το command line interface, γιατί υπάρχει developer experience, το command line είναι ένα interface. Ναι, βέβαια. Έτσι. Είναι λίγο... crude. Το crude δεν είναι το πρόβλημα, είναι λίγο με τρελαίνει, με αρρωσταίνει, με λιώνει, με σφήνει, με πεθαίνει. Το αστείο είναι ότι αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο UI του Git και όχι το πρώτο. Το οποίο είναι υπάρχει... το πρώτο. Ναι. Ναι, καλά, ναι, σίγουρα. Πες, παιδί μου, εντάξει, αυτό το πας πολύ βαθιά. Και μιας και θα έχει σχέση με αυτό στην επόμενη σου ζωή, αυτό που χρησιμοποιείς είναι η πορσελάνη, ναι. Και το άλλο λέγεται plumbing. Plumbing. Ναι. Plumbing είναι από το plumb. Όχι, plumbing. Είναι η σωλήνωση. Ναι, και η πορσελάνη. Τα υδραυλικά. Τα υδραυλικά και η πορσελάνη είναι ένα συγκεκριμένο συνδυασμό πραγμάτων. Το plumbing είναι αυτό που έχει τις πίπες, τα γνωστά pipes. Ναι. Ναι. Αυτό. This is a pipe. Ναι. Όχι το Unix το pipe, αυτές ήταν καλές πίπες. Η πορσελάνη είναι αυτό που χρειάζεται ο ποπός ώστε να συνδεθεί με τις πίπες.
Πάει το. Εκτροχιάστηκε, παιδιά, εντελώς. Σωστό. Ισχύει όμως, ισχύει. Είναι το. Ναι, και τι θες να πεις με αυτό. Τίποτα, όλα αυτά είναι μια εισαγωγή του Καλλιπέδη για να μας πάει στα τέτοια, στα existential θέματα που έχει. Έχω ένα existential θέμα να συζητήσω. Για πες. Θα το αρέσει ο Καλλιπέδη, γιατί είπε μια τακάρα προχθές. Εδώ, φίλε, έχει γιώσει, έχει φάει, έχει αδειάσει το πιάτο ο Καλλιπέδη. Θα χρειαστούμε κι άλλο διάλειμμα, νομίζω. Λοιπόν, existential ερώτηση, αφού μιλάμε για πρωτόκολλα και tech και IPv4. Έχοντας χρησιμοποιήσει τόσο πολύ όσο εσύ το Copilot και διάφορα άλλα τέτοια εργαλεία. Πιστεύεις ότι θα μας αντικαταστήσουν μηχανές στον προγραμματισμό όπως θα θέλαμε πάρα πολύ με έναν τζαρέι? Και αν είναι πότε? Να μιλήσω εγώ μέχρι να φάει ο Καλπέτς, γιατί έχει εκατόμενο μακάρονο στο στόμα του τώρα και δεν. Μέχρι να γίνεται self-train αυτό το πράγμα, όχι. Self-train τι εννοείς? Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ChatGPT, το Codex και το ChatGPT όλο αυτό. Φίλε, είναι... Ναι μωρέ, οτιδήποτε έχουμε, μπορώ. Αυτή τη στιγμή γίνεται train με πληροφορία η οποία έχει παραχθεί από ανθρώπους. Και πληροφορία η οποία παράγει το ίδιο, δεν χρησιμοποιείται σαν ανατροφοδότηση για να πάει ένα βήμα παρακάτω. Οκ. Okay. Οπότε μέχρι... Καλά, δεν νομίζω αυτό το πρόβλημα. Μέχρι να φτάσει. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα γιατί αυτό είναι πάντα. Πάντα φτάνει ταβάνι έτσι. Ό,τι και να κάνει, πάντα ταβανιάζει και είσαι στο ίδιο. Δεν έχει... Αν δεν είναι καλύτερο από σένα, δεν υπάρχει λόγο να το δει σαν αντικαταστάτη. Αφού εσύ έχει βρει τον τρόπο σαν μηχανισμό ή ανθρωπότητα και έχει την ανατροφοδότηση και προχωρά. Οπότε αυτό έρχεται. Δεν έχει από το ίδιο. Έχει ανατροφοδότηση από σένα. Όταν κάνει. Ωραία. Οπότε αυτό τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει, και λέω αυτό και παίρνει ο ειδικός εδώ τώρα να τη σκυτάλη. Οπότε αυτό πώς το χρησιμοποιείς, πας και του δίνεις όλο αυτό που για σένα είναι λάτζα. Και εσύ πας στο επόμενο βήμα. Μετά του δίνεις την επόμενη λάτζα. Ναι. Αυτό πότε έρχεται να σε αντικαταστήσει? Όταν πλέον δεν είναι η λάτζα αυτό, αλλά είναι το δημιουργικό κομμάτι. Και τι είναι μία από τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτό? Να εξελίσσεται μόνο του αυτό. Και να μπορεί αυτό και να σε περάσει. Αυτά έχω. Καλά, υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορεί να σε ξεπεράσει. Γενικά για να μαθαίνεις, θέλεις μνήμη. Ναι. Αυτό είναι εύκολο. Ναι. Η μνήμη λύνεται. Το δεύτερο μέρος, είδω σε ένα τρίμα machine learning σύστημα, το υπεραπλουστεύω, είναι το λεγόμενο, πώς να το πω τώρα, fitness function. Το κομμάτι το οποίο κρίνει, καλό ή κακό, να το πω πολύ απλά. Okay. Σκυλάκια, γατάκια. Πρέπει, ωραία, τη μνήμη τη μεγαλώνεις. Το fitness function, υπάρχουν τρόποι να το κάνεις και αυτό να εξελίσσεται. Δηλαδή, το να κρίνεις καλό ή κακό, σκυλάκια, γατάκια, μετά να μάθει να κρίνει κόκκινο μαύρο, ξέρεις. Δηλαδή, για να κλείσεις το loop πρέπει να κρίνεις αυτό που έγινε, να κάνεις την επόμενη γενιά, το υπεραπλουστεύω, να ξανακρίνεις την επόμενη γενιά και να προχωρήσεις, έτσι. Έτσι δουλεύουν οι algorithm optimization. Η εξελικτική αλγόριθμη. Άρα πρέπει να μπορεί αυτό που λες εσύ creative, είναι αυτό που κρίνει το στο λάθος, να εξελίσσεται και αυτό. Γίνεται, οπότε είναι λίγο τρομακτικό τώρα που το λες, να σκεφτώ. Αλλά ναι, δεν το βλέπω να φτάνει. Όχι άμεσα, δεν νομίζω ότι στα επόμενα 100 χρόνια θα γίνει αυτό. Αλλά πόσο καλό είναι, δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω. Τώρα σας βλέπω, ρε παιδί μου, σαν καλοί βελοσιράπτορες που είστε και βλέπετε εκεί πέρα μια φωτεινή μπάλα στον ουρανό να πέφτει και λέτε «Α, τι ωραία, έχει φως σήμερα το βράδυ» και σκάει ο κομίτης και μετά από λίγο αφανίζεστε. Οπότε λοιπόν... Έτσι σε κάνει να νιώσω το Copilot. Έτσι με κάνει να νιώσω... Ναι, οτιδήποτε. Θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Η λέξη αντικατάσταση έχει λίγο λανθασμένο ορισμό στο μυαλό μας, γιατί θεωρούμε πότε. Εγώ από τώρα που κάνω μία δουλειά α, θα χρειάζεται να κάνω μηδέν, δηλαδή να μην κάνω τίποτα και να γίνει το όλο μόνο του. Αν υποθέσουμε όμως ότι η αντικατάσταση έρχεται σε μία ομάδα ανθρώπων, τους προγραμματιστές για παράδειγμα, αν λοιπόν σε 2-3 χρόνια, λέω εγώ ένα τυχαίο νούμερο, χρειάζονται 30% λιγότεροι προγραμματιστές. Γελάει. Γελάς, λες. Αυτό ήταν, okay. Αν λοιπόν χρειάζονται 30% λιγότεροι προγραμματιστές, δεν έχει αντικαταστήσει τον προγραμματισμό το AI, αλλά έχει δώσει εργαλεία σε αυτούς που υπάρχουν, ώστε να μπορούν να βγάλουν την ίδια δουλειά σε πολύ λιγότερο χρόνο. Κάθε 10 χρόνια υπάρχει αυτό το promise. Έτσι, θυμάμαι το ίδιο έγινε με τον DevOps. Fourth generation languages, fifth generation languages
και όλα αυτά. Μαζί σου. Δεν λέω όχι. Και ενδεχομένως το software το οποίο έχει ανάγκη η εξέλιξη της τεχνολογίας και της κοινωνίας στην οποία βιώνουμε να έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Αυτό το θεωρούμε αντικατάσταση ή όχι? Αν φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο που από εκεί πέρα... Το ότι μου βγάλες τα φρένα και έχω ABS δεν είναι αντικατάσταση του ποδιού μου. Το ότι δεν έχω σύντημα και έχω ABS. Αν χρειάζονται. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο. Θα πατήσω φρένο. Ωραία. Είμαστε σε μια φάση που κάθε χρόνο χρειαζόμαστε περισσότερους προγραμματιστές αυτή τη στιγμή. Ναι. Δυστυχώς ναι. Ωραία. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που κάθε χρονιά. Δυστυχώς δεν είναι που τους χρειάζεται, δυστυχώς είναι η ποιότητα αυτών που βάζεις μέσα στο σύστημα. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που κάθε χρόνο χρειαζόμαστε λιγότερους προγραμματιστές, θεωρούμε ότι έχει αρχίσει να τους αντικαταστεί. Ναι. Αν ο λόγος για τους οποίους χρειαζόμαστε λιγότερους προγραμματιστές είναι αυτό, ναι. Δεδομένου ότι. Η ταχύτητα της εξέλιξης είναι ίδια, όχι ότι. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να επιτύχει. Να σκάσει ο τρελός το μανιτάρι και να μην χρειαζόμαστε. Ναι. Εντάξει, εκεί πέρα θα έχουμε άλλα συζητήσεις να κάνουμε. Αν καταφέρουμε να κάνουμε, ρε παιδί μου, αλλά αυτό. Ναι, είμαστε σε ένα κελάρι. Σε θέατρο με χλαμίδες και έτσι, ας πούμε. Ναι. Επιστροφή. Και αυτοί το χαβά τους. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα εργαλεία σίγουρα θα αυξήσουν πάρα πολύ την ταχύτητα, θα βελτιώσουν την ποιότητα του λογισμικού που παράγεται. Τον άμπαλον. Ή των καλών. Ενδεχομένως και των άμπαλων. Ή και αυτών που δεν έχουν ακόμα πρώτα την εμπειρία. Πρώτα από τους άμπαλους θα ξεκινήσει. Όχι απαραίτητα, γιατί συνήθως τα εργαλεία αναφέρονται σε ανθρώπους με μεγάλη εξειδίκευση, ώστε να τους κάνουν να τους δώσουν μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν που μπορούν να έχουν, διατηρώντας την ίδια ποιότητα. Το οποίο θα γίνει, συγγνώμη, κάνοντας tasks τα οποία συνήθως θα δίνουν στους άμπαλους. Για να μην τα κάνεις εσύ. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει ότι κάνουμε τα εργαλεία μας, τα εργαλεία κάνουν εμάς. Αχ, να το βρω αυτό. Αλλά αν αύριο, μεθαύριο. Έχοντας καινούργιο εργαλείο, μπορείς να κάνεις διαφορετικά δουλειά σου, άρα αυτό επηρεάζει το πώς κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, βεβαίως. Αν όμως. Δηλαδή, μερικοί έχουν κολλήσει το VI ακόμα. Μερικοί γνωστοί μου. Ναι. Α, και εγώ γράφω μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι. Είμαστε αυτά. Είσαστε λίγο. Απλά αυτό που λέω είναι ότι αν φτάσει ένα σημείο που ένας πιο έμπειρος προγραμματιστής μπορεί να γράψει τη λάτζα πιο γρήγορα με το Copilot από όσο θα του πάρει να την πει σε κάποιον να την κάνει. Ενδεχομένως εκεί πέρα αυτό να είναι ένα κομβικό σημείο. Να το πει, πάμε στην original υπόσχεση ότι θα σκάει ο κουστούμάτος και θα μιλάς στον υπολογιστή και αυτό θα του γράφει αυτό. Όχι, μωρέ, όχι. Εντάξει, εκεί είπατε θα πάει. Όλα αυτά είναι ταινίες και πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, ας πούμε ακόμα και το. Αυτά είναι για tool vendors. Ακόμα και τα ρομπότ τα οποία θα μας αφανίσουν θεωρούμε ότι θα έχουν δύο πόδια και θα προχωράνε, όπως και εξωγήινοι, ρε παιδί μου. Τώρα αυτά τα πράγματα είναι επειδή το κεφάλι μας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι κάτι μπορεί να είναι πιο έξυπνο από εμάς και να μην είναι δίποδο. Είναι λίγο πρόβλημα. Σας έχω πει για την ταινία το Arrival. Πες να το λέγατε στο προηγούμενο χριστουγεννιάτικο. Ταινιάρα. Okay. Συνεχίστε. Ναι. Αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κοντά ώστε να μην το ξανασυζητήσουμε σε κάποια μικρή κουβέντα χριστουγεννιάτικη. Μετά από 10 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και μετά από 10 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι. Άρα τι περιμένεις να γίνει νωρίτερα. Έτσι, θα περιμένεις να μειώνονται junior developers ή interns, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι αυτή η αδιάκοπη ανάγκη για developers θα κοπάσει λίγο, θα ερεμήσουν λίγο τα πράγματα. Λόγω του Copilot. Όχι λόγω του Copilot, ρε παιδί μου, λόγω του. Καταρχάς υπάρχει. Τι ήταν αυτό. Τι ατάκα είπες, ρε φίλε. Θα κοπάσει λόγω του Copilot. Ναι. Έλα, κοπ. Έλα. Έκανες ρήμα. Έκανες freestyle. Σε ράφιλε. Μπαμ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς γι' αυτό. Δεν είναι πολύ μακριά. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς. Δεν νομίζω ότι αξίζει να το συζητάμε. Δηλαδή θα έχουμε και του χρόνου σίγουρα να το συζητήσουμε αυτό. Είναι πολύ παραγωγικό και είναι διάνυσμα. Γιατί το ένα είναι πόσο χρειάζεται, πόσα πράγματα χρειάζεται να παράξεις. Και μετά είναι και η ποιότητα αυτών. Ναι, σωστά. Νομίζω ότι πράγματα αυτά το Copilot μου κάνουν σαν έναν μοντέρνο Lint, το οποίο με βοηθάει να έχω καλύτερη ποιότητα. Ναι, αυτό σίγουρα θα γίνει. Αυτό. Να. Το οποίο είναι σούπερ να το δοκιμάσω κιόλας, μετά που φουσίδα να το χρησιμοποιείς. Εγώ το πλήρωσα για ένα χρόνο και θα δω πώς θα πάει. Το πληρώνεις! Καλά. Είχαμε την πιο φοβερή συζήτηση με τον Αντώνη. Μου λέει. Βγήκε στη φορά.
Κάτι συζητούσαμε για το Copilot. Για την φιλοσοφία, το Copilot είναι φιλοσοφία. Το Copilot έχει 19 το μήνα. Έχει 10 το μήνα ή 100 το χρόνο. Για όσες γλώσσες θέλεις. Μάλιστα. Οπότε... Έχει κομπόλ. Δεν το έχω ψάξει. Mm. Οπότε με ρωτάει, μου λέει αν πληρώνω GitHub προσωπικό, GitHub Pro, το οποίο νομίζω... 4 ευρώ το μήνα. 4 ή 7, ένα τέτοιο. Και του λέω, ναι, μου λέει δεν βρίσκω κανένα λόγο, μου λέει αυτό το πράγμα. Οπότε μου στέλνει μετά από λίγο όμως ότι πήρα GitHub Copilot τελικά. Όχι, και το Pro πήρα. Και το Pro πήρε. Και τα δύο τα αγόρασα. Δηλαδή αυτό του με έκραξε, εντός ώρας τα έχει αγοράσει. Εντός μέρας, για να μην πω εντός ώρας. Εντός μέρας σίγουρα. 15 λεπτά μετά ήταν. Πω. Ναι. Και ξέρεις ότι επειδή το αγόρασες τώρα νιώσεις και πιο σωστά γι' αυτό. Εννοείται. Νιώσεις ότι κάνεις καλύτερα τώρα. Γιατί πρέπει να δικαιολογήσεις τα 100 ευρώ. Ναι, φυσικά. Θέλω να κάνουμε ένα session και να δούμε έτσι live τι γίνεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον, μπορούμε να το κάνουμε μόλις κλείσουμε. Ναι, όχι, να το βλάβουμε και στο YouTube και να έχουμε δύο να κράζουν και να γράφει κώδικα. Μ' αρέσει αυτό. Πάντως, επειδή έχει τύχει και έχω πάει στο ChatGPT που είναι το ίδιο engine. Το ίδιο engine. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Και του έχω βάλει κάποια ερωτήματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα προσεγγίζει. Βασικά, είναι το GPT. Έχει άπειρη μνήμη από πίσω να κοιτάξει αυτό. Ναι, και είναι καταλαβαίνει, επειδή μου του λες για παράδειγμα. Κάνε μου ένα Django View το οποίο επιστρέφει αυτό. Σου κάνει import, συνάρτηση, το επιστρέφει. Του λες, OK, αλλά κάτω μου με classes. Στο στέλνει, κάνει import το class based view και σου κάνει το ίδιο πράγμα, αλλά με classes. Αυτό δεν το έχουν τελείωσει ανοιχτό τώρα στο OpenAI. Δεν είμαι τόσο. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα και δεν έχω μπλέξει τόσο πολύ. Αλλά αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι είναι το GPT-3 που είναι η βάση όλων αυτών. Είναι το γλωσσικό μοντέλο το οποίο βγάλανε και το 4 τώρα. Απλά το 4 ακόμα δεν έχει κουμπώσει νομίζω στα overlay εργαλεία. Μετά έχει το Codex που είναι η μηχανή που χρησιμοποιεί το GPT-3 για να παράξει κώδικα. Οπότε έχει λίγο το training νομίζω και όλο αυτό είναι λίγο πιο. Αυτό είναι ρούλε, ναι, εντάξει, αυτό είναι. Στοχευμένο. Και πάνω από αυτό είναι το Copilot. Το UI στην ουσία. Το οποίο, ναι, είναι το UI μαζί με το όλο το training. Το UI είναι όχι το visual UI. Η πορσελάνη. Ναι, όχι, πολύ ενδιαφέρον. Η πορσελάνη. Φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει το ποτέλεσμα του. Βεβαίω. Ναι. Αλλά, okay, οπότε δεν θα μας το κουκολάρεις. Άρα για, αν σήμερα ξεκινούσα να προγραμματίζω, ναι. Θα ήταν πιο εύκολο ή πιο δύσκολο? Νομίζω ότι η πληροφορία εκεί πέρα έξω είναι πολύ περισσότερη, το οποίο το κάνει πολύ πιο εύκολο, αλλά ταυτόχρονα η πιθανότητα να καταλήξει σε μια λάθος μεριά του ίντερνετ είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο παλιότερα. Σε ένα μαύρο στενό. Είναι μακράν πιο εύκολο να προγραμματίζεις πλέον. Ναι. Σε ένα μαύρο στενό σοκάκι. Αλλά είναι και πιο εύκολο να μάθεις να γράφεις μαλακίες στον κώδικα. Είναι επίσης είναι πιο δύσκολο το να πάρεις αποφάσεις όμως. Δηλαδή, εγώ δεν έχω. Όταν εγώ πρώτη φορά έγραψα. Τι? Θα σου πω. Γιατί εγώ. Έχεις περισσότερες επιλογές. Γιατί όταν εγώ έγραψα κώδικα πρώτη φορά ήμουν 13 χρονών, κάπου εκεί. Α, μεγάλος έγραψες. Ναι. Και έλεγα ρε παιδί μου. Εγώ μετά 18 έγραψα πρώτη φορά. Γέρος. Και λέω ρε παιδί μου, α, θέλω κάπου να κάνω ένα πρόγραμμα που λύνει το Πυθαγόριο θεώρημα. Mm. Αυτό ήταν το πρώτο. Και λέω, α, τι θα κάνω, basic, ωραία. Ψάχνω, γιατί θα κάνω basic, και τη ρώτησα και μου λένε, α, κάτω σε basic, όλοι basic λέγανε. Βρίσκω, κατεβάζω Irish Basic, πώς λεγόταν αυτό, και κάνω το κόλπο. Irish Basic λεγόταν. Δεν έχει σημασία. Τώρα, περίμενε. Τώρα, όλοι πάνω στο web by default. Ναι. Αυτή είναι η default επιλογή των προγραμματιστών, το web. Και κάνω reload το browser. Και μετά είναι το στυλ να κάνω front-end ή back-end. Α, ωραία. Και πρόσεξε, στο back-end έχει να διαλέξει γλώσσα και framework. Στο front-end, μέχρι πριν 10 χρόνια, ήταν αρκετά εύκολο. Έλεγες, α, ωραία, γράψε JavaScript και άμα σε δυσκολεύει. Σε web front-end. Ναι, Bootstrap. Ναι, web front-end και jQuery. Bootstrap, jQuery, τέλος. Ναι. Τώρα, άμα κάποιος θέλει να γράψει front-end, το έχω δει. Είναι χαμένος. Τι να κάνω, να βάλω React, να βάλω Vue, να βάλω. Για state, τι να βάλω, να βάλω Vue.x. Βάλω τα γέλια. Να βάλω, ναι. Redux, Mobex και αρχίζουν ερωτήσεις που είναι χαμένος ο κόσμος. Και τελικά που θα καταλήξουμε? Στο Copilot. Σε WebAssembly. Βεβαίως. Το οποίο είναι το αστείο που είχε ξεκινήσει πριν 20, όχι το 90, πώς το 94. Ξεκινήσαμε με τα Java Applets. Πολύ γέλιο, ναι, αλλά πρόσεξε, η διαφορά όμως της WebAssembly έχει μια πολύ σοβαρή διαφορά. Είναι το πόσο sandboxed είναι. Και θα σου πω το εξής. Ναι, ρε φιλαράκι, το concept είναι. Θα πω μια ιστορία. Applet. Θα πω μια ιστορία η οποία έχει σημασία. Grumpy old man. Γιατί δεν θα πω καθόλου
ονόματα γιατί είναι παράνομο, αλλά υπήρχε μια εταιρεία η οποία έκανε security audit σε μια άλλη εταιρεία. Ξέρουμε την ιστορία εκ των έσω. Η εταιρεία Α κάνει security audit στην εταιρεία Β. Okay. Ξέρεις ποια ιστορία θα πω. Ψάχνω τώρα, το κάνω και filter εταιρεία, down. Η εταιρεία Α, για να μπορέσει να μπει στο σύστημα της εταιρείας Β, τι κάνει. Στέλνει έναν άσχετο μέσα στην εταιρεία Β, μια μέρα για ένα άσχετη συνάντηση και καλά, προς σπίτι του ότι είναι κάποιος άλλος, και παίρνει την κάρτα ενός ατόμου, ο οποίος ήταν διευθυντής. Αρίσκαρε να βρεθεί. Ναι, πρόσεξε. Με σπασμένα κόκαλα. Στέλνει email σε έναν από τους υπαλλήλους, βάζοντας ότι είμαι ο διευθυντής, from. Αυτοί δεν είχαν βάλει SPF και DKIM verification, οπότε απλά είδαν ότι ήρθε ένα email από τον διευθυντή μου. Και του λένε να σου πω, του στέλνουν μία η ώρα το βράδυ, δύο. Και important, δεν ξέρω, αργά. Και του λένε να σου πω, μπες μία στο site, κάτω δεξιά, άμα κάνεις κλικ εκεί έχει πρόβλημα. Μπαίνει αυτό στο site, το οποίο όμως, ενώ το link φαινόταν ότι είναι όντως στο site, το href πήγαινε σε ένα άλλο. Το οποίο σου άνοιγε ένα applet, με το που έκανες κλικ, το οποίο applet, επειδή δεν ήταν sandbox, του τσίμπησε το SSH private key. Reverse shell άνοιξε. Και κλασική με το... Πες το τουλάκι που το και κάνει. Μετά μπήκαν στο server, ο οποίος ήταν bastion για άλλο... Φυλάκια, ναι. Οπότε, με social engineering. Ναι, κοίτα, social engineering λέγεται αυτό. Δεν προβλέπεται πλέον με τον browser αυτό. Η κάρτα τι σημασία έχει όλο αυτό. Ποια κάρτα. Όχι, πήγαν να πάρουν την κάρτα και πήραν την business card ενός από τους διευθυντές για να ξέρουν ποιο να κάνουν impersonate. Για να το πεις γενικά, ότι δεν όλα τα security συστήματα κάνουν breakdown όταν υπάρχει το μοντέλο Ματαχάρι. Τι θα πει Ματαχάρι? Έχει το κατάσκοπο μέσα, η πιστολάκι. Εντάξει. Τελειά. Αλλά anyway, αυτό με το Apple δεν γίνεται. Γίνεται με το WebAssembly, δεν γίνεται. Τι εννοείς? Το ίδιο πράγμα. Η ιδέα του το τρέχω Apple στο browser ή στα εξημούντε είχαν μια εκδοχή. Όχι, το security model λέει ότι είναι πολύ διαφορετικό και άρα αυτό είναι μάλλον καλύτερο. Αυτό. Ναι. Bytecode το οποίο τρέχει μέσα σε ένα browser, παιδιά. Καμία σχέση. Στο Apple αυτό έβγαινε έξω από το browser εν τέλει τα δικαιώματα που μπορούσε να είχε. Όχι, αναγκαστικά πώ έχει κάνει πλημέν. Το αρχικό δεν ήταν. Δεν μιλάω από τη VEX, η ιδέα είναι η ίδια. Bytecode, εκτελέσιμο από νη γλώσσες, γιατί και το Apple δεν είναι για Java φτιαγμένο, έτσι. Η όλη φάση. Α, ναι, δεν το ξέρω. Bytecode τρέχεις, δεν πάει να πει ότι είναι αναγκαστικά. Α, ήταν JVM όμως. JVM ήταν, ναι, αυτό. Εντάξει, και το άλλο θα μου πεις ένα WebAssembly VM είναι. Θα μπορούσε να πεις ότι είναι πολύ παρόμοιο. Ναι, είναι η ίδια φάση. Είναι απίστευτο πως κάνουμε κύκλους. Έκανα παλιά μια παρουσίαση κάθε 10 χρόνια. Προφανώς δεν κάνουμε δύο φορές. Είσαι 20 χρονών δηλαδή. The Zen has happened before. Και έκανα και δείχνα την εξέλιξη στις γλώσσες και στο πώς πάμε. Είχε πολύ πλάκα. Προφανώς και ταλαντωνόμαστε σε σημαντικό βαθμό. Έτσι. Και πάντα καταλήγει στην απόλυτη αλήθεια, η οποία είναι μεταξύ Lisp και Smalltalk. Πριν επανέλθω σε αυτό, θα κάνουμε ένα break. And we're back. Okay, λοιπόν, μιλώντας για co-pilot, ναι. Με, θα πω σε ένα άλλο αγαπημένο futuristic θέμα. Okay, καλά πήγε αυτό. Autonomous cars, Tesla, ξέρεις κάτι από αυτά. Τα καλύψαμε σε προηγούμενο η podcast. Ford, όχι, η Ford, ναι. Παρετήθηκε του να φτάσει level 4 και level 5 autonomy. Ναι. Και λέει ας το κάνουν άλλοι για μένα μάλλον. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι, είπε ότι δεν την αφορά αυτό ή είπε ότι το κάνει ο float αλλού. Αυτή τη στιγμή κάνανε write-off το investment, πόσα μπίλια ήταν 1-2. Σου λέει ας το, θα επικεντρωθούμε σε στάλα γιατί ακόμα δεν... Πώς τη βλέπεις τη φάση? Δεν νομίζω ότι μπορούν οι παραδοσιακές εταιρείες αυτοκινήτων να λύσουν το πρόβλημα αυτό, γιατί αυτό είναι πρόβλημα λογισμικού και δεν νομίζω ότι είναι στημένες για να μπορέσουν να το κάνουν. Μόνο λογισμικού. Είναι βασικά υλισμικού, αλλά το υλισμικό όχι ως προς... Τι είναι το υλισμικό? Το υλισμικό hardware. Είναι το hardware. Είναι θέμα υλισμικού, αλλά έχεις όχι... Έχεις μείνει ακόμα μαζί μας. Αν στο τέλος είσαι εκεί, θέλω hashtag από κάτω, ήμουνα μέχρι το τέλος. Ναι, αλλά άμα πεις ο hashtag τώρα, μπορεί να το βάλει από τώρα χωρίς να δει το τέλος. Έχουμε καλούς. Θα βάλω κι άλλο μετά. Ρε. Θα έχουμε checkpoints. Χαζούλη. Checkpoints, ωραία. Λοιπόν, ναι. Είναι θέμα υλισμικού που έχει να κάνει
με τους αισθητήρες με τους οποίους αξιοποιείς ένα αυτοκίνητο και θέμα λογισμικού που θα μπορέσει να πάρει το input από αυτούς τους αισθητήρες ώστε να καταλάβει πράγματα. Ωραία. Εδώ πέρα φαίνεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να υπάρχουν δύο προσεγγίσεις στο πώς μπορεί να γίνει αυτό. Η μία προσέγγιση λέει ότι υπάρχει πάρα πολύ βαρύ περιεχόμενο δεδομένων και μεταδεδομένων που φιντάρονται στο αυτοκίνητο για το πώς είναι η περιοχή, χάρτες, γωνίες, δηλαδή περνάνε, σκανάρουνε περιοχές ολόκληρες. Το οποίο αλλάζει συνέχεια, έτσι. Ναι. Η λακκούβα στο δρόμο. Ακριβώς. Yeah. Άρα λοιπόν η μία προσέγγιση λέει ότι εγώ περνάω και σκανάρω πολύ αναλυτικά και συνεχώς. Δεν σώζεσαι. Πράγματα ώστε να τα φιντάρω στο αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο να μπορεί να απλογηθεί μετά. Ναι. Και υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι δεν έχει κανένα νόημα να πας να κάνεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχεις μια μεταπληροφορία τύπου χάρτες, χοντρικά πράγματα και τέτοια. Και από εκεί και πέρα το αυτοκίνητο πρέπει μόνο του να μπορεί να καταλάβει τι γίνεται και να απλογηθεί. Που μάλλον. Το L4 ποιο είναι, ποιο level? Δεν τα θυμάμαι καλά ρε γαμώτα τα levels, αλλά αν θυμάμαι καλά τα levels πάνε στο, μέχρι και το L4 νομίζω είναι assisted, δηλαδή πρέπει να υπάρχει άνθρωπος πίσω από το τιμόνι, αλλά μπορεί το αυτοκίνητο να οδηγεί μόνο του. Okay. Στο L3 είναι απλά βοήθεια. Ναι, στο L3 είναι τύπου κρατάω γραμμή, αλλάζω ταχύτητες. Αυτά που κάνουν τώρα, ναι. Κάτω. Ναι. Το L4 νομίζω ότι πλοηγείται αυτόνομα, αλλά δεν έχει άδεια να μην υπάρχει άνθρωπος πίσω από το τιμόνι. Okay. Το L5 μπορεί να μην υπάρχει άνθρωπος και το L6 να μην υπάρχει καν τιμόνι. Έχει κάποια επίπεδα. Ποιος θα έχει ορίσει αυτά? Κάποιο consortium. Δεν θυμάμαι. Ναι. Πάντως έτσι, η Ford νομίζω. Η Ford νομίζω το είπε. Το κάνα write-off. Και λέω ρε παιδί μου, γιατί. Πόσο μακριά να είμαστε, και αν τελικά θα φτάσουμε εκεί. Αρχικά πάμε στο πιο απλό. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχω εντυπωσιαστεί με τα φθηνά αμάξια πόσο καλή δουλειά κάνουμε. Ακριβώς. Σε επίπεδο L3. Σε επίπεδο. Μέχρι εκεί πάνε. Δεν ξέρω τώρα τι είναι το καθένα. Αρχικά υπάρχει η παθητική ασφάλεια των αυτοκινήτων. Άρα λοιπόν, πόσο μπορεί να σε προστατεύσει το αυτοκίνητο για κάποια προσεξία που θα κάνει εσύ. Να πας να στρίψεις και να αλλάξεις μια λωρίδα πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, ναι, για παράδειγμα. Το κάνει πολύ ωραία τώρα. Το να πας να κουραστείς και να μην στρίψεις μαζί με τη λωρίδα και να φύγεις ευθεία. Αυτά, ναι, τα πράγματα. Το να κινηθείς το τιμόνι. Αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή σε προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, το αυτοκίνητο. Είναι το πώς το κάνει. Το επόμενο κομμάτι είναι να μπορεί να οδηγήσει μόνο του και σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να οδηγήσει μόνο του. Στην ευθεία, ξέρω εγώ, να κρατάει μία απόσταση. Πάντα, σε όλο που κάνει. Ναι, τώρα, και σε μέσα. Το cruise control, ακόμα και το cruise control το οποίο το κρατάει. Και τα καινούργια cruise control. Απόσταση, είναι δηλαδή. Adaptive, ναι. Που πλέον είναι maximum ταχύτητα και όχι συγκεκριμένη ταχύτητα, και αυτό είναι μία παθητική ασφάλεια. Επίσης, είναι μία ευκολία, έτσι. Όταν εσύ δεν χρειάζεται να ρυθμίζει συνεχώς πράγματα που σημαίνει δεν λες φρένο, γκάζι και όλα αυτά, αυτό σου δίνει μια πολύ μεγάλη ξεκούραση. Το οποίο βέβαια έχει το καλό. Ότι είσαι πιο ξεκούραστος και άρα μπορείς να ανταπεξέλθεις πιο γρήγορα στους κινδύνους που εμφανίζονται στον δρόμο. Το κακό ότι είναι ότι μπορεί να παραχαλαρώσεις και να μην προσέξεις όσο θα έπρεπε να προσέξεις. Άρα λοιπόν είναι λίγο. Δεν νομίζω ότι το πρώτο ισχύει. Δεν νομίζω ότι όντας αδρανής είσαι σε καλύτερη κατάσταση για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στους κινδύνους. Fact. Τι εννοείς ισχύει? Ότι το βλέπω σε μένα. Αυτό είναι perception, δεν είναι fact. Όχι, δεν είναι perception, είναι fact. Γιατί τρακάρεις λιγότερο. Όχι, αλλά κάνω λιγότερα λάθη. Και επίσης φτάνω, αντί να φτάσω εξαντλημένος κάπου οδηγώντας, φτάνω με ενέργεια κάπου. Ναι. Τι είναι δηλαδή, περνάς stop εννοείς και τέτοια? Δεν περνάω stop, δεν φεύγω από τη λωρίδα μου, δεν. Ναι. Πολλά πράγματα τα οποία. Βέβαια, με το Tesla. Ναι, αλλά από τη λωρίδα σου δεν φεύγει επειδή το Tesla δεν φεύγει από τη λωρίδα, όχι ότι επειδή εσύ. Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι. Είναι ο συνδυασμός οδηγού και αυτοκινήτου που. Ναι. Είναι high. Εγώ δεν. Πλάι στο Tesla μπορεί να σκοτωθεί γιατί κοιτάς το τραγικό UI που έχει στο πλάι. Ναι, αλλά. Όχι, καλά, ναι, και επειδή δεν. Είναι, ναι, αλλά εγώ θεωρώ. Σε αυτό έχω μία ένσταση για το αν είσαι σε θέση να. Όχι αν είναι γενικά αυτό καλύτερο, αλλά αν όντας αδρανής είσαι σε καλύτερη κατάσταση να ανταποκριθείς. Φτάνω πιο ξεκούραστο στον προηγούμενο. Αυτό το ακούω. Όντας πιο ξεκούραστο, είσαι πιο responsive. Αυτό είναι, και αυτό είναι fact. Πήγαινε, οδήγα μία μέρα αφού παίξεις, ξέρω εγώ. Και όχι όμως responsive την ώρα που οδηγάς. Και την ώρα που οδηγάς. Γιατί είχα κάνει με τον χρόνο, ρε εσύ. Στο ένα κουράζει τα 10 λεπτά, στο άλλο στα 40. Άρα δεν το η απόστασή σου είναι 25,
Αυτό δεν το πιστεύω. Γιατί δεν, γιατί δεν βλέπω πώς έχεις τα αντανακλαστικά αφού χαλαρώνεις εκείνη τη στιγμή. Ωραία, πάμε αλλιώς. Εκτός αν μου λες, συγγνώμη, εκτός αν μου λες ότι εγώ είμαι εκεί και απλά έχω, δηλαδή οδηγάω, απλώς όπως πριν έβαζα ταχύτητες πλέον είναι αυτόματο. Οπότε ναι, δεν πατάω φρένο και αυτά. Έχω το πόδι μου στο φρένο. Ναι. Αλλά οδηγάς εκεί. Λιγότερο cognitive load. Ναι. Αλλά οδηγάς. Ναι, σκέψου το πολύ απλό. Ξυπνάς μια μέρα, οδηγάς καλύτερα το πρωί που ξυπνάς ή το βράδυ που γυρνάς σπίτι σου. Το πρωί, ρε, ξεκάθαρα. Αυτό είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τόσο απλό. Δεν είναι το ίδιο, γιατί είναι διαφορετική. Εκεί μου παίρνεις την ίδια διαδικασία, την ίδια όμως. Ναι. Δηλαδή θα βάλω ταχύτητα, θα πατήσω φρένα, θα πατήσω γκάζι. Ναι, αλλά είμαι πιο ξεκούραστο, σου λέω. Ναι, αλλά εσύ μου περιγράφεις δύο διαφορετικές διαδικασίες τώρα. Όχι, σου λέω ότι το γεγονός ότι είμαι πιο ξεκούραστο με κάνει και πιο έτοιμο να ανταποκριθώ σε τυχόν προβλήματα. Είναι όμως διαφορετικός ο τρόπος που ανταποκρίνεσαι άμα μου λες ότι εγώ κάθομαι στην καρέκλα και παρατηρώ. Αυτό δηλαδή είναι σαν... Η κούραση είναι factor στα ατυχήματα, σε οτιδήποτε κάνεις. Αυτό 100%. Είτε οδηγείς, είτε... Αλλά δεν είναι, το μοναδικό factor. Υπάρχει ένα άλλο factor το οποίο μπορεί να λέγεται επειδή εγώ έχω... Μα αυτό σου είπα. Μισό να σου πω ότι επειδή εγώ έχω αυτοματοποιήσεις, έχω κίνητρα να είμαι αδρανής. Πιθανόν εκείνη τη στιγμή. Οπότε να πω ότι ωραία, χαλαρώνω ή ότι εγώ κοιμάμαι. Αυτό το οποίο έχει γίνει με κάποια τέσσερα ατυχήματα. Αυτό θα ήταν σε L5 που πλέον χαλαρώνεις. Σε αυτό δεν χαλαρώνεις. Επίσης πρέπει να έχεις έλεγχο, πρέπει να κουνάς το τιμόνι για παράδειγμα κατά κάθε κάποια δευτερόλεπτα. Πρέπει να. Δηλαδή, δεν είναι ότι συμμετέχεις. Είναι βοηθητικό, είναι ξεκάθαρο ότι είναι βοηθητικό. Okay. Δεν είναι καν L4, μιλάμε για L3. Okay. Ωραία. Άρα λοιπόν. Σίγουρα είναι πιο ασφαλές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επίσης, το γεγονός ότι βλέπει, μπορεί να υπολογίσει πολύ καλύτερα τις αποστάσεις σε σχέση με σένα που, ας πούμε, το βράδυ δεν το κάνεις τόσο καλά όσο ένα μοντέλο το οποίο είναι εκπαιδευμένο γι' αυτό, σε βοηθάει πάρα πολύ στο να μην έχεις το άγχος του πότε να πατήσεις φρένο. Δηλαδή, εγώ έχω δει ότι είμαι πολύ λιγότερο νευρικός, ειδικά βράδυ. Στην οδήγησή μου. Και είναι πολύ πιο smooth αυτή η κατάσταση. Άρα και που πάει η φάση. Η φάση σήμερα υπάρχουν ταξί τα οποία είναι χωρίς οδηγό μέσα. Και αυτό είναι fact. Καλά, μιλάμε για μερικούς δρόμους στο Σικάγο και στο Σαν Φρανσίσκο. Εντάξει, okay. Είναι fact όμως. Με ρημοτομία κάθετη. Είναι fact. Άρα δεν χρειάζεται ρημοτομία. Αρκεί να έχεις καθαρή διαγράμμιση, νομίζω. Θα σου πω, αν υποθέσουμε το Waymo, έχεις, που είναι ένας από τους κύριους παίκτες που το κάνουν αυτό το πράγμα, έχει σε μεγάλο βαθμό και τα πάρα πολλά δεδομένα σκαναρίσματος μπλα 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 που λέγαμε. Ναι, δεν είναι Google, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, μία ενδεχόμενη πρόταση είναι ότι το Waymo το έκανε γιατί το έκανε μόνο με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος δουλεύει καλύτερα, αλλά δεν είναι scalable. Ναι, δεν έχει άλλους τρόμους, ναι. Το Waymo έχει νομίζω ένα υβριδικό μοντέλο, αλλά εδώ πέρα δεν είμαι ακριβώς σίγουρος στο πώς δουλεύει. Η Tesla ξέρω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με συστήρι. Δηλαδή την πα σε έναν δρόμο και οδηγάει το αυτοκίνητο. Δεν πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο δρόμος αυτός. Δηλαδή μπορεί να του πετάξει το GPS, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, να μην ξέρει που βρίσκεται και θα πληγηθεί. Θεωρητικά αυτό είναι το πιο ασφαλές να μπορεί να κάνει. Ναι. Το θέμα είναι, εντάξει, πότε μπορεί να φτάσει εκεί πέρα. Η ερώτηση μου είναι η Ford. Είμαι σίγουρος ότι είναι η Ford. Η Ford είπε. Τα παρατάω για τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Τελικά πού πηγαίνει αυτό? Θεωρώ ότι θα πάει εκεί. Μιλάμε σαν experts. Ναι, εννοείται. Θα βγουν σιγά σιγά third party vendors που θα δίνουν λογισμικό για τις εταιρείες που δεν μπορούν να φτάσουν εκεί. Άρα λοιπόν θα υπάρξει εκεί πέρα καινοτομία η οποία... Γιατί να μην μπορούν να φτάσουν? Γιατί η Ford είναι μια εταιρεία που είναι στημένη για να φτιάχνει αυτοκίνητα. Και δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Δες τι επενδύσεις έχει κάνει η Volkswagen και ακόμα είναι πολύ πίσω στο να γυρίσει απλά από βενζινοκίνητα σε ηλεκτρικά. Το να φτιάξει λογισμικό και να φτιάξει ομάδες οι οποίες θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει το design των αυτοκινήτων στο πώς το. Δηλαδή. Στην ουσία έχει φτιάξει μια άλλη εταιρεία, ακόμα και αν το καταφέρεις, έχει αλλάξει το DNA σου, έχει μεταλλαχθεί. Innovator's dilemma. Οπότε η Ford λέει: ξέρεις τι λεφτά έχω, θα τα αγοράσω. Δεν είναι και αυτό μια κακή επιλογή. Μόλις κάποιος είναι έτοιμος, θα τα αγοράσω. Okay. Και that's fine. Νομίζω το ερώτημα με τα αυτοοδηγούμενα μπορεί να σπάσει σε πολλά. Πότε θα είναι έτοιμη η τεχνολογία και πότε θα γίνει adopt η τεχνολογία και πότε θα είναι mainstream η τεχνολογία. Με έχει εντυπωσιάσει πόσο πολύ έχει προχωρήσει και δεν το σταματάει κανένας. Γιατί να σταματήσει? Γιατί πάει κοντά σε παραδοσιακές εταιρείες που θα χάσουν λεφτά. Υπάρχει το αστεράκι όμως εδώ πέρα που λέει ότι επειδή ακριβώς είναι L3 ή L4. Η Tesla αυτή τη στιγμή έχει
πιο μεγάλη αξία από 4GM και δεν σπάζει όλου μαζί. Εντάξει, τώρα έχει πέσει τη στιγμή. Ναι, αλλά θα σου πω ότι είναι τραγικό, έτσι. Οκ, θα σου πω, για πε. Ένα θεματάκι που υπάρχει εκεί πέρα είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο αστερίσκο που λέει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι πλήρω αυτόνομο. Και ότι είναι assistant. Άρα λοιπόν νομικά και κανονιστικά είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να το βάλεις στην αγορά. Ναι. Η αλλαγή του αυτό σταματάει έναν assistant και έχει πλέον ευθύνη και το ποιος παίρνει την ευθύνη. Αυτό το switch δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Αυτό, ακόμα αυτό και η τεχνολογία να είναι έτοιμη να το κάνει το switch. Η διαδικασία του switch δεν είναι... Εγώ πάω πρώτα επίσης... στη τεχνολογία. Η ερώτηση είναι τεχνολογία. Εκείνη η τεχνολογία. Η τεχνολογία φαίνεται να είναι σε πολύ καλό βαθμό. Εγώ δεν έχω το μοντέλο το οποίο οδηγεί τελείως μόνο του. Έχω το πολύ πολύ απλό, ας πούμε, τέτοιο. Το οποίο... Αυτό software upgrade, δεν θέλει κι άλλο. Είναι software upgrade, απλά στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Οπότε, δεδομένου λοιπόν αυτού του αστερίσκου, θεωρώ ότι δεν θα γίνει το switch αύριο αυτό. Το δικό μου λοιπόν που είναι το πολύ πολύ απλό, οδηγάει πάρα πολύ καλά, σταματάει πάρα πολύ καλά, έχει κάποια shadow breaks όταν βλέπει κάποιο πεζό να κινείται προς τη λωρίδα, αλλά ο πεζός θα σταματήσει, αλλά εκείνο δεν το ξέρει σίγουρα. Οπότε κάτι λεπτά πεζοδρόμια που έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, το κάνει το κοινό μια μάξη αυτό. Είναι θεματάκια. Δηλαδή σου κάνει κάτι φρενάκια, ας πούμε, περίεργα. Σε χαμηλέ ταχύτητε πάντα. Όχι, και ας πούμε στην Συγκρού μπορεί να σε ξέρω με 90. Στα Toyota είναι κάτω από 70. Όχι, αυτό σταματάει και. 50. Νομίζω κάτω από 150-160 σταματάει. Πάνω από εκεί σταματάει να λειτουργεί. Κάτω από 5 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν θα σου κοκαλώσει, αλλά μπορεί να σου λατώσει τα χέρια. Α, στα άλλα το κοκαλώνει. Γιατί σου να το σκοτώσει. Τα 5 χιλιόμετρα είναι σε αστικό ιστό. Δεν έχει νόημα. Θα σου πω οπότε κάτι. Λεπτά πεζοδρόμια που άλλο μπορεί να. Κλασική τώρα στην Ελλάδα που δεν πάνε από zebra crossing, περνάνε γιόλο και σταματάνε απότομα. Αυτό το τρομάζει και μπορεί να σου σταματήσει. Όπως επίσης αυτό που είναι τρελό θέμα είναι τα μηχανάκια. Το οποίο νομίζω ότι απλά το μοντέλο δεν έχει γίνει training με μηχανάκια. Πάει, τα οποία πηγαίνουν. Έχει γίνει training στην Άπολη, ξέρω. Ναι, σε. Στην Γελία ή στην Αθήνα. Και γιατί δεν έχει κάνει το upgrade του software. Στην Ευρώπη είναι διαθέσιμο μόνο το μεσαίο πακέτο. Το οποίο δεν οδηγεί με στην πόλη, οδηγεί μόνο σε αυτοκινητόδρομο, απλά αλλάζει λωρίδες κλπ. Οπότε τσιγκουνεύτηκα τα λεφτά. Τι κάνει, οδηγεί. Μπορείς να πεις ότι πάω Αθήνα-Θεσσαλονίκη και θα πάει μόνο του μέχρι εκεί. Σε μία λωρίδα. Όχι, αλλάζει λωρίδες. Κάνει και διασταυρώσεις, κόμβους και αυτά. Απλά όχι μες στην πόλη. Δηλαδή, όχι φανάρια, όχι stop, όχι. Όχι σήμανση. Γιατί τα καινούργια μοντέλα από άλλες μάρκες και από τα πολύ basic μοντέλα πλέον σε μία ευθεία να πας Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε μία ευθεία σε πάνε. Α, και αυτό το κάνει μόνο του. Ναι. Αυτό το κάνει, ναι, δεν έχει. Το κάνει και το δικό μου, δεν... το απλό μου. Οπότε πού τη βλέπεις τη φάση, έτσι, αν πάμε στα φουτουριστικά. Η φάση θεωρώ ότι. Θα σου πω τεχνολογικά, γιατί το κανονιστικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρω και άρα δεν ξέρω πόσο pushback ή όχι θα φάει το κομμάτι αυτό. Θεωρώ σε 3-5 χρόνια. Πόσο? Σε 3-5 χρόνια η τεχνολογία δεν θα έχει νόημα να υπάρχει άνθρωπο πίσω το τιμόνι. Έλα, ρε. Ναι. Πόσο γρήγορα. Ναι, είναι πολύ κοντά. Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό τεχνολογικά. Δηλαδή, θα σου έλεγα σε 3. Και σε 5 να είναι σε early adopters mainstream. Βασικά κοίταξε. Το οποίο δεν είναι σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στη. Μέσα στη με άνθρωποι από το τιμόνι. Μιλάμε με τιμόνι. Όχι. Με τιμόνι θα είναι γιατί ο κόσμος, πολλοί κόσμος του αρέσει και να οδηγάει. Δηλαδή είναι και μια διαδικασία που αρέσει και το κόσμος να κάνει. Για λόγους ασφάλειας το λέω καθαρά. Δεν θα είναι απαραίτητο. Να υπάρχει τιμόνι. Ενδιαφέρον. Σε 3-5 χρόνια. Το να μην υπάρχει τιμόνι είναι κανονιστικό θέμα. Μα οπότε δεν μπορώ να υπάρχει να σου απαντήσω. Η μικρή κουβέντα τότε. Θα υπάρχει. Καλά, ναι, ότι θα υπάρχει μικρή κουβέντα. Μικρή κουβέντα, κοίταξε το σωστό. Να κάνει 32 σεζόν από 32 επεισόδια. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα το σκέφτηκα. Τι 32 σεζόν, θα είμαστε 60 χρόνια να κάνουμε τώρα τέτοια. Αυτή είναι η κίνηση. Μαγεία. Στο δικό σου έχει αγοράσει την Universal και τα λοιπά. Αμά. Θα θέλει στούντιο μετά, έχει αστεία. Ναι. Ωραία, 3-5 χρόνια, Νομίζω ενδιαφέρον αυτό, δεν το περίμενα. Είναι θεωρητικά η Tesla. Μου είσαι αλλάξει πολύ τώρα το. Αυτή την περίοδο είναι στη φάση που θα κάνει rollout το beta του να οδηγεί μόνο του μες στην πόλη γενικά. Το οποίο είναι το level 5 που λέμε. Όχι, το level 5 έχω την εντύπωση ότι παίρνει ευθύνη το software και όχι ο άνθρωπος. Okay. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν θυμάμαι σε ποιο level αλλάζει. Ναι, για να μην λέω τώρα level 5, level 4. Άρα το. Ναι, okay. Θα δώσει την μέγιστη δυνατή υπηρεσία πριν να αναλάβει ευθύνη. Κάποιο άλλο πέρα από τον άνθρωπο που είναι πίσω από το τιμόνι. Γιατί ό,τι και να γίνει αυτή τη στιγμή, την ευθύνη την έχει αυτό που είναι πίσω από το τιμόνι. Ναι. Δεν την έχει. Επίσης, το άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι
που έλεγες για το περί ύπνου κλπ. Ότι αν κοιτάω το κινητό μου την ώρα που το έχω πάνω να οδηγάει μόνο του, μου χτυπάει. Ναι. Α, έχει την κάμερα που σε βλέπει στα μάτια. Οπότε, αν πάρω την προσοχή μου για πολλή ώρα από το δρόμο, ακόμα και αν κουνάω το τιμόνι όση ώρα πρέπει, θα με κοιτάει στα μάτια. Γκρινιάζει, γκρινιάζει, ναι. Προτιμάει να κοιτάει το τραγικό του UI, ας πούμε. Ούτε το UI, γιατί άμα κοιτάω προς τα κάτω, κοιτάω το UI. Δεν... Εμένα με προβληματίζει. Έχει αλλάξει το UI, να δείξει και το καινούργιο πάντως. Το ότι δεν είναι haptic και ότι πρέπει να βλέπω μια μεγάλη οθόνη. Για να αυτό πέρα, πολύ το σχολιάζουν ότι είναι ένα θέμα στα μάτια. Είναι αποδεδειγμένο. Δε. Πλέον έχουν αρχίσει και πιόντα. Γιατί το κάνω στα UX. Ρε, το κοιτάω σαν UX και γελάω. Έτσι. Μάλλον τρομάζω και γελάω. Δηλαδή είναι τραγικό. Έτσι. Γιατί είσαι εκεί και θες να κάνεις αυτό και να πιάσεις. Θέλεις haptic feedback. Με νουδάκι. Όχι, είναι πότο. Ναι. Άστο. Θα σκοτωθεί πιο πολλοί κόσμος από αυτό. Συνηθίζεται πάντως. Είναι κακό, είναι κακό. Δηλαδή είναι κλασική περίπτωση που είναι από αυτά. Πρέπει να το πιάσεις, δεν γίνεται. Ποιο. Οτιδήποτε κουμπί θες να κάνεις. Ποιο κουμπί. Δεν πάει να πας μενού και να κάνεις έτσι. Για ποιο πράγμα, τι θες να κάνεις. Οτιδήποτε. Γιατί πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να κάνεις αυτό. Τι θες να κάνεις. Πρέπει να κουμπάς. Θες για παράδειγμα σου λέει ρε παιδί μου να αλλάξει από ραδιόφωνο σε CD, από ραδιόφωνο σε MP3, να δυναμώσει, να αλλάξει track. Καλά, okay. Αυτά τα εσύ στο τιμόνι, πιο εύκολα πες. Αλλά είναι πολύ κακό. Οκ. Είναι το air condition. Γιατί δεν έχεις feedback στο χέρι σου, έτσι. Είναι σαν να παίζεις game, σε παιχνίδι σε οθόνη υπολογιστή ή να έχεις joystick να το νιώθεις. Σε ένα σενάριο πιο σωστό, έτσι. Βέβαια, και που δεν έχουμε βλάχο ελληνική προφορά, θα μπορούσες να του μιλάς και να το κάνει. Δηλαδή έχει assistant, οπότε θα μπορούσες πολλές από τις λειτουργίες να τις κάνεις φωνητικά. Εγώ δεν το κάνω γιατί η προφορά μου δεν είναι αρκετά καλή για να με καταλάβει. Αλλά... Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι αναγκαστικά ο γρηγορότερος τρόπος να μιλήσεις. Το να κλείσω air condition όμως δεν είναι σημαντικό να το κάνω σε δευτερόλεπτα. Εντάξει, μπορεί και να είναι, μπορεί να σε ενοχλεί. Δεν ξέρεις. Μπορεί ρε παιδί μου να ξενώνει τα μάτια. Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να είναι το μπροστά για να μην ξέρει. Anyway. Ναι, 3-5 είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το φανταζόμουν αυτό. Ναι, ναι, δεν είναι... πάμε εκεί, έτσι. Θεωρώ ότι είναι. Ναι, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό της οδήγησης που γίνεται είναι για διακυπριωτικούς λόγους. Θέλω να πάω point A to point B, τέλος. Yeah. Δεν είναι... Μπορεί να μου αρέσει να οδηγάω, μπορεί να θέλω να κάνω βόλτες, μπορεί. Αλλά αυτό είναι μικρό ποσοστό σε σχέση με το ποσοστό της οδήγησης που γίνεται για συγκεκριμένους σκοπούς. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι η τριετία είναι να αρχίσει αυτό το πράγμα να παίζει καλά και η πενταετία είναι ότι θα υπάρχουν ρομποταξί στον δρόμο να κυκλοφορούν ελεύθερα. Καλά, αυτό όχι, νομίζω ότι εκεί πέρα θα διαφωνήσω. Γιατί το έχει πει αυτό. Πας regulations, πας πολλά πράγματα. We are on camera και. We are on camera. Εδώ θα είμαστε θέλω να ακούσω το νούμερο καλυπέτη, παιδί μου, πόσα χρόνια. 5 για ρομποταξί. 5 Θεωρώ και σε control. Ταξί χωρίς οδηγό. Δεν θα πω στην Αθήνα, θα πω στην Ευρώπη. Μας κάνει. 5 χρόνια στην Ευρώπη. Σε τεστμπεντ ή πραγματικά ελεύθερα. Παρίσι, ξέρω εγώ. Ναι, να είναι μια πιθανότητα να πετύχει και ρομποταξί ή να μπορεί να επιλέξει ρομποταξί. Δηλαδή μπορεί να μπορώ εγώ να. Να επιτρέπεται πάντως. Ναι. Εγώ λέω να κυκλοφορεί τώρα. Ναι, ναι, δεν λέω Charles de Gaulle σταθμό κεντρικό Παρισίου, ενώ βγαίνω από ένα τυχαίο σημείο στο να Παρίσι. Να επιτρέπεται το θέμα. Και πάω στο Παρίσι, ναι. Σε 5 χρόνια. Ναι. On camera. On camera. On record. On record. Βάζω reminder. Θα βάλεις τώρα reminding 5 years. Το έχω ξανακάνει το 28. Και το 28, εντάξει, άντε στο δίνω. Το 27. Τέλη 27 θα κάνουμε το επιτυακό. Ναι. Έτσι. Στα 9 χρόνια του κουβέντας. Ναι, νομίζω ότι... Για να με δοξάσετε. Ότι έχει ενδιαφέρον. Ειδικά φαντάζω ρε παιδί μου πόσο καλά το τι βοήθεια έχει, πιστεύω θα έρθει και όλο αυτό το, ακόμα και το assistive, τι βοήθεια θα δώσει σε ανθρώπους οι οποίοι πολύ βοήθεια. Οδηγάνε μεγαλύτερες αποστάσεις, σκέψου φορτηγά, σκέψου. Δηλαδή τα πιο φθηνά Toyota, Hyundai και Volvo αυτή τη στιγμή έχουν στάνταρ όλο αυτό το assistive. Είναι φοβερό. Το οποίο η Tesla αυτό το έκανε πριν από 5 χρόνια ρε παιδί μου, το prevention ας πούμε κομμάτι. Άρα θεωρώ ότι είναι λίγο πιο μπροστά σε αυτό. Mm. Έχει κάνει κάποια. Έχει βάλει κάποια στοιχήματα τα οποία ενδεχομένως δεν είναι. Πολλοί τα θεωρούν ίσως και λίγο υπερβολικά. Όπως για παράδειγμα, έχει βγάλει τελείως το LiDAR. Ναι, αυτό με τρέλανε. Δεν το νιώθω.
σου λέει ότι άμα έχει. Θα τα κάνω όλα με κάμερες, δηλαδή. Κάμερες, ναι. Και μάλιστα κάμερες διαφορετικές συχνότητες, στο να πιάνεις και διάφορα στοιχεία τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα στην συχνότητα που πιάνει το ανθρώπινο μάτι. Είναι, σου λέει ότι πρέπει αυτό το πράγμα να είναι ίδιο και καλύτερο από τον άνθρωπο. Θα δούμε. Θα δούμε. Το δικό μου έχει LiDAR, αν θυμάμαι καλά. Καλά. Είσαι από τις καλές. Είναι από τους τελευταίους που. Είσαι από τα παλιά τα Mac. Ναι, αλλά USB. Επειδή όμως το λογισμικό είναι φτιαγμένο να παίζει με κάμερες, απλά αγνοεί το LiDAR μετά από κάποια στιγμή. Α, ναι, έντος, okay. Ναι. Μάλιστα. Και πιστεύεις θα επιζήσει η Tesla? Γιατί άλλο να υπάρχει τεχνολογία και άλλο manufacturing και τα πάντα, παραγωγή. Κοίτα, θεωρώ στο σημείο που έχει φτάσει και με τους όγκους που πιάνει. Ενώ σε παραγωγή είναι σε ένα αρκετά καλό σημείο να μην πεθάνει. Δηλαδή οι πιθανότητες να πεθάνει έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Προφανώς δεν είναι στο σημείο που ήταν το 12 που ήταν μάλλον θα πεθάνει. Δεν είναι στο σημείο που ήταν το 15 που ήταν ίσως να μην μπορέσει το large scale. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να φτιάχνει gigafactories σταθερά και αυτά να τα βάζει σε παραγωγή. Ναι. Δηλαδή το έχει κάνει ήδη τρεις φορές. Δεν είναι ότι έκανε το ένα και μάλλον πέτυχε, το δεύτερο δεν ξέρουμε. Ναι, έχει κάνει τώρα 3-4, πόσα είναι. Οπότε είναι σε ένα σημείο που μπορεί να μεγαλώσει. Αυτό που μπορεί να τη σκοτώσει είναι ότι ο ανταγωνισμός να την προλάβει. Αλλά φαίνεται να πηγαίνει πολύ γρήγορα. Το ερώτημα εκεί είναι τι ρόλο βαράει η Tesla σε μια αγορά που τα αυτοδηγούμενα ηλεκτρικά αμάξια είναι mainstream. Πουλάει τεχνολογία για μένα. Ναι, όχι, ναι, δεν είπα. Αυτό για μένα κάποια στιγμή σταματήσει να παράγει. Και αυτό, πουλάει... αυτό μπορεί, να σου πω, μπορεί να γίνει και μια mainstream εταιρεία η οποία. Ωραία, γιατί υπάρχει και η Audi, και υπάρχει και η Peugeot, υπάρχει και η Alfa Romeo. Γιατί διαλέγει ένα σετάκι που σου αρέσει. Και βέβαια καλύτερα να πουλά σε όλου και να κρεμονταθεί. Αυτό παίζει, όπως είναι η ARM, για παράδειγμα. Έχουμε θέμα και γι' αυτό. Δεν είναι βέβαια πολύ στημένη η Tesla να το κάνει αυτό, γιατί η Tesla σου λέει ότι εγώ πάω στην κάθε του σωμάτωση και ποντάρω. Είναι τύπου Apple. Ναι, ναι, ναι. Η Apple δεν θα μπορούσε να πουλάει λογισμικό με τον τρόπο που είναι φτιαγμένη σήμερα. Όχι. Ούτε το κάνει. Τώρα που το συζητάμε για τέτοια μεγάλα μαγαζιά τα οποία πάνε transformation. Γιατί ήθελα να πάμε και εκεί πέρα. Πάλι φουτουριστικά να θα προζητάμε. Ναι, 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 ναι. Εδώ είμαι εγώ. Ταϊβάν, τσιπάκια και Intel. Εγώ θα σου έλεγα Ταϊβάν, τσιπάκια και Κίνα και Αμερική. Για πες. Που είναι πιο γεωπολιτικό το θέμα. Δεν πάμε... είναι γεωπολιτικό το θέμα. Πάμε να πούμε την Intel. Είναι δίπλα στην Κίνα, φοβούνται όλοι. Πέρασαν το Chips Act φέτος στην Αμερική. Δώσανε δεν πολλά λεφτά, νομίζω 20-30 ποσά δώσανε μπίλια. Για να ξαναφέρουν onshore chip production, βέβαια. Λογικό. Βέβαια η TSMC τους κρατάει για αυτή από τα τέτοια, γιατί τα 4 νόμετρα, όλα 5 πόσα είναι, γίνονται εκεί κάτω στο Ταϊβάν. Η Αμερική θα τα φέρει πίσω. Η TSMC δεν έχει και στην Αμερική κάποια εργοστάσια. Είναι, αλλά τα είναι άλλο επίπεδο ολοκλήρωσης. Τώρα φτιάχνουν τα καινούργια από τα οποία παίρνουν 3 χρόνια να φτιαχτούν. Ναι. Ναι, αλλά πήραν λεφτά από την Αμερική. Πήραν λεφτά από την Ιγκρέση και παίζει όλη η φάση Αγγλία-Κίνα, τι θα γίνει. Και η σκάση με Intel στη μέση και λένε ναι, παιδιά, να φτιάξουμε κι εμείς. Και μπορούν να αρχίσουν να φτιάχνουν και τσιπάκια που δεν είναι δικά τους. Intel. Το είπε, ναι, το είπε. Γιατί έχει τόσο μεγάλη εμπειρία στο manufacturing που. Δεν έχει. Έχει στο manufacturing. Μα Intel τα φτιάχνει. Ναι, αλλά έχει τόσο μεγάλη εμπειρία. Έχουν μείνει πίσω ενώ η AMD που τα έδωσε στη TSMC και στη Cloud Foundry. Η ARM, όχι AMD. Η AMD δεν έχει εργοστάσια. TSMC είναι. Δεν το γνωρίζω. Η ARM κάνει license σε άλλους. Στη Samsung και στην Apple. Ναι. Αυτή τα δίνει στη TSMC να τα κάνει. Ναι. Η AMD η δεν ARM έχει... είναι fabless. Ναι. Και η AMD είναι fabless, έτσι. Η απλά, AMD δεν έχει αγορά. Απλά η AMD. Η AMD η Xilinx. Όχι. Τη Xilinx πήρανε. Απλά η AMD σου λέει λοιπόν, εγώ αυτό είναι ο επεξεργαστής που θέλω να φτιάξω. Ποιο θα μου το φτιάξει. Και το φτιάχνω. Αλλά η ARM κάνει κάτι άλλο. Σου λέει, αυτό είναι ένα πρότυπο. Πάρ' το και κάνε αυτό που θέλεις. Γι' αυτό, γι' αυτό υπάρχουν όλοι οι διαφορετικοί ARM επεξεργαστές. Και υπάρχει και ένα άλλο level το οποίο το έχουν οι 3-4 εταιρείες μόνο στην ARM. License, μία από αυτές είναι η Apple. Που σου κάνει license το instruction set μόνο και κάνει ό,τι καταλαβαίνεις μετά. Και βλέπεις Fujitsu και η Apple έχουν φτιάξει αυτά τα φοβερά τσιπάκια που έχουν φτιάξει. Γιατί η Fujitsu και η Apple έχει κάνει τέτοιο. Με τον Alpha64FX που είναι ένα αντίστοιχη φάση με τον M1-M2. Γι' αυτό είναι και όταν κοιτούσαμε και τα Docker, τα platforms, ήταν άλλο το ARM64 και άλλο το ARM64 V8. V8-64. Και πάμε τώρα, και πάμε τώρα στη γεωπολιτική λοιπόν πίσω, γιατί σου έχω και συνέχεια. Αμερική-Κίνα. Τα τσιπάκια γίνονται δίπλα στην Κίνα, η Άννα στην Ταϊβάν.
τι κάνουμε, μα κάνει κανένα μανιτάρι εκεί πέρα, ή σκάσουν τα. Εντάξει, για μανιτάρι είναι πολύ κοντά στο μανιτάρι. Όχι, μανιτάρι, όχι, ναι, αλλά μπορούν και με πιο μικρά τέτοια να καθαρίσουν. Δεν είναι δύσκολο να πάνε να πάρει ένα νησιά που κατοικούνται από 30 εκατομμύρια ανθρώπου. Δεν είναι το. Δεν έχει νόημα να τα πάρει, μπορεί απλά να τα. Να τα αποκόψει. Να τα φλατάρει. Δεν θα κάνει. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Είναι πολύ κοντά οι άλλοι. Ρε. Πρέπει να γίνει κάτι. Δεν ξέρω, δεν μεταδικό. Είναι χοντρό, ρε. Είναι γενικά ζώρικο, απλά. Δεν είναι κανένα. Το θεματάκι τι είναι, ότι τα χτίζαμε όλα στην Κίνα. Λέγαμε τι ωραίο φθηνό εργατικό δυναμικό κάποια, και αυτά. Κάποιοι δεν μας ακούανε, ότι αυτό ήταν καλό. Ναι, αλλά και τώρα αυτό συνεπίζουμε. Ήταν απαραίτητο. Και απλά τώρα γίνεται το εξής. Καλά, απαραίτητο δεν είναι. Απλά... Μα ήθελες να παράξεις πολύ και ήθελες φθηνά εργατικά χέρια τα οποία έχουν και τεχνογνωσία. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Τεχνογνωσία πώς αποκτήσαν όμως. Επειδή είχαν όγκο και μπορούσαν να παράξουν και τους εμπιστεύτηκες. Και αυτοί αποκτούσαν τεχνογνωσία και ήταν όλο και καλύτερο στο να κάνουν τσιπάκια. Αυτό σιγά σιγά σαν να αυξάνονται οι τιμές και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κίνας έχει μειωθεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί έχει μειωθεί? Οικονομικά. Οικονομικά. Ότι δεν είναι τόσο φθηνή. Δεν είναι τόσο φθηνή πλέον η Κίνα. Α, ναι, όσο δεν πιο έχει... πλούσιοι ναι, άνθρωποι. Ναι, αλλά τα ρομπότ αφιάνουν τα τσιπάκια έτσι πλέον. Βέβαια ξέρει τι πιλάκα έχει. Ναι, αλλά άμα τα φτιάχνουν τα ρομπότ, μισό λεπτάκι, αν τα φτιάχνουν τα ρομπότ, πάλι δεν έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί μπορεί και εσύ να έχει ρομπότ. Αλλά πρέπει να φτιάξει τα ρομπότ να βγάζουν αυτό. Αλλά πρέπει το... να Και η όλη φάση τώρα είναι να φτιάξουν τα ρομπότ στην Αμερική που να μπορούν ναι. να φτιάχνουν τα τσιπάκια που φτιάχνουν εκεί πέρα. Βεβαίω. Και ποιο σου κρατάει από. Ότι η λιθογραφία που χρησιμοποιούν ναι. όλοι αυτοί φτιάχνεται από. Σε αυτό το επίπεδο φτιάχνεται από μια εταιρεία, την ASML που είναι στην Ολλανδία. Όλοι και αυτό γιατί όλοι είναι... παίρνουν τα δικά τους για λιθογραφία. Ναι. Okay. Και η ASML είναι η πρώην Philips Semiconductors. Okay, δεν το γνώριζα okay. ναι, αυτό. Ναι, η ASML. Και μάλιστα κάνανε recruit και στην Ελλάδα κάνουν συχνά recruit αυτοί. Και κρατιούνται όλα τα. Οπότε η όλη φάση είναι ότι θέλεις κάποια χρόνια και άπειρα μπίλια για να το στήσεις στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό που τώρα είναι στη μέρα στη Ταϊβάν. Και αν θα μπει, εμένα το στοίχημά μου είναι ότι θα γυρίσουν πάρα πολλά στην Αμερική και ανεπιστρεπτεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Και θα συνεχίσει και στη Ταϊβάν να το ζητάω. Τι κάνει η Κίνα όμως? Αυτό είναι... Πρόσεχε, θα πεις κατώ στο με, γιατί μπαίνει το 23. Δεν θα περίμενα η Κίνα να πάει τόσο επιθετικά όσο η Ρωσία. Γιατί... Α, όχι, ρε, δεν είναι. Όχι, δεν μιλάω για πόλεμο τώρα. Μιλάω ότι θα κάνει. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει μια. Που έχει βασικά ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή, όλο το κομμάτι της. Του εμείς επιλέγουμε πόσο παραγωγή θα υπάρχει και σας ψιλοσκίζουμε και που μετά σας αφήνουμε λίγο μετά. Δηλαδή είναι λίγο. Υπάρχει μια χειριστικότητα εκεί πέρα που θεωρώ ότι μάλλον μπορεί και να ζυγίζουν να δουν πόσο μπορούμε να κόψουμε και να μην κόψουμε πράγματα και να μην παραπονεθεί ο κόσμος. 5.000 θάνατοι σήμερα στην Κίνα, 1.000.000 COVID άρρωστοι. Αυτό θα είναι ζόρικη φασούλα, αλλά δεν νομίζω ότι του παίρνει άλλο να το παίξουν το zero COVID. Οπότε ό,τι προλάβανε εμβολιάσανε. Ναι, πώς σχετίζεται αυτό με τα τσιπάκια? Για ανοίγω, κλείνω παραγωγή, που λέει ο... Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα ξανακλείσει για zero COVID λόγους. Okay. Άρα πώς το βλέπεις τη φάση να γίνεται στην Κίνα μετά τη σπαγιά? Η φάση στην Κίνα πιστεύω θα ξεκινήσει να υπάρχει και αντίστροφη η εξαγωγή τεχνολογίας από την Κίνα προς την Αμερική. Λες, ώστε να μην μπορούν να φτιάξουν τα εργοστάσια. Ναι, θα σου πει γιατί να σου δείξω πώς φτιάχνουν τα εργοστάσια. Οπότε... Οι Ταϊβανές τα φτιάχνουν, όχι οι Κινέζοι. Όχι, τελείωσε. Okay. Ή μετά μπορεί να υπάρξει πίεση, okay, δεν θα ξαναπάρει ούτε ρίζει από μένα, ρε παιδί μου, στην Ταϊβάν, που εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην Ταϊβάν. Οπότε κάπως να τους. Άμο παίρνουν. Όχι ρίζει. Για το ενδιαφέρον. Ναι. Για να κάνουν το πυρίτιο. Ναι. Να πάρουν το πυρίτιο. Το πυρίτιο νομίζω το κάνουν εισαγωγή σε μεγάλο βαθμό από Αφρική και Αυστραλία. Όχι. Αυστραλία σίγουρα. Δεν θυμάμαι. Okay. Και σου λένε. Και... Αλλά θα βγει από το Commonwealth η Αυστραλία τώρα. Οπότε... Ναι. Όχι, ή ο Καναδάς μόνο θα βγει. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ένας από τους δύο θα φύγει σίγουρα. Ναι. Κάποιος το είχε πει. Και εγώ ήξερα ότι ένας από τους δύο το είχε πει, αλλά δεν ήξερα. Σκολάκι μου ακούγεται. Αλλά. Εντάξει, είναι λίγο απαρχαιωμένο, δεν ξέρω. Οπότε
Ναι, οκ. Okay. Βλέπω μια επιστροφή στα τσιπ στην Αμερική που διευθυνθεί εδώ και χρόνια, δηλαδή από τον Ντόναλντ. Ντακ. Ναι. Και τι έχει να χάσει η Κίνα? Η Κίνα έχει να χάσει... Ισροή χρημάτων. Από τι? Το volume βασικά θα χάσει. Θεωρώ. Μα δεν παρήγαγαν τα τσιπάκια. Εντάξει, τα παρήγαγαν, αλλά στην ουσία ήταν τα Ταϊβανέζικα. Ναι, αλλά βάζανε και κάνα backdoor μέσα επειδή μου εκεί πέρα και γίνανε δουλίτσα. Ναι. Τώρα ποιο backdoor θα έχουν να βάλουν. Και τι θα χάσουν, τεχνογνωσία? Όχι. Κάτι εσύ στο μυαλό σου, για πες. Ναι, ναι, το πάω αλλού. Θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με... τα λέω συχνά αυτά τα πέντε γράμματα και με δουλεύουν. Risk V. Risk V. Oh, ναι. Λες. Risk V. Το Risk V είναι open, εντάξει, δεν open, είναι open source, δεν είναι ARM, ναι. Είναι το Risk V. Το οποίο όσο πάει γίνει πιο δυνατό. Και για, ποιο λόγο να, για ποιο λόγο να αρχίσω να χρησιμοποιήσω. Ήρθε το φαγητό, οπότε... Είδες, στο τέλος πήγα δυνατά. Ναι. Νομίζω μπορούμε να το κάνουμε ένα παθ μετά από αυτό, σιγά σιγά. Λοιπόν, φάμε και να συνεχίσουμε μετά, μα θέλετε. Ναι, μετά πρέπει να φύγω, δεν έχει. Okay. Τι θα είναι, daily episode. Εντάξει, χρησιμοποιούμε τα καλύτερα μα θες. Του χρόνου θα είναι το πεντάωρο. Λοιπόν, έλα. Εντάξει, είμαστε κοντά στις τέσσερις. Risk V, λοιπόν. Okay. Instruction share, design σαν την ARM, έτσι. Το οποίο θα χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε. Γιατί να μην αρχίσουν να τα φτιάχνουν στην Κίνα και να φιλήσουν και ARM και X86 και άντε γεια. Θα φιλήσουν. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πώς αυτό θα μπορέσει να κάνει strong arm, ας πούμε, και να... Α, καλό είδες! Όχι. Strong arm. Ναι, 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 ναι. Αλλά λέω κατά λάθος. By the way, ο strong arm ήταν ένα design και σχέδιο, το οποίο το έκανε η Apple μαζί με την ARM και την Intel. Έλα, ρε. Παλιά, ναι, είχε... αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, ίσως, εσύ το ξέρεις, ο μόνος θεατής που έχουμε ακόμα, είναι ότι η Intel κάποτε έφτιαχνε ARM τσιπάκια. Strong arm. Okay. Έχουμε φτιάξει και Scion τα, τα Series 7 ήταν. Κάτσα, η Celeron ήταν ξεχωριστή για την αγόραση Intel, σωστά. Ποιος? Η Celeron. Όχι, okay, το Celeron ήταν ένα design. A design, το Celeron. Αλλά Risk V, και τώρα που είσαι Intel πάλι. Risk V, ωραία. Risk V, τα Risk V, ρε παιδί μου, μπορεί να αρχίσουν να σχεδιάζουν Risk V στην Κίνα, έτσι, γιατί είναι και έξω το σχέδιο. Η εταιρεία που είναι πίσω από το Risk V αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Η Sci5 mm-hmm. έχει πάρει επενδύσεις από ποιες εταιρείες? Τώρα πες μας. Drumroll. Τη Western Digital, ναι. Και την Intel. Και η Intel φέτος προσπάθησε να τους αγοράσει και τους είπανε πριτς. Oh. Έλα ρε. Η φάση θα γίνει πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή το μέλλον της Intel φαίνεται να είναι σε κάτι σαν Risk V. Και έχει 86 να συνεχίσει να έχει. Αλλά το... Για να αντιμετωπίσει την ARM. Αλλά το Risk V μπορεί να το φτιάξουν, αρχίσουν να φτιάξουν ανταγωνιστικά πράγματα στην Κίνα. Είναι open source, ας πούμε, ναι, το Risk V. Ναι, ας πούμε. Open source. Κοίταξε, πάντα ισχύει... Αλλά έχει πολύ σημασία. Ναι, γιατί έχει manufacturing και έχει designs. Mm. Η Apple έδειξε ότι και η Fujitsu στο design σου έχουν πάει η εμπλοκή. Και το θέμα το manufacturing τώρα. Ναι, οκ. Okay. Και όλα αυτά πάνε πίσω στα αυτόνομα αμάξια και τα λοιπά, για σημασία, γιατί θέλουν να έτσι. Καλή φάση έχει να γίνει. Έχω υπερπορωθεί σαν ένα μικρό παιδί πλέον που κοιτούσαμε η Amiga και ο Atari και ο Amstrad που θα πάνε μπροστά, ας πούμε, σε φάση στο hardware. Είσαι μέσα για την ίντριγκα. Είμαι το τσιπακίον. Μέσα για την ίντριγκα των τσιπακίων. Τελείως, γιατί τα τσιπάκια έχουν γίνει commodities και όπως και ανεβάζει και κατεβάζει οικονομίες και κάνεις πολέμους για commodities. Ναι, όχι καλά, σίγουρα. Έτσι. Τα τσιπάκια είναι τρομερό το πόσο πολύ εισρωή έχουν μέσα στην. Στην καθημερινότητά μας, δηλαδή, είναι, βασικά είναι currency το τσιπάκι. Γι' αυτό λέω commodity. Πραγματικά. Είναι... Εγώ δεν το συνειδητοποιούσα γιατί εσύ όταν... Πήρε ένας φίλος μου λέει ότι πήρε το καινούριο Renault, mm-hmm. το Captur και ακριβό μοντέλο και δεν κλαίνει... Ναι. Και μου λέει, ναι, μου είπαν ότι το χρόνο θα το πάω πίσω και θα μου βάλουν το τσιπάκι, να το κάνει, γιατί δεν είχα, να το βγάλω στην παραγωγή, δεν είχαν τσιπάκια. Ναι, έγινε αυτό. Σε φάση, τι λες τώρα. Είχα παραγγείλει
Τελικά την πήρα από αλλού τη μηχανή μου, αλλά όταν την είχα παραγγείλει από την Ελλάδα είχε κάνει τέλος πάντων πάρα πολύ καιρό να έρθει. Κάποια στιγμή μου είπαν ότι η δικαιολογία. Όταν λες είχε κάνει πάρα πολύ καιρό να έρθει, είναι ότι κάποια στιγμή απλά σταμάτησε η παραγγελία. Ναι, και θα έπαιρνα και καλά το καινούριο μοντέλο, το φετινό, το οποίο πάλι δεν ξέραν. Anyway, δεν έχει σημασία. Ο λόγος που μου λέγανε ότι καθυστερούσε στην αρχή ήταν γιατί είχε έλλειψη από τη σπάκια το εργοστάσιο των φρένων. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν, μαλάκα, φρένα είναι. Δηλαδή, ποιο τσιπάκι. Μπορούσε να πάρει χωρίς φρένα, μου ήθελε. Ναι, μα σκεφτεί. Σου είπα Western Digital για τα RSQV. Σκέψου πόσα τσιπάκια άρμα έχει πάνω ένα. Ναι, δεν τόσο. Μα, όχι, είναι και σε πράγματα τα οποία δεν συνειδητοποιεί ότι αυτό το πράγμα έχει τσιπάκι. Ναι. Τα φρένα, το αμαξιού έχουν τσιπάκι. Στα λαμπάκια, παιδί μου, τα χρυσάκια. Ναι. Αλλά ναι, οπότε έχει πολύ πλάκα αυτή η διαπλοκή που λέμε γιατί θα μπορούν να τα σχεδιάζουν στην Κίνα. Αλλά το μέλλον στην τέλη είναι κάπου εκεί, έχει επενδύσει σε αυτό. Η παραγωγή είναι στην Ταϊβάν και θέλω να φέρουν την παραγωγή πίσω στην Αμερική και στην Ευρώπη. Τη κακομοίρα γίνεται. Θα το δούμε αυτό. Αυτό το επεισόδιο θα έχει πάρα πολύ γέλιο γιατί επηρεάζει τα πάντα πλέον. Τα πάντα. Εγώ λέω να πάμε. Στις προφητείες που θέλεις τόσο πολύ. Αυτό. Ναι, okay, και στις πιο άμεσες. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, είναι. Ναι. Τι προβλέπω εκεί πέρα. Εκεί προβλέπω να γίνεται μεγάλο. Δεν νομίζω ότι φέτος θα γίνει κάποιο Dachter D με αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει Dachter D φέτος με αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει Sister Glow το 2023. Δεν το ξέρω. Πάντως σίγουρα είσαι κάτι θα γίνει από τη μεριά της Κίνας ώστε να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μην το παίζουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η Κίνα και θα κάνουμε όλη την παραγωγή στην Αμερική. Κάπως ακόμα εκεί πέρα. Δεν μπορούμε. Ακόμα προφανώς μας ενδιαφέρει και θα μας ενδιαφέρει πάρα. Ναι. Και αν είναι έξυπνοι μεταξύ τους, θα συνεχίσουν να είναι έτσι για να μην είναι κανένα γκάου. Γιατί αν εξαρτάζει ο ένας από τον άλλον, δεν γίνεται γκάου. Πολύ βασικό. Έτσι. Ναι, είναι περίεργη φάση. Δεν ξέρω. Το συγκεκριμένο κομμάτι θα απέχω. Το συγκεκριμένο κομμάτι με τα τσιπάκια νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Όντως τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί έχει γίνει πλέον ενδιαφέρον. Δηλαδή, σκεφτόμουν τι θα κάνω με τον M2 Max όταν βγει. Και γενικά με όλα αυτά τα τσιπάκια της Apple. Και λέω, και τώρα στη δουλειά λέω, πω τέλεια, έχουμε βρει τι να κάνουμε. Τα χρειαζόμαστε και παραπάνω από αυτά. Οπότε έχει πλάκα. Okay, λοιπόν, πάμε στο μέλλον. Αφού... Μπράβο, και πάμε να κάνουμε και wrap-up, γιατί δεν έχουμε χρόνο πλέον. Ξεκινάω. Το περσινό επεισόδιο ήταν η προφητεία. Έτσι, ό,τι είπαμε για το μέλλον συνέβη. Έχει μπει ο πύχης, έχει πολύ ψηλά. Οπότε φέτος λέω να μην ανοίξω το στόμα μου και απλά να ρωτήσω, παιδιά, τι trends βλέπετε στην τεχνολογία. Trends in tech. Πολύ ρηχό, έλα. Trends in tech θα ξεκινήσουμε. Πολύ ρηχό, πολύ. Πολύ ρηχό. Θα πω όμως ότι επειδή έσκασε αυτό το σκηνικό με το ChatGPT και έχει ενθουσιαστεί ο κόσμος, εγώ νομίζω ότι μετά μόλις φύγει η όλη φάση με τα κρύπτο. Οπότε, όπα, για 23 μιλάμε. Ναι, νομίζω ότι όπως έγινε αυτό με τα κρύπτο. Όπω φίλε, το επόμενο. Το είναι πολύ πουλά. Ναι, το επόμενο νομίζω ότι είναι ένα ξεσκαρτάρισμα στο AI. AI. Ναι. If then βασικά ακριβώς αυτό. Το if then else. Ναι. Ναι. Ένα AI. Ένα other if. Οπότε. Αυτό... Δεν βλέπω ξεσκαρτάρισμα στο 23. Όχι, είναι το επόμενο που ξεκινάει. Δηλαδή τώρα θα αρχίσουμε. Γιατί ξέρεις, εμφανίζονται εταιρείες και λένε να κάνουμε AI με αυτό, κάνουμε machine learning με το άλλο, με το παράλληλο. Και αυτό είναι απλά ένα marketing που είναι ένα περίβλημα που από κάτω είναι ένα glorified εξελόφυλλο με 2-3 IFLs. Όχι, εντάξει, κάνουν πολλά πράγματα. Μισό. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν αυτοί. Εγώ είπα ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και σου δίνουν. Αυτό το πράγμα στη φόρα. Εγώ βλέπω αυτό σαν επόμενο ξεσκαρτάρισμα. Νομίζω ότι το είχαμε ξεπεράσει αυτό. Ότι... Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Είναι όπως κάποια στιγμή ξεσκαρτάρίστηκε το cloud που όλοι λέγανε ότι λέγανε είμαστε μια cloud-based υπηρεσία και εννοούνε απλά έχουμε ένα website. Δεν το ζήσαμε αυτό το 2012. Και τώρα κάποιοι λένε κάνω machine learning. Τι κάνω, artificial intelligence είναι λίγο demodé πλέον. Έχει περάσει φάση. Ήταν AI, μετά έγινε machine learning, μετά έγινε deep learning, τώρα ξανά έγινε artificial intelligence. Μετά θα γίνει γλωσσικό μοντέλο πάλι.
Αλλά είναι το επόμενο που θα αρχίσει να μπαίνει σε μια καθαριστική αυτό. Α, ναι, το, και το οποίο κατ' επέκταση θα αποκτήσει έναν λίγο πιο συγκεκριμένο ρόλο, το τι είναι αυτό και τι σημαίνει και ποιος κερδίζει από αυτό. Δεν βλέπω ξεσκαρδάρωμα το 23. Και θα σου... ναι. Οπότε έχουμε την πρώτη μας διαφωνία. Πάμε το πάμε ένα-ένα, ναι. Ναι, όχι αυτό. Ξεκινάει, εγώ δεν είπα ότι θα γίνει, αλλά θα γίνει η έναρξη. Στο Web3 για να συνεχίσει την προφητεία του Αντώνης από πέρσι. Είπες ότι είμαστε στο φθινόπωρο. Web3 είναι φθινόπωρο, γιατί ακόμα... 21 Σεπτέμβρη, μόλις μεγάλες δηλώσεις. Ναι, δε... θεωρώ... Ρε παιδί μου, τι να σου πω, τώρα σκάνε αυτά τα SBF και τα ιστορίες περίεργες και όλα αυτά. Και αυτά ακόμα είναι tip of the iceberg, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ακόμα δεν υπάρχουν πολλά λεφτά στα VC, οι τιμές έχουν πέσει, οπότε τα VC λένε τώρα θα δώσουμε λεφτά, οι εταιρείες νομίζω ότι θα σηκώνουν λεφτά με 20 επί και με 30 επί και κάτι valuations τα οποία δεν υπήρχαν, οπότε δεν παίρνουν λεφτά από το VC και λένε περιμένουμε λίγο ακόμα, οπότε το VC τώρα λέει α, θα δώσω τώρα ξέρω σε κάποιο άλλο ας πούμε, λεφτά, ξέρω εγώ, σε Web3 ας πούμε. Οπότε έκανε μεγάλο κύκλο, να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Ναι, ναι. Τι πρόβλημα υπήρχε λοιπόν, μέχρι και τον Φλεβάρι, Μάρτι πέρσι, φέτος δηλαδή, σηκώναν οι εταιρείες λεφτά με valuations τα οποία ήταν μη πραγματικά. Αυτό το πράγμα έσκασε ρε παιδί μου, αλλά αυτό ήταν γρήγορη φούσκα. Δηλαδή ήταν, ξέρεις, πάμε 50 από εκεί πέρα τελείως. Yeah. Όσοι σηκώσαν λεφτά ήταν χαρούμενοι, όσοι δεν σηκώσαν λεφτά τώρα αισθάνονται ότι χάσανε κάτι. Ναι. Τα λεφτά όμως που υπάρχουν σε venture capital αυτή τη στιγμή παραμένουν να υπάρχουν εκεί πέρα. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνουν αυτά τα λεφτά. Κάπου πρέπει να πάνε. Οι ελπίδες τα έχουν δώσει, δηλαδή μου πρέπει να διοχετευτούν στην αγορά. Δόθηκε χρήμα αρκετό. Ναι. Πάνε λοιπόν στις εταιρείες και λένε ότι ξέρεις τι, ωραία, μαλακιζόμασταν πέρσι. Τώρα για το follow-up round, δηλαδή μου πρέπει να είναι το ίδιο valuation. Μη σου πω και λιγότερο, γιατί ξέρεις, μην το χέσουμε. Οι εταιρείες σου λένε ρε φίλε, όταν εγώ σήκωνα με αυτά τα τρελά valuations, τώρα δεν μπορώ να χαλάσω ζαχαρένια μου και να σηκώσω λεφτά με normal valuation. Οπότε λοιπόν εκεί πέρα υπάρχει μια συμφωνία χαρακτήρων. Άρα λοιπόν αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να πάνε στις πιο παραδοσιακές ας πούμε startups. Οπότε λέει που να τα βάλουμε σε κάτι το οποίο είναι The Dream. The Dream τι είναι τώρα ακόμα. Οπότε εσύ λες ότι ακόμα The Dream είναι Web3. Απλά τώρα δεν έχει σκάσει τέτοιο βαθμό που έχουν σταματήσει να τα βάζουν τα λεφτά εκεί πέρα. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε ακόμα λίγο στο φθινόπωρο που κάποιοι ακόμα κάτι θα πάρουν. Και τώρα το παίζουν ότι άλλο το Web3, άλλο το crypto, ρε παιδί, με αυτά που λέγαμε και λίγο πριν. Ναι, εμείς δεν είμαστε exchange, δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό, ναι, δεν θέλουμε ναι, να κάνουμε εκείνο. Εμείς έχουμε πραγματική εφαρμογή, τη βρήκαμε και θα έχουμε distributed παπούτσια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και θα τα βάλουμε τα παπούτσια στο blockchain. Πολύ ωραία. Βάλτε και τα παπούτσια στο blockchain. Καλή τύχη. Οπότε θεωρώ ότι επειδή ακόμα... Δηλαδή δεν μάθαμε τίποτα από τα NFTs. Πάντα μαθαίνουμε, αλλά το μαθαίνουμε, ξέρεις, σου λέω, δεν είναι ρε παιδί μου 15 Αύγουστος, είναι όμως 20 Σεπτέμβρη, εύκολες, δεν έχει κρυώσει ο καιρός. Ενδιαφέρον. Ναι. Εσύ τι λες. Έχουμε γίνει λίγο ευαίσθητοι. Το πάμε ένα round robin. Ναι, δηλαδή τώρα επειδή βάλαμε ένα πουλοβεράκι, ας πούμε, μια μέρα του Σεπτέμβρη που έκανε 15-17 βαθμούς, ας πούμε, ξέρω, μην το κάνουμε και θέμα, δεν έχει κρύο ακόμα. Εντάξει, λίγο πουλοβεράκι βάλαμε. Άγγλι sweater. Εγώ φέτος για το 23 βλέπω να ανοίγουμε λίγο περισσότερο τα μάτια μας και την όρεξή μας για CRISPR related πράγματα. Ωραίο. Τι είναι το CRISPR? Το έχουμε ξαναπεί. Gene editing να το πω έτσι. Πολύ απλά, δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το ξέρω. Έχω πολλές άγνωστες λέξεις. Να μπορείς να... Α, τζιν! Να μπορείς να πας να αλλάζεις στην ουσία τις πρωτεΐνες, να το πω, τα molecules που έχουν να κάνουν με το DNA, έτσι ώστε να λύσεις ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Okay. Έτσι, να κάνεις ένα editing. Δεν θα εξηγήσω. Που έχω ένα εμβόλιο mRNA, ας πούμε, μπορείς να το κάνεις έτσι. Θα δούμε, νομίζω φέτος θα δούμε τον κόσμο να έρθει πιο κοντά σε αυτό. Φάγανε όλα τα εμβόλια και χαρήκανε και σου λέει ζήσαμε. Οπότε για να μην δοκιμάσουμε και το επόμενο. Θα παίξει λίγο από αυτό σίγουρα. Για να παίξει λίγο από αυτό σίγουρα. Ναι, αυτό το βλέπω για 23 να συμβαίνει. Οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και σκεφτόμαστε τα εργασιακά τι θα γίνει το 23 αν θα συνεχίσουν οι απολύσεις. Σύστριγκλο. Σύστριγκλο. 100%. Εγώ το τσίκλισα, είναι σίγουρος. Ναι, 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 όχι. Και εγώ θα λέω ότι. Ναι, τι.
Όλα. Τι όλα, φίλε. Όλα θα γίνουν. Θα συμβούν όλα. Τι φίλε, δεν απαντάει. Πυθία, πυθία. Κάτι θα γίνει εκεί πέρα, το βλέπω. Εντάξει, το πρόβλημα είναι το ότι έχουν γίνει απολύσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ενώ έχουν, ρε παιδί μου, η κάνουλα έχει κλείσει σημαντικό βαθμό από επενδύσεις, οπότε δεν δημιουργούνται εταιρείες με τον ίδιο βαθμό να απορροφήσουν εργαζόμενους. Δηλαδή, σίγουρα έχεις και λιγότερες εταιρείες οι οποίες ανοίγουν, έχεις περισσότερες οι οποίες κλείνουν και έχεις περισσότερους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν απολυθεί. Τι κάνουν αυτοί συνήθως? Ψάχνουν δουλειά. Startups. Ναι, με τη λεφτά. Είπε ότι υπάρχουν λεφτά. Θα υπάρχουν, δεν, αλλά όταν δεν, ο άλλος... Δεν θα είναι ο ίδιος ο ρυθμός. Δεν θα είναι ο ίδιος ο ρυθμός. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό εν τέλει θα οδηγήσει σε ένα σχετικό deflation τιμών προγραμματιστών. Το οποίο έχει να κάνει και με το remote work, οπότε πλέον η Meta δεν έχει τον ίδιο λόγο να πληρώνει το premium του San Francisco σε προγραμματιστές. Οπότε αν γενικά πει ότι okay, κάποιοι θα δουλεύουν... Θα σου πω, δεν είμαι σίγουρος εγώ γι' αυτό. Γιατί, γιατί η εταιρεία τώρα που θέλει να κάνει cut cost βγάζει περισσότερο νόημα να προσλάβει άτομα τα οποία είναι στη Μινεσότα, για παράδειγμα, από άτομα τα οποία θα είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Γιατί βγάζει οικονομικά πλέον νόημα. Ναι, αλλά θα το κάνει με το άνοιγμα γραφείων, γιατί οι εταιρείες δεν μπορούν όλες να χειριστούν το remote. Όχι, ναι, δεν μπορούν όλοι, αλλά δεν υπάρχει επιστροφή. Ναι. Για, μένα, prediction το 23 θα αποδείξει περίτερα ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Okay. Και εγώ αυτό το ακούω σοβαρά. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά εγώ βλέπω ένα deflation στο κομμάτι του tech, στους μισθούς, το οποίο θα γίνει λόγω αυτής αλυσίδωτης αντίδρασης. Γιατί έγινε ένα clusterfuck. Motherfuck. Deflation σε τιμές, δηλαδή σε ότι τους πληρώνουν. Ναι. Δηλαδή θα σταματήσουν, θα κοπούν τα premiums. Θα μειωθούν, θα περιοριστούν τα premiums. Αυτό ναι. 100% πιο σίγουρο από το κομμάτι με το AI. Αυτό είναι άμεσο δηλαδή που λέω. Ήδη είπε. Το ακούω, δε. Ναι, μωρέ, 100%. Δεν πείθομαι. 100%. Είναι εκεί όλα. Ναι, οκ. Okay. Ήδη παίζει αυτό το πράγμα. Δούμε, δεν νομίζω ότι... Εντάξει. Εγώ δεν είπα ότι θα γίνει καταστροφή. Αλλά όχι, αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο... Ναι, αυτό όχι, δεν λέω, αυτό είπα. Δεν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο, ένα μικρό και να πλατάρει. Okay. Δεν ξέρω γι' αυτό. Επίσης έχει αρχίσει και έχει λίγο παραπάνω προσοχή ο κόσμος στο τι γίνεται μέσα στο σπίτι του, γιατί είχε ξεκινήσει στο μαγαζί του, ενώ ρε παιδί μου μέσα, ότι ξέρεις, πώς θα μεγαλώσουμε. Ωραία, όσο μεγαλώσαμε, πάμε τώρα να τακτοποιήσουμε λίγο τα πράγματα και να, ξέρεις, να κάνουμε optimization στο τι έχουμε σήμερα. Οπότε θεωρώ θα επενδυθεί περισσότερος χρόνος εκεί και λιγότερος χρόνος... Στο καθάρισμα του μαγαζιού σου. Ναι, στην τακτοποίηση. Ενδιαφέρον αυτό, ναι. Σίγουρα. Η ανάγκη για software... και γενικά για τεχνολογία θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη της κατήλας που θα έρθει από τις απολύσεις ή αυτές που έχουν γίνει. Πολύ πιθανό, απλά... Και πιστεύω πριν το τέλος της χρονιάς, οι μεγάλες εταιρείες που στείλαν κόσμο θα αρχίσουν πάλι να πούνε σε φάση... Ναι. Πού πήγαν όλοι αυτοί. Όχι όμως με το ρυθμό που προσλάμβαναν πριν, πριν γίνει αυτός ματοφάκ. Αυτός ο πανικός νομίζω δεν θα υπάρχει τον επόμενο χρόνο. Τον επόμενο ίσως όχι, αλλά... Θα δούμε. Η προσγείωση δεν θεωρώ να είναι τόσο απότομη. Οκ. Okay. Για να δούμε τον χρόνο. Αλλά πολλά πράγματα και ένας τρόπος σωστά που είπες για να πολεμήσεις αυτή το πληθωρισμό είναι παίρνεις κόσμο remote. Δηλαδή δεν υπάρχει όταν μεγάλες τράπεζες που είναι τα πιο αργά μυαλά του πλανήτη αυτή τη στιγμή δουλεύουν στην Ευρώπη με remote κόσμο και ναι. Έχουν κάνει established, δεν υπάρχει επιστροφή. Okay. Δηλαδή για φέτος δεν είμαι ασίγουρος, λέω, γιατί το είχε πει ο Καλυπέτης πέρσι, φέτος θα δούμε. Εγώ φέτος το είδα. Δεν υπάρχει επιστροφή. Okay. Δεν υπάρχει επιστροφή. Πάμε να το μαζέψουμε. Τι άλλο forecast έχεις? Τι άλλο? Δεν έχω άλλο forecast. Κι εγώ γενικά... Πολύ χαμε... Γιατί φοβάστε μην αστοχίσετε. Όχι, δεν έχω άλλο, δεν το είχα σκεφτεί. Επειδή πέσατε μέσα τώρα σε όλα. Εγώ έδωσα δύο. Σου είπα το πρώτο με το AI και μετά μου έδωσε τροφή και είπα και το δεύτερο. Δεν φοβάμαι. Θα σου πω το κακό. Δεν μπορώ να κάνω forecast
όταν μου λέει κάποιο να κάνω forecast. Είναι κάτι το οποίο ή μου βγαίνει ή δεν μου βγαίνει. Δεν το κάνει επίτηδε. Το ήξερε, Πε μου τεχνολογικό trend, έτσι που να. Να σου πω, πε του μια γρήγορη και πάμε να το μαζέψουμε γιατί πρέπει να φύγω. Δεν έχω κάτι φοβερό. Δεν έχω κάτι το οποίο θεωρώ ότι παίζει εκεί πέρα έξω. Το AI θα παίξει και ίσως δούμε κάποιες εφαρμογές αυτών των γλωσσικών μοντέλων λίγο παρά έξω, ας πούμε, στον κόσμο. Δηλαδή σε κάτι το οποίο είναι πιο ενσωματωμένο. Αλλά μέχρι εκεί δεν ξέρω τι άλλο θα παίξει φέτος. Θεωρώ ότι είναι μια χρονιά έτσι λίγο ισορροπίας που θα μαζευτούν πράγματα. Ισορροπίας. Τι να πω μετά από αυτό. Δεν πάω από κάτι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Το είπα κιόλας με έναν τρόπο. Χρονιά ισορροπίας. Ναι, είναι εκεί που αρχίζεις και βρίσκεις το balance. Που είναι το Web3, που είναι τα cryptos, που είναι τα πιο συστημικά εργαλεία, που τι είναι το AI, που είναι, που όχι. Ποιοι είναι οι μυστικοί. Ναι. Αρχίζει ένα καλυμπράρισμα τώρα, γιατί κουνήθηκε το σύστημα, οπότε πρέπει λίγο να μην... Να το φέρουμε. Ναι. Για τη Logic. Για τη Logic. Τάπα. Ορίστε. Τάπα. Πάει τάπα. Α, πώς θα μεγαλώσετε ακόμα. Θα δούμε. Τώρα ήρθε ένα άτομο, ξεκινάει σε 7 μέρες από τη μέρα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο. Ναι. Σε 8, εντάξει, γιατί είναι Κυριακή, δεν το συζητάμε. Ναι. Θα δούμε, δεν κάνουμε. Έχουμε κάποιες ιδέες για το τι θα θέλαμε. Για δικά σας προϊόντα. Και για consulting λίγη. Και για δικά μας. Μεικτό. Μεικτό. Ναι, θα το έχεις έτσι. Ναι. Και ιδανικά θα πάμε σε αποκλειστικά δικά μας κάποια στιγμή. Ναι. Γιατί όχι. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Εντάξει, έχουμε κάποιες ιδέες. Είχαμε και το προηγούμενο, βασικά το επόμενο επεισόδιο που θα βγει. Συζητάμε λίγο για το planning. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις plan πολύ για το μέλλον. Δηλαδή, okay, είμαστε χαρούμενοι αυτή τη στιγμή με το πώς πηγαίνουμε, πώς προχωράει, όλα good. Αλλά το παίζουμε σχετικά, όχι συντηρητικά, θα έλεγα συνετά. Είμαστε συνετοί με αυτό. Είσαι συνετό αγόρι, εσύ. Ναι. Συνετό κορμί. Ακούει κάποια πεθερά του. Και ο Καλυπέτης. Μπα, δεν νομίζω. Αλλά ναι, παίζουμε συνετά. Δεν νομίζω ότι είμαστε συντηρητικοί. Όχι συντηρητικά, συνετά. Ναι. Ωραία. Μακάρι να είμαστε εδώ του χρόνου να σας τρολάρω για το πώς συνετοί είσαστε. Καταρχάς εδώ θα είμαστε. Εννοείται θα είμαστε εδώ. Τέλεια. Προτάσεις. Πολύ ωραία. Έχουμε πρόταση. Πρόταση για τι πράγμα. Ξέρω εγώ. Κάτι να δουν οι ακροατές μας. Εγώ είπα μια ταινία να δεις. Ποια είπες? Για το Billion Dollar Code. Τέλεια. Είπα όσοι είναι μερακλείδες να κοιτάξουν τσιπάκια και Risk V. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Ναι, αυτά βασικά. Ναι, όχι, θα τα αφήσω εκεί πέρα για τους πολύ μερακλείδες. Αφήνεις το cliffhanger έτσι. Για εντάξει, τώρα. Θέλω να το πω, αλλά είναι λίγο κράξιμο και δεν είμαι και ειδικός. Νομίζω θα υπάρξει μία έτσι... στροφή προς το λαϊκό, όχι. Θα υπάρξει αρκετή δουλίτσα πάνω στη Rust, πιστεύω. Α, ωραία, για να δούμε. Χωρίς να είμαι ειδικό στο θέμα. Παίζει με τη WebAssembly και τη Rust εκεί πέρα, είναι λίγο. Ναι, πιστεύω θα υπάρχει. Οπότε κάποιο που θέλει τώρα να ψαχτεί λίγο χριστουγεννιάτικα. Να γράψει λίγο Rust. Θέλω να πάω να παίξει λίγο. Ναι, για να δούμε. Εγώ δεν την πάω τη Rust. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι βλέπω, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Σούπερ. Εγώ θα πω ένα κόμικ. Το οποίο είναι έτσι πιο φουτουριστικό επίσης και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο και είναι το Ghost in the Shell. Α, έχω την ταινία μόνο. Το, είναι η πρώτη ταινία που έχω στο Netflix. Το Animales ή με τη Scarlett. Okay. ναι. Scarlett Anime, δηλαδή τι θα δω, okay, sorry. Εντάξει. Όχι, εγώ λέω το comic ή εντάξει και το anime. Και το, εντάξει, η ταινία είναι λίγο, δεν είναι τόσο κοντά. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο και μιας και μιλάμε έτσι για φουτουριστικά θέματα είναι ok. Εγώ θα προτείνω το Alpha Fold, αφού μιλήσαμε λίγο για gene editing. Να πάμε να δούμε τη δουλειά που έχει κάνει. Ναι, keep an eye. Τσέκαρε το Alpha Fold. Αυτό. Ναι ρε φίλε, σου είπα ότι με γιώσανε. Γιατί? Πόρε. Ήταν να πάτε προς εκεί. Όχι, δεν θέλετε, ούτε για interview με καλέσανε. Όχι ρε. Μήπως φορούσε donuts. Λονδινάρα φάση και τα λοιπά. Άντερε εσύ, okay. Ότι πέσανε και μετά. Next time. Θα το μετανιώσουν. Καλά Χριστούγεννα. Βεβαίως. Go nuts. Εδώ. Go nuts. Merry Christmas. Και τα λέμε την επόμενη. Μικρή κουβέντα.fm/
S04/E08. Ναι, ναι, εκεί πρέπει να είμαστε. Είμαι στο 08. 08. Τυχερό κινέζικο νούμερο. Αμέ. Τέλεια. Γιατί όχι, και μιλούσαμε για την Κίνα. Και τα λέμε του χρόνου.